Αρρώστησε ο Σλαμάς και κέρδισε. Εντάξει. Αρρώστησε ο Σλαμάς. Και κέρδισε με στη Λίβερπουλ. Και κέρδισε με στη Λίβερπουλ. Λίγο σε προχώ ηλικία. Στοπ. Καλημέρα. Τζόρνταν, σε βλέπω. Με τα μπλε να πούμε, με ρίγα να πούμε. Πώς τη λένε. Όχι, πήγα, άλλαξα ρε φίλε. Κρυώσαμε. Τι έκανες? Κρυώσαμε, πήγαμε στο γήπεδο σήμερα. Κρύωσε. Πήγε στο γήπεδο. Ψόφο είχε πολύ. Ψόφο, άρα τη μεγάλη μπάλα. Πολύ μπλε το πάνελ σήμερα. Ναι, μεγάλη μπάλα. Ένα κακό πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε μετά. Θα τα πει, θα τα πει μετά. Θα τα πει. Φάτσε, είσαι κούκλο. Για σε εδώ. Εγώ αξιρίστο, α πούμε, βάφτηκα. Είσαι κούκλο. Για σε εδώ λίγο. Δείξω λίγο. Δείξω λίγο. Είναι κούκλο. Τεντώνεται κιόλα. Μαλή τρέντι. Είναι κούκλο. Στέλνει μήνυμα, φίλο. Τι σου στέλνει πάλι. Μην λέτε γιατί δεν ξυρίστηκε και τα λοιπά. Εντάξει, και να ξυριστώ και να μην ξυριστώ, σαν γορίλα θα πετύχουν εδώ πέρα. Εφόσον τα φώτα δεν πέφτουν κανονικά, τέλο πάντων, άμα έχει τα μούτρα σου κατά, ξυριστεί δεν ξυριστεί. Η μπλούζα δεν σε κολακεύει αυτή. Ε, τώρα η μπλούζα δεν σε κολακεύει. Α, τα μάρτα τώρα. Το θέμα είναι τώρα η παρέα τώρα. Δηλαδή, αν πα σε μια ταβέρνα εκεί, να κάτσει να σε πει πώ πήγε με του φίλου και. Είσαι άνετο. Συμφωνώ. Δηλαδή, όμως κάνεις τηλεόραση υποτίθεται. Τι? Τηλεόραση υποτίθεται κάνεις. Τηλεόραση δεν κάνουμε τώρα, κάνουμε παρέα τώρα. CNN. Τηλεόραση κάνουμε, CNN είμαστε. Είμαστε ένα κανάλι τηλεοπτικό της Θεσσαλονίκης, το οποίο κάνουμε μια εκπομπή η οποία ας πούμε είναι για τον κόσμο και τα λοιπά, να ξεχνιέται. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, δυσκολία. Yeah. Μεγάλη δυσκολία, ανεργία πολύ. Τι ανεργία, μωρέ, εδώ έμαθα ότι στην Πιλατσού. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Άστο. Ποιο Παντελίδη, πίτα ήταν. Και τι έγινε, ρε, ξέρετε. Τι έγινε. Παντελή. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Πόσο χωράει η πύλη, σίγουρα, παιδιά. Πόσο χωράει η πύλη. Όχι, ένα δεχίλιαρο δεν το χωράει. Ό,τι και να είναι. Ωραία, δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και δεν ήταν καταρχήν όλη Θεσσαλονίκη. Ναι, άκου. Δεν υπάρχει μια πλούσια κάστα στην Ελλάδα να ξοδεύει λεφτά. Και τώρα που δεν έχει λεφτά ο μέσο χώρο, αλλά τι φαίνονται περισσότερο. Κάτσε, ρε, Γιώργο, περίμενε. Κάποιοι άλλοι είναι με τον 150. Κάτσε, ρε, Δήμο. Και πάει δια του 4. Ναι. Και στην Τούμπα είχε 2.000 κόσμο σήμερα. Τέσσερις, τι πάει παρακαλώ, να πει. Ναι, ρε, σιγάρα, 2.000. 4 παρακαλώ. 4.000 ήσασταν. Κάπου εκεί του έβγαλα. Με το μάτι. Με τι του κάνω, με τα δάχτυλα του μετρήσω. Μετριώσανε. Ποιο μετριέται, ρε φίλε. Δεν μετρηθήκατε. Πώ μετριέται. Τα μισά επίσημα ήταν γεμάτα. Τα μισά ήταν γεμάτα. Σχεδόν. Και εγώ νομίζω κάνα 4. Πρέπει, είχε 4.000 κόσμο. Είδε λοιπόν που όταν δεν είσαι στο γήπεδο δεν ξέρει. Πρέπει να είσαι εκεί για να το γνωρίζει. Το γήπεδο του Πάουκ μοιάζει. Δεκαετία του 80, ναι. Όταν έπαιζε ο Εθνικός με καμιά μικρομεσαία ομάδα, Κορίνθο, θα σου πω τώρα, τότε δεν ήταν η Τρίπολη, Παναχαϊκή, Ρόδος, ναι. Διαγόρας. Σήμερα τι μοιάζει δηλαδή, σαν τι, πώς το παρομοιάζει με αυτά τα γήπεδα. Η Τούμπα. Ναι, από τι, από την εικόνα που παρουσίαζε το γήπεδο. Κοίταξε τώρα, η εικόνα του γηπέδου της Τούμπας γενικά, ναι. Θα μου πεις όλοι, κανείς δεν πάει στο γήπεδο. Από άποψη θεατών δηλαδή. Από άποψη φιλάθλων, θεατών, ναι. Από άποψη πελατών, πώς θα το πω. Ναι. Αυτό τον κόσμο τώρα που είχε σήμερα στην Τούμπα, αν το πας στο γήπεδο της Κορίνθου, θα ήταν sold out, θα ήταν πίτα. Της Κορίνθου, ναι. Γεμίζει το γήπεδο. Και της Ρόδο και το πιδαλατοδρόμιο που ήταν. Πιδαλατοδρόμιο. Ναι, πιδαλατοδρόμιο. Εγώ ξέρω ποιο είναι. Λοιπόν. Όχι, μη μου πείτε, θα πούμε τους χορηγούς πρώτα. Χορηγούς και ας πω μετά. Hardball. Λοιπόν. Έμαθα στο hardball, δεν μετράς μία. Έχει κάτι αετονίκηδες εκεί, κάτι χαρτοπέκτες φοβερούς. Αυτό γεγονός είναι γεγονός. Ναι, και εσύ έχει κάτι αετονίκηδες που εσύ δεν μετράς μία. Εγώ προπονούμαι με μεγάλους παίκτες, παίζω δηλαδή με μεγάλους παίκτες, ναι. Για να μάθω για να πάρεις τα πάνω σου, ναι. Δεν μπορώ τίποτα. Να πω ότι είμαι από τους πολύ καλούς βέβαια. Τους κουμπούρες είσαι. Είμαι λίγο σε προχωρημένο στάδιο, σε καλύτερο στάδιο. Πάνω από τον κουμπούρα. Αλλά εκεί έχει καθηγητές, έχει πώς θα λένε, προφέσεις, πώς λέγονται. Προφέσεις. Μίτσιγκαν, πώς θα λένε στα αγγλικά αυτά. Μίση. Τα πτυχία που τα... Πώς το πες. Πώς θα λένε, Μίτσιγκαν. Μίτσιγκαν, Μίτσιγκαν. Κέμπριτς, πώς θα λένε τα άλλα. Ναι, ναι. Στο χαρτί, ε. Λοιπόν, στην πυρίμπα, αν θέλετε πτυχία, στην πυρίμπα. Λοιπόν, Ελπίδος 8. Έτσι. Hardball στην Πολύχνη. Έτσι. Ένα μαγαζί κομπλέ από όλα. Δηλαδή έχει μέσα ευχάριστες παρουσίες. Έτσι. Έχει πιτσιρίκια, έχει από όπως είπαμε και τις προάλλες από 18-19 χρονών. 90 χρονών μέχρι 16 χρονών. Μέχρι 18. Λοιπόν, έχει κορίτσια, ας πούμε, σωστά. Έχει ποτά πολύ ωραία. Έχει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ίντερνετ, κούτρα ίντερνετ. Τζάμπα είναι το ίντερνετ, εκεί να ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, τάβλη. Τάβλη, αυτά, διάφορα άλλα παιχνίδια, ό,τι θέλετε. Φανταστικά ποτά. Και προπάντως, κάθε χρόνο υπάρχει διαγωνισμός μπιρίμπας. Τώρα είμαστε στο στάδιο. Το προεμιτελικά είσαι. Καταρχήν, για να πω τον κόσμο ένα λεπτό λίγο να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι 64 τα άτομα οι εγγραφές και μπαίνουν σε 16 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτοι που προκρίνονται πάνε πάνε στο Champions League και οι δύο δεύτεροι του κάθε ομίλου. Europa. Οι δύο τελευταίοι του κάθε ομίλου πάνε στο Europa. Γίνονται 32 λοιπόν και αυτοί μοιράζονται πάλι και παίζουν νοκάουτ παιχνίδια, το Champions League και το Europa League χώρια.
Ναι. Ο νικητής του Champions League θα πάρει μια χιλιάδα στο φινάλε-φινάλε και ο νικητής του Europa θα πάρει ένα πεντακουσάρικο. Αξίζει τον κόπο, παιδιά, να δείτε εκεί πώς παίζεται όντως η γνήσια μπυρίμπα εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, στο κομμωτήριο της κυρίας Μέρης πήγες. Της κυρίας Εύης στο κομμωτήριο, λοιπόν, είναι δύο... Της κυρίας Εύης, αλλά βλέπω... Λάθος λέει το χωρίς, τρελαθώ. Λοιπόν, κυρία Εύη, του φτιάξες εδώ, φαβορίτα τον έκανες, αλλά με τη Φακιανάκη. Τα πάντα, ναι. Τον έχεις κάνει, πότε πήγες, την Τζιλόνης έκανε. Πήγα... Την Τζίκης έκανε. Ναι, ναι, πήγα λίγο πριν λίγες μέρες. Κυρία Εύη. Κυρία Εύη, λοιπόν. Κυρία Εύη, επειδή τα αυτιά του είναι ουρακοτάγκος, βγαίνουν γρήγορα. Βγαίνουν γρήγορα οι τρίχες. Πηγαίνω για καθάριση. Βάτον, ναι. Πηγαίνω. Κάνε τον άνθρωπο και εκεί. Βραγγένει, εγώ το βλέπω πάντως στον Τζόρνταν. Ναι, ναι. Λοιπόν. Θέλω να πάω στην κυρία Εύη να με κάνει μύτη φρύδι. Σαν τον Μπερμπάντοφ. Αυτή. Ας τον Μπερμπάντοφ. Έλα, ας τον περιπατητή τώρα, έλα. Έλα, άστα ρε, μη το καλά στο κορυγό ρε. Θα φτάσουμε ρε, σταμάτα να πούμε. Λοιπόν, ο Λίμπου να πω εγώ τώρα, ο Λίμπου 23 και ο Λίμπου 31 είναι δύο μαγαζιά, μιλάμε τώρα, δύο μαγαζιά, δύο χώροι καταπληκτικοί. Στο 23 είναι το κουρίο, είναι κούρεμα, ένα τάλιρο το κούρεμα να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, το αντρικό. Είναι κούρεμα, χτένισμα λοιπόν, βάψιμο μαλλιά. Ίσιωμα μαλλιά για τις γυναίκες, περμανάν, πώς τα λένε αυτά και τα υπόλοιπα. Πώς τα λένε, ρε, περμανάν. Ναι, δεν κάναμε ποτέ, δεν ξέρουμε. Δεν έκανες. Εσύ έκανες. Πρόλαβα. Είστε ρε, παιδιά, το χορηγό λέτε. Ο Λίμπου λοιπόν 31, ο άλλος χώρος, πολύ ωραίος χώρος κι αυτός. Εκεί είναι άλλη κατάσταση. Μανικιούρ, πεντικιούρ, αποτρίχωση χέρια, πόδια, μασάζ. Μασάζ, πηγαίνω εγώ, κάνω μασάζ εκεί πέρα. 30 λεπτά, μισή ώρα λοιπόν που λέμε, ένα δεκάρικο. Να πάτε, παιδιά, είναι φανταστικά. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Και άμα πάτε, φυσικά θα γίνετε και θα μπώνεσαι εκεί. Μόνιμη. Έτσι. Να ακούει ο κόσμος και άντρες. Και άντρες και γυναίκες. Και άντρες και γυναίκες. Δηλαδή είναι κομμωτήριο. Πάει, είναι μια... μόνο γυναίκων. Όχι, είναι και άντρων. Είχε μια κυρία. Ναι. Μια μεγάλη σε ηλικία. Ναι. Χαιρετίσματα να τη δώσω. Ναι. Ολυμπιακός. Από την Μοναστηρίου πήγε εκεί πάνω με τα πόδια, έψανε τον Τζόρνταν. Βρήκε εμένα, βρήκε την κυρία Εύη και λέει θα έρθει και ο Τζόρνταν τώρα. Η κυρία ήταν Ολυμπιακός. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Πετκανίτσας, ο καλός άνθρωπος. Σου κάνει τα mobilizer. Κλειδαριές, αντικλεπτικά ιστορίες, ανοίγει χρηματοκιβώτια. Τα πάντα. Γουστάρεις, έτσι. Τα πάντα σε χρόνο ρεκόρ είναι τη μιλάει τη δουλειά, την ξέρει. Το λες τι γίνεται και. Είναι κέφι. Είναι κέφι γι' αυτό είναι. Είναι μεράκι. Γι' αυτό πάει και καλά. Και είναι κατεβαίνοντας την Μπότσαρη, συναντάς τη Δελφόν. Κατεβαίνοντας αριστερά στη γωνία, ανεβαίνοντας δεξιά στη γωνία. Εκεί που είναι το μετρό, όταν θα γίνει το μετρό. Και, μετά και, από... και πάρκινγκ εκεί πέρα, να ξέρετε. Και πάρκινγκ εκεί τα βάζει εκεί ο. Ο κουνιάδος του και τα λοιπά. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει η κυρία Μέρη με την Πορφύρα. Θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις σήμερα. Θα πληρώσεις. Θα φύγει ο Βαψοφρύδης. Δεν πάει πουθενά. Ο Βαψοφρύδης θα φύγει. Δεν φεύγει, δεν φεύγει. Έλα, έλα, άστα. Θα φύγει ο Βαψοφρύδης. Θα δεις ότι δεν φεύγει. 31 Ιανουαρίου, ο Μπερμπάντο φεύγει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και που μένει το στοίχημα. Και που μένει τι έγινε. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα άλλο θέμα να πούμε. Ναι. Και που μένει. Ναι, και που μένει τι. Ομάδα, φυσικά. Και που μένει τι. Λοιπόν, και που μένει τι κάνει δηλαδή. Αυτά μπαίνει μέσα ο Σκόδρας, κάνει επιθετικό φάουλ, μπαίνει μπέναλτι. Είχε συνέντευξη στο Sky σήμερα του Άρνεσεν, μίλησε και για πέρα. Για την κυρία Μέρη, να πούμε στην Πορφύρα ότι εκτός από τα εκλεκτά μεζεδάκια και τα πολύ καλά ψάρια που έχει, είναι πολύ φρέσκα. Η μαγεία είναι και στα τα τζίτζιλι μίτζιλι. Η μαγεία είναι τα τζίτζιλι μίτζιλι. Και ένα από αυτά είναι το καραβίσκο. Ένα από αυτά είναι το καραβίσκο που το οποίο να κερατά, το έμαθα εγώ να πούμε. Ναι. Στο έμαθα εγώ. Επίσης, αν ψοφήσει ο άντρας σας, αραβωνιαστεί η κόρη σας, παντρευτεί ο γιος σας, θες να κάνεις τα 40 του άντρα σου. Γιατί συνήθως πεθαίνουν οι άντρες και οι γυναίκες κάνουν τα κόλπα. Βαφτίζει το εγγόνι. Βαφτίζει το εγγόνι. 10 ευρώ το άτομο. Συν 1 ευρώ καφές, αλλά καφές. Όχι σαν και αυτούς που δίνουν στα μνημόσυνα που πίνεις καφέ και δεν πίνεις καφέ. Και έχει μια φουσκάλα, να. Φουσκάλα, ξέρεις τι είναι. Τι είναι. Λεφτά. Όχι. Τι. Φουσκάλα είναι ότι κάποιος σε σκέφτεται, ρε φίλε. Έλα ρε μεγάλη, να χαρώ το φίλο μου. Και επίσης, γιατρός Μπανιώτης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παθολόγος βελονιστής, θες να κόψεις κάπνισμα. Εγνατία 63, Μπανιώτης 4ος όροφος. Έχεις, θα πούμε, αυτό κρίση πανικού. Από αυτά που παθαίνουμε τώρα με τα capital controls, ανεργίες κτλ. Μην χρασμουργέσαι. Λοιπόν, άμα είναι πιες καφέ, τι είναι αυτό το πράγμα. Έχεις πάει στη δουλειά χρασμουργές, τα αγάρι 29 χρονών. Από δουλειά μας, ναι. Τα αγάρι να πούμε. Ο Μπανιώτης, λοιπόν, διακόπτει κάπνισμα. Πόνοι, αρθρώσεις, πώς τα λένε αυτά, τενοντίτιδες. Σε πετάει, ειδικά με τον αυχένα. Κρίσης πανικού. Αδυνάτισμα, σύσφυξη, όλα αυτά οι γυναίκες θέλουν να κάνουν και τα λοιπά, θα πάτε
στον Πανιώτη τον παθολόγο, ο οποίος είναι βελονιστής, είναι εκπληκτικός γιατρός, έχει σώσει πολύ κόσμο, έχει αρκετή δουλειά. Θα πάρετε 2-3 μέρες πιο μπροστά ραντεβού να προλάβετε και θα πείτε Ραπτόπουλος εκεί πέρα. Και έχω κάνει και εγώ για τη μέση και για Αφιένα και έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστημένος. Και ο Daily Way, ο Σάκης, ο φίλος μας, στην Αγίων Πάντων, ανεβαίνοντας τις ράγες. Στον Πλάτανο απέναντι. Ποιος είναι ο Πλάτανος? Απέναντι, ακριβώς είναι ο Πλάτανος. Στη διασταύρωση εκεί του. Όλα τα ξέρεις. Όλα τα ξέρεις να πούμε. Φυσικά. Έχει κάτι μπιφτέκια, να. Ναι. Σαν τα ψιά. Μπέργκερ λέει. Το μοσχαρίσιο. Ωραία, παιδιά. Ναι. Βέβαια. Έχει το γύρο των light. Ναι. Έχει πολλά τζίτζιλι μίτζιλι σαλάτε. Γιατί έχει γύρω light, δεν θα μετρελάει. Ναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Ρε, έχει γύρω light, θα το δεις τώρα. Έχει γύρω light. Έχει γύρω light. Τι είναι, ρε παιδάκι, ένα μυστικό είναι. Είναι γουρούνι πια. Δεν τα πάμε. Πάμε δυο μας. Στάρι, θα πάμε. Λοιπόν, Τετάρτη που θα πάμε εκεί με τον Σάκη. Πούμε και τα ουισκάκι, γιατί το αρέσει το ουισκάκι το Σάκη, ναι. Τετάρτη λοιπόν. Θα στα δείξω εγώ. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε, πάμε να τους ακούσουμε σε μια εποχή που μας στηρίζουν, στηρίζουν το κανάλι εδώ και τους φίλους. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε και πάμε μετά να δούμε και τα θεματάκια. Άντε γρήγορα, γρήγορα. Βάμος. Έτσι. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβγες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 2310-555-703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way. Ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, κούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Παρακαλώ. Ξεδαβάζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα.
Pet Κανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφόν 101 με Μάρκο Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκο Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Ναι, σώθηκε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νίκησε ο ΠΑΟΚ σχετικά εύκολα τη Βέρεια 2-1. Είχαμε αγώνες κυπέλλου. Δύσκολα και εύκολα. Εντάξει. Είχαμε αγώνες κυπέλλου. Άρρωστος είναι, φίλε. Ναι, άρρωστος είναι. Έχει σύγκριο, έχει ρίγους. Σύγκριο! Τι λες για τον άνθρωπο! Σύγκριο έχει. Έλα, ρε, ένα ρίγος έχει, εντάξει. Ένα ρίγος. Καλά έκανε και έμεινε. Εσύ το πέθανε κιόλα. Σύγκριο, τι σημαίνει σύγκριο, ρε. Σύγκριο είναι, ρε, παιδάκι, λίγο πιο πάνω από το ρίγος. Εντάξει, έχει ένα σύγκριο. Είναι και σε ηλικία. Εντάξει. Και παρεμπιπτόντω, μια που μιλάμε για Μάριο, να πούμε γιατί μου ήρθε ένα quiz στο κινητό από τον Μάριο τον Ασλαμά. Για το κατά πόσο. Για ποιο είναι ο λόγο που ήταν σήμερα τόσο τυχερή η United και νίκησε. Quiz για τους ακροατές, τηλεθεάτες. Καταρχήν, ο Κλοπ δεν έκανε αλλαγές, έτσι. Άλλος είναι ο λόγος, κατά το Μάριο. Αλλά εντάξει, ας το μας το απαντήσει ο κόσμος αυτό. Εγώ έχω ένα άλλο quiz να βάλω στην εκπομπή. Για να στείλουν μήνυμα οι τηλεθεάτες τι είναι ντυμένος αυτό σήμερα. Λοιπόν, άδεια η Τούμπα. Σήμερα, χθες ο Ηρακλής πήρε πόντο χρυσάφι για τη σωτηρία του. Σε συνδυασμό με το κακό αποτέλεσμα του Πανθρακικού με τον Πανετολικό. Την ήττα της Καλονής και τα λοιπά. Είναι σε καλό δρόμο ο Ηρακλής για τη σωτηρία. Πήρε βαθμό σωτηρίας πάρα πολύ καλό μέσα στη Λεβαδιά. Κάνει πολύ μεγάλη δουλειά ο Άβελ, χωρίς κόφτες, χωρίς χαφ, με μαγειρέματα τσαπατσούλικα στον χώρο του χαφ. Θα πάρει τον Κυριακίδη που είναι εξτρέμ, είναι μπακ, θα τον κάνει κόφτη. Θα πάρει τον Τζιότρα που είναι πιτσιρικάς, θα τον κάνει κόφτη. Το Ζαμπάζι που είναι ο θείος, ξέρω εγώ, και τα λοιπά της αδερφής της κουνιάδας, θα τον κάνει κόφτη. Ο Ιτζόγλου τελείωσε, ο Πουρτουλίδης σταμάτησε, ο Λαζάρ τραυματίστηκε και τα λοιπά. Λεωζίνιο μας είπαν θα πάρουν και Κεϊτά. Λεωζίνιο δεν είδαμε, Κεϊτά δεν ακούσαμε. Κεϊτά πάει ατρόμητο. Πώς? Έκλεισε ατρόμητο. Ναι. Λοιπόν... Ξέρεις τι γίνεται, μέχρι πότε όμως θα κάνει. Να σου πω για το μήνυμα, να σου πω για το γήμα, χαβαλέ, τρέγε τα λοιπά και ντρούλι. Λοιπόν,
Εγώ πίνω καφέ. Με τον Ντρούλικ, με τον Μπουγάτσα, είχαμε βρεθεί σε ένα μαγαζί και τα είπαμε. Και μου είναι, ρε φίλε, γάμα εθνική, ο Άρης, τι να έρθουμε να πούμε. Ναι, δεν βοηθάει αυτό. Τι να έρθουμε να πούμε, δεν βοηθάει η ομάδα. Είναι κάτω τώρα. Σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια μας ζούμε, τρία πόσα θα είναι. Τι να πούν τα παιδιά τώρα, εντάξει. Ναι, σωστό. Σωστό. Θα έρθουν και αυτοί. Ο Μένιος δεν έρχεται. Τι να πει ο Μένιος τώρα, τι ξέρω εγώ. Όταν θα έρθουν θα μιλήσουμε για αυτούς. Όταν θα έρθουν θα μιλήσουμε για αυτούς. Πάντως είχαμε και άλλα αυτή τη βδομάδα. Γραφικές δηλώσεις στην κλήρωση της ΕΠΟ από διάφορους εκπροσώπους των ομάδων. Παράγοντες να πηγαίνουν να πιάνουν να χαϊδεύουν τα μπαλάκια και να ρωτάνε ή της ΕΠΟ τι θερμοκρασία είχαν τα μπαλάκια και τέτοια. Ο 35χρονος Μπερμπάτοφ σήμερα φαινόταν 25 μπροστά στον ανύπαρκτο Κλάους. Φίλε, Μπερμπάτοφ δεν υπάρχει. Τελείωσε. Σήμερα τον έκανε γάλανε... ρόμπα τον Ραπτόπουλο Μπερμπάτοφ. Καθόλου ρόμπα δεν με έκανε. Από σήμερα μάλλον αρχίζει και τον κάνει ρόμπα. Δεν υπάρχει 4-4-2 με Μπερμπάτοφ Κλάους με φυσιολογικό αντίπαλο και όχι με τη Βέρεια του Γεωργιάδη και του Βρίζα. Θα στα πω εγώ τα έργα και όχι όπως θα θέλατε τα πούμε. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Θα τα πούμε, θα τα πούμε τα έργα. Άσε τώρα τον Μπερμπάτοφ εσύ που το ψηφίσαν οι δημοσιογράφοι ως καλύτερο παίκτη για δημόσιες σχέσεις και αφήσαν τον Φουκαρά το Χαρίση. Το αφήσαν τον Φουκαρά το Χαρίση ο οποίος ήταν ο ρολίστας. Σταμάτα λίγο. Δεν πρέπει να συμμετάσχει γιατί έπαιξε ένα ημίχρονο. Σταμάτα λίγο. Ήταν ρολίστας. Αν συνέχιζε να παίζει ο Τζιόλης με τον Γκάτσε στον χώρο του κέντρου και τον Μπερμπάτοφ να κάνει το δεκαράκι που κολούσε δίπλα στον Κλάους, σου πήρα το κέντρο ο Άρτσε, ο Σιόντης και ο Μαγκεύσκι. Λοιπόν, άστα, λοιπόν. Πολύ γρήγορος. Άλλο ένα θέμα λοιπόν που είπες, που ανέφερες, μια που ανέφερες για τον Κάτσε. Δεν υπάρχει λόγο συμβολέου λοιπόν, γιατί δεν υπογράφει και δεν το βάζω να παίζει. Έπαιξε σήμερα. Τι ήταν. Δεν υπάρχει συμβόλαιο λοιπόν. Τι δεν υπάρχει. Σήμερα έπαιξε ο Κάτσε. Ναι και. Μα λέγαμε ότι γιατί δεν παίζει ο Κάτσε, θέλω να τον πουλήσουν. Δεν ανανεώνει, δεν υπογράφει. Δεν υπάρχει αυτό ο λόγο. Αυτό έχει δίκιο. Παντού έχω δίκιο. Που έχω άδικο θα με πείτε. Τσίμερο του πείτε, γιατί δεν έπαιξε. Ξεκουράζεται, ρε φίλε. Τι κουράζεται. Ο Τσίμερο ξεκουράζεται, ρε φίλε. Πρέπει να πάρει. Δηλαδή κάτσε μισό λεπτό. Κάποιο πρέπει να παίξει, κάποιο δεν πρέπει να παίξει. Έχει πολλά χάφο πάω εκεί πέρα. Εγώ είμαι πολύ περήφανο σαν παοξή που έχω και τον Κάτσε, έχω και τον Τσίμερο, έχω και τον Τζιόλι αν θέλει. Είδε τον παιχνίδι με την Καλονή, στο 2-0 τον έκανε αλλαγή. Πήρε ανάση ομάδα, την ηρέμησε. Αυτό που κάνει όπω. Την Καλονή. Βεβαίω. Καλά, σε έδινε τον πέναλτι εκεί. Να παίρνει τον κόκκινο. Τώρα έδινε τον πέναλτι. Χειρουργείο στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε. Χειρουργείο δεν το λε. Ναι, βρε. Ναι, βρε. Χειρουργείο ήταν τώρα. Χειρουργείο ήταν. Με Τζαβέλα δεν πα πουθενά να ρίχνει μπουνιέ και. Ο Τζαβέλα λοιπόν, μια που είπε για Τζαβέλα, είναι ο καλύτερο αμυντικό στο kickbox. Εκεί είναι ο καλύτερο. Τι λέει, σωστό, ναι. Δεν ξέρει μπάλα, είναι άμπαλο. Πού είμαι λάθο, θα μου πείτε. Σωστό. Ναι. Δεν ξέρει μπάλα ο άνθρωπο. Είναι άκρο επικίνδυνο. Σωστό. Εγώ τον φοβάμαι σε ένα τελικό κυπέλου πάω Ολυμπιακό να έχω στόπερ τον Τζαβέλα. Ναι. Να σου κάνει θα μου κάνει άλλο κάτω την ομάδα. Πάει το κύπελο. Να σου κάνει 90 χρόνια που περιμένω τώρα στα χρόνια της, στα 90 χρόνια της ομάδος για να πανηγυρίσω πάλι ένα κύπελο, θα μου το χάσει αυτός. Εσύ είσαι επαιτίος πανηγυρίζεις. Έχει δίκιο τώρα να κάνει αυτή την αγωνία κανένα τώρα. Εγώ θα σας λέω εσείς θα ακούτε βρε. Για Μπερμπάτοφ σου είπα. Τι είμαι είπες. Δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ. Ο Μπερμπάτοφ δεν ήρθε στην Ελλάδα να δείξει ή να αποδείξει πόσους τόνους μπάλα γνωρίζει. Το ξέρουμε τον Μπερμπάτοφ. Δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ για να τον ταΐσει. Μισό λεπτό εδώ. Ακούς το καφενείο. Δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ να ταΐσει τον Μπερμπάτοφ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό εδώ. Μιλάω εγώ, ρωτάω τώρα. Λοιπόν, δεν έχει δεκάρι να ταΐσει τον Μπερμπάτοφ. Δευτερόλεπτο. Το Βέλιο έχει να τον ταΐσει. Ποιος είναι το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής έχει τον αυτόν αρέφη. Τον Ρωμάνο, ναι. Και εσύ έχεις τον Μπέλκα. Έλα, που ο Μπέλκας δεν πατάει στα καλά του, δεν είναι στα καλά του. Ο ένας Ρωμάνο πατάει. Δεν πήρε παλιές, δεν πήρε παλιές ο Μπερμπάτοφ και τις έστειλε άλλο. Άλλος 35. Ναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν ή το παίρνεις ένα μεγάλο δεκάρι να σου κάνει 20 γκολ ή βάλε αυτόν δεκάρι που ξέρει πάρα ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, το βάλουμε δεκάρι τον Μπερμπάτοφ. Βεβαίως, μέχρι να πάρουν ένα δεκάρι. Τι να κάνουμε. Εγώ έμαθα ήδη κλείσαν δεκάρι. Να πετάει τις παλιές. Βεβαίως. Ο Μπερμπάτοφ ξέρει τρεις τόνους μπάλα φίλε. Ο Μπερμπάτοφ θα πετάει τις παλιές σε ποιον. Όχι. Στα εξτρέμ, στο φορ μπροστά, σε όλους. Και άμα γίνει σέντρα, παίρνει κάτι από όξο. Άμα γίνει σέντρα, δες σωστά κόρνερ τι θέση παίρνει και πού βρίσκεται. Στα κόρνερ και ο Φιντανίδης βάζει γκολ. Η σέντρα από πού γίνεται. Βράσε τα κόρνερ, ρε. Μπερμπάτοφ, παρακαλώ να ξεκινήσει την άλλη Κυριακή. Καταρχήν έχει τρομερή τεχνική στο κατέβασμα της μπάλας από τον αέρα. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα τη στιγμή που μιλάμε. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό λοιπόν, και άλλο η βοήθεια στο τσιμπάκι. Η βοήθεια. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να σπάσει την μπάλα σε συμπαίκτη του χωρίς να το καταλάβει κανένας. Και ο Κάτσε το κάνει. Δεν μπορεί ποιος Κάτσε, δεν υπάρχει ρε φίλε. Δεν γίνεται μπάλα. Αυτό το πράγμα. Ρε, παιδιά... Έχει... Με το έξω μέρος του ποδιού του. Μας ακούν προπονητές, ρε. Μας ακούν οι προπονητές. Μας ακούν και παίκτες, ρε. Μας ακούν οι προπονητές. Και αυτή τη στιγμή λένε μπράβο τον Τζόρνταν που ακριβώς έτσι είναι με τον Μπερμπάτοφ. Σπάει την μπάλα με το δεξί μέρος του, με το εξωτερικό μέρος του ποδιού του. Ναι.
Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει ο Περπάτο. Όποιο μπορεί να το καταστήσει, σε συμπαίκτη του. Και μετά τι γίνεται. Ωραίο. Μετά η ευθύνη του συμπαίκτη του, ρε φίλε. Ναι. Ωραίο γάμα. Ωραίο δηλαδή αυτό να πω. Σ' ακούω, λέγε. Τι να πω. Λέγε, ρε φίλε. Α, χαρούμενος. Δεν ναι. Περίμενε, δεν τελείωσα. Α, κάτσε για να πει άλλα. Για μην το διακόψω. Ξεκινάμε με άδεια, λες άδεια ετούμπα. Πε μου ποιο γήπεδο ήταν γεμάτο. Εσύ έχεις μεγάλο λάθος. Όχι, πε μου ποιο γήπεδο ήταν γεμάτο. Εσύ έχεις το μεγάλο. Μπράβο λοιπόν σε αυτούς τους 4.000 ηρωικούς οπαδούς, να μην πω πετσιά, πετσιά μάλλον. Ήσουν πετσί. Κι εγώ μέσα ήμουν, αλλά δεν του μιλάω λόγω για τον κόσμο. Για τους άλλους. Με αυτό το ψόφο που είχε εκεί, ούτε δεμένο σκύλο καθόταν. Ναι, όντως είχε πολύ κρύο, παιδιά, έτσι. Ούτε δεμένο σκύλο. Για να έχει κόσμο σήμερα. 4.000 λοιπόν παιδιά, μπράβο στα παλικάρια αυτά. Όπως μπράβο στον Μπερμπάτοβ για το. Τι έκανε. Για αυτό που έκανε σήμερα. Τι έκανε. Για αυτό που είδαμε μάλλον, γιατί για αυτό, είναι, αυτό είναι η ρουτίνα για αυτό. Να. Τι έκανε. Σου είπα, ρε φίλε, αυτά που έβγαλε σήμερα στο γήπεδο. Τι έβγαλε. Ήταν ο MVP του παιχνιδιού. Γιατί τι έκανε. Δεν ξέρω τι έκανε. Τι έκανε. Σου είπα. Ας τον κολ που έβαλε. Τον κολ και εγώ τον. Πρώτα απ' όλα νιώθει μια σιγουριά η ομάδα πάνω μη, του. Παίρνει την ομάδα και την τραβάει. Τι έκανε σήμερα ο Περπάτο. Τι έκανε ο Περπάτο. Τις μπαλιές που έχει βγάλει στους συμπαίκτες του. Αυτές που έχει βγάλει. Τις πάσες που έχει βγάλει στους συμπαίκτες του. Καταρχήν είναι αλάθος. Δεν έκανε πουθενά μια λάθος πάσα. Καλά, δεν κοίτανε. Καλά δεν υπάρχει. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Αυτός ήταν αλάθος. Μετά. Άλλο. Τις μπαλιές τις ωραίες που έχει βγάλει. Πάτησε περιοχή. Περιοχή πάτησε. Μα δεν είναι. Γιατί πάτησε περιοχή. Πάτησε. Γιατί να την πάτησε στην περιοχή. Έλα, γιατί. Γιατί να την πάτησε. Έλα, πήρε 2 εκατομμύρια για να απόξω. Δηλαδή το δεκάρι μπορεί να μπαίνει και στην περιοχή. Μπορεί απ' έξω να σε βάλει τον κολ. Ή να σε βγάλει την παλιά. Πού τα άμαδε αυτά. Εγώ ρε που τα άμαδα αυτά. Φυσικά στη Βροντούταμαδα. Και στα γήπεδα ρε φίλε. Ναι. Όταν το δεκάρι ξέρει μπάλα, ξέρει αυτό πότε θα πατήσει την περιοχή. Ανά πάση στιγμή μπορεί να πατήσει την περιοχή. Δεν νομίζω να υπάρχει γι' αυτό να α πούμε. Δεν πατάει περιοχή. Σου πω κάτι. Άσε, φανεράπεσε, δεν είναι. Καλά σα κάνει. Άστο ρε τώρα για τον Άρντεσεν. Α πω κάτι. Άστε, ο Άρντεσεν, καλά σα κάνει. Ποιο Άρντεσεν. Καλά σα κάνει. Τι μα κάνει ο Άρντεσεν. Καλά σα κάνει. Φυσικά καλά. Έφερε το όνομα στη συνέντευξη του κυρίου Βεντρουσέκη. Κάναμε 10 μεταγραφέ. Τέτοια παγάρια που είστε καλά σα κάνει. Άρχισε σιγά σιγά να αποδίδει. Η ομάδα. Σιγά σιγά άρχισε να αποδίδει ποδόσφαιρο. Σήμερα ειδικά ήταν πάλι χάρμα η δέστη. Όχι, σήμερα καταρχήν ξεκίνησε με μισή ομάδα. Ήτανε, η μισή ήταν άλλη παίκτη σήμερα. Ήταν, δεν ήταν η ίδια ενδεκάδα αυτή. Τι πρόβλημα του προπονητή. Πώς δεν πρέπει να ξεκουραστεί κάποιο, έχουν τη δύσκολα παιχνίδια, ρε φίλε. Εγώ είδα τον κόλ τη Βέρεια. Μισό λεπτό παίζει με ΑΕΚ τώρα, το ξέρει. Έχει κύπελα, έχει αυτά, έχει ξαναπολύσει παιχνίδι. Ναι. Δεν πρέπει να ξεκουράσει του πιο βασικού. Δεν ξεκουράστηκαν αυτοί όταν δεν παίξαν την Τζάν. 15 μέρε, χάσαν την Καλονία. Σοβαρά. Το rotation τι νόημα έχει τώρα. Πότε θα κάνει rotation τώρα. Ξέρετε πόσα παιχνίδια έχει τώρα μέχρι τα playoff. Μέχρι τον τελικό. Η ομάδα ετοιμάζεται για τελικούς. Το ξέρεις. Πιο ξεκούραστη είναι αυτή από τη Βέρεια. Παίξει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Βέρεια θα παίξει την άλλη εβδομάδα πάλι. Ναι. Εσύ θα ξαναπαίξει και πόσα παιχνίδια. Λιγότερο παίξαν από τη Βέρεια. Άντε πάλι. Ένα παιχνίδι λιγότερο. Να τα πω, αλλά αξίζει και τον κόπο τώρα. Άμα δεν ξεκουράει σήμερα που ξέρει μπάλα τώρα. Το παιδί έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Πότε θα. Ήταν από τραυματισμό αυτό. Το έχει δίκιο. Φυσικά. Όσον αφορά για τον Όλσεν. Κόψε τις βλακίες και βάλτε τον Όλσεν μέσα. Με την πρώτη φάση είδες ο πιτσιρικός τι έγινε. Κόψε τις βλακίες. Θα κάνουν λάθη, εντάξει. Αλλά ο Όλσεν έχει και τα χαρακτηριστικά, είναι δίμετρος. Ξέρει. Για πορτιέρι. Ο Άλκης για να κάστε, βρε. Τώρα εγώ τον έχω παρακολουθήσει τον Όλσεν και πέρσι και άλλα παιχνίδια πιο παλιά. Πέρσι πού τον είδε. Στα παιχνίδια του Champions League. Και με τον Ολυμπιακό και με τη Γιουβέντους. Φανταστικός. Έχει κάνει αποκλήσεις πολύ ωραίες. Τώρα γιατί είσαι λοιπόν, πάλι, δηλαδή. Δώστε τον αέρα. Ναι. Κάνε λάθη, δεν πειράζει, πείτε του. Ναι. Να πάρει παιχνίδια. Έτσι. Μια φορά πήγε να πιάσει την μπάλα ο Πιτσιρίκος, έκανε το λάθος. Ενώ Όλσεν. Έκανε το λάθος. Θα τον κρεμάγατε τώρα τον Όλσεν. Με τα Γιάννενα, πόσες φορές πήγε να πιάσει την μπάλα. 25 άστα τώρα. Είναι, ξέρω τι σου λέω. Έμεινες τώρα χωρίς τερματοφύλακα. Έμεινες χωρίς τερματοφύλακα. Άρα δεν ξέρω προπονητής. Φυσικά δεν ξέρει. Αυτό το λάθος έκανε λάθος. Τι, τον καθαρίζω δηλαδή. Έφαγε στο τρίτο γκολ, στο 3-0, στο 90. Έφαγε ένα από μακριά και τον καθαρίζει. Αυτό που λέει έχει δίκιο. Τον απαλάβει τώρα, φίλε. Πού το είδε. Τον καθαρίζει τώρα. Τι πώ έχει πάει. Τι λε, μου λέει. Να σου πω λάθος του Παπαρός είσαι. Κάτσε λίγο. Μου στέρισε να κερδίσω την Ντόρτμουθ. Μου είχα σε βαθμού σε 2-3-4 μάτ. Μου τρώει στο 95 σε διάφορο μάτς. Τι λες τώρα και εσύ. Άντε, όλα τα λέει αυτά. Άμα το πας έτσι, με στέρισε τον Ντόρτμουντ, μου στέρισε το άλλο. Ο Γλύκος και εσύ μου στέρισε. Τίποτα. Τον τελικό κυπέλο. Φύσηξε μπάλα από το κέντρο και μπήκε μέσα. Έτσι μας είπε. Άστα αυτά τώρα. Με τον Αντρόμη το έφαγε μπάλα από το κέντρο. Σου δώσε διπλό. Σου δώσε διπλό με την Ντόρτμουντ ο Γλύκος. Τελείωσε. Σου δείξε. Τελείωσε. Λοιπόν, άκουδο. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά πάντα. Πάντα ποδοσφαιρικά. Αυτό την αλλαγή του συστήματος με Γιάννενα Καλονί. Καταρχήν μια διόρθωση. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα. Πάνω σε αυτά που είπε, το δεκάρι πάντα πρέπει να πατάει περίπου. Άστα τα πούρε, περίμενε. Αγωνιστικά καθαρά. Σήμερα το 4-2-3-1 που έπαιξε ο ΠΑΟΚ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ως τεστ
ούτε με την Καλονή που σας έκανε ρόμπα ο Καραγεωργίου και σας το είπε κιόλας και σας λέει ότι χωρίς εξυπηρετές μην το θεωρείτε αυτό το παιχνίδι κριτήριο. Έρχομαι εγώ σας λέω Καραγεωργίου, βάζω 8 αναπληρωματικούς, βάζω και 2 ταγάρια στο δεύτερο ημίχρονο, πάει εκείνος οξυδάς, οξύδης πώς το λένε, μου κάνει τρίπλα 3 φορές πάνω στο στόπερ μου, στο Τζαβέλα, μου γίνεται πέναλτι, δεν μου αποβάλλει το Βιτόρ. Και από την άλλη μεριά και το offside είναι μέσα γκολ. Λοιπόν, άστο αυτό το κομμάτι. Χέρι αγκύλωση. Μακάρι να πάρει τη διαιτησία τη σχέδιο, όχι από του άλλου. Έχουμε να πούμε και αυτό γιατί μακάρι, και έκανε κάτι δηλώσει. Μην πετάζεσαι, ρε Πούστη, δεν σου έδωσα το λόγο. Περίμενε. Ξέρω σήμερα στο 1-1. Ναι. Με σηκώνει offside πάνω στο Μάκ που θα γράψει γκολ εκεί πέρα. Κοντεύει να μου στερήσει του βαθμού. Άσχετα που λέτε εσεί ήταν φιλικό παιχνίδι που δεν υπάρχει φιλικό παιχνίδι. Ξέρω ότι κατέβηκε τέταρτο ο Πέλκα και μου σήκωσε τη σημαία. Το άλλο το μοντέλο από κείμεριά. Και μετά κατέβασε τη σημαία και μετά τη σήκωσε. Μη φωνάφορο ήταν γύρω στο 95. Το πέναλτι σου ήταν. Αλλά πιο μπροστά είχε πέναλτι. Το πέναλτι σου ήταν. Πέναλτι ήταν. Δεν νομίζω ότι ήταν επιθετικό φάουλ. Πεναλτάρα ήταν ρε φίλε τώρα. Φυσικά. Ήταν μια φάση εντάξει στην κρίση του διαιτή, αλλά ήταν προσφάκι. Γύριζε προσφάκι. Δεν θα παραπεμφθεί δηλαδή ο διαιτή για αυτή την φάση. Το πέναλτι ρε φίλε πώ πεπίσει, να το πάρει το όπλο να το σκοτώσει. Πώ θα πάρει πέναλτι. Δεν κάνει πάντα φάουλ ο σκόδα. Πεναλτάρα να τραβήξει καμιά μπουνιά α πούμε. Δεν κάνει φάουλ. Όχι δεν είδα φάουλ εγώ. Αυτό μα το δώσει ο Καραϊσκάκη ει βάρο σου. Πέναλτι είναι αυτό. Μακάρι τέτοια να παίρνει ο Ολυμπιακό. Να μην γαβγεί γα. Αυτό γράψτε. Φυσικά. Αυτό είναι πέναλτι. Κλασική περίπτωση πέναλτι, ρε φίλε. Τώρα τρελαθούμε τελείω. Κλασική δεν είναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Λοιπόν, λίγο για το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Ο Μπερμπάτοφ δεν έπαιξε δεκάρι. Αυτό ήταν ένα καθαρό 4-4-2 έτσι όπως το είδα εγώ στο παιχνίδι. Άρα δεν είναι 4-2-3. Δεν είναι 4-2-3-1. Είναι 4-4-2. Κολλητός ο Μπερμπάτοφ στην περιοχή να βγει 2-3 μέτρα. Θα πρέπει να την πάρει από τον Τζιόλι ή από τον Γκάτσε. Ή να την πάρει από τον Μακ ή να τον πάρει από τον Ζάιρο. Είναι ξυπνητό στην περιοχή, δεν κάνει μεγάλο χώρο. Δεν κάνει μεγάλο χώρο. Δεν κάνει μεγάλο χώρο. Δηλαδή δεν βγαίνει να πάρει μπάλα, να δώσει, να μοιράσει, να δείξει την μπάλα κτλ. Ποδέ, μισό λεπτό ρε γάμο το. Σταμάτα ρε με τον Μπερμπάτο. Σα τι δάμε Μπερμπάτο βρε. Άσε τι έπαιζε ρε. Εμένα πιο πολύ έβγαινε σε συμμετοχή ο Κλάου που δεν το έχει. Και τον βρίζανε κιόλας που δεν ξέρει μπάλα το παιδί και τα λοιπά, παρά ο Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, έτσι σχέδιο, άμα πάτε να παίξετε με ΑΕΚ Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τρίπολης και τα λοιπά, θα σας πηδήξουν τα ράματα με δύο χαφ. Και ο ένας Δάνος Γιώλης. Ο ένας Δάνος Γιώλης. Το μάτς σώθηκε σήμερα, γιατί έκανε μια πολύ καλή αλλαγή ο Τούντορ, έβαλε μέσα το Χαρίση. Ο οποίος Χαρίσης αμυντικά είναι προβληματικός χαμηλά. Είναι προβληματικός. Είναι όμως ένας αγελαδοτρόφος, ένα γερό παιδί. Θα πάρει την μπάλα, θα σε πάρει παραμάσμα. Πολύ δυνατά, έχει δυνατά ποδάρια. Έχει πνευμόνια. Θα σου κάνει 5 γκολ, 7 γκολ στο πρωτάθλημα από σουτ μέσης αποστάσεως που αυτό δεν το έχει ο Πάοκ, δεν το έχει ο Κλάους, δεν το έχει ο Μπερμπάντοφ. Ο Πέλκας δεν το έχει. Ο Τζιριμότ δεν το έχει. Ο Κάτσε δεν το έχει. Ο Τζιριμότ δεν το έχει. Καλά, θα μας το κάνεις για Τουρέτο. Περίμενε. Για το Χαρίση. Ο Χαρίσης όμως είναι τσαπατσούλης, βλάχος, όταν μαρκάρει χαμηλά. Εκεί λοιπόν φάνηκε η δουλειά του Κάτσε. Αυτοί οι μαλάκες βάλανε τον Μπερμπάτοφ να πούμε MVP. Εμείς που δεν κάνουμε εκπομπή σε high society κανάλια, βλέπουμε ποδοσφαιρικά και μόνο και όχι δημοσιοσχετίστηκα την όλη ιστορία. Όνομα, ναι. Δεν ξέρω εγώ τι πουλάει. Κάνω πουλάει. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Μέχρι τώρα γιατί δεν το βγάλα ποτέ MVP τον. Καλά, δεν έπαιξε καθόλου. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Οπότε δεν ισχύει και αυτό που λες. Σήμερα όντως ήταν ο κορυφαίος. Σήμερα ήταν το καλύτερο παιχνίδι του για μένα. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι του από τότε που ήρθε στον Πάο. Αυτό ναι, αλλά εντάξει. Ως εκεί. Με βέρεια αντίπαλο. Εγώ θέλω να δω αυτό το 4-4-2 στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Άσταρε! Να του τα πω του Μπούφου να πούμε. Του Μπούφου να με πείσουν. Ναι, φίλε. Όχι με την Καλονή με τον Καραγεωργίου που γλύφει για να πάρει καμιά θέση. Άμα φύγει από την Καλονή, τον έχουν να το καλό παιδί. Όπως και τον Γεωργιάδη που βάζει γκολ η Βέρεια και στεναχωρεμένος. Αυτά τα κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτά τα κάνει ο Ολυμπιακός. Τα ούστικα τα κάνει ο Ολυμπιακός. Εσύ πρέπει να ακολουθήσεις και καλά κάνεις. Εμείς θα βρίζουμε τον Ολυμπιακό. Όταν κατεβαίνουν έτσι οι ομάδες. Είναι άποψή σας αυτή. Ναι, εμείς βρίζουμε τον Ολυμπιακό όταν κάνει φιλικά με Λεβαδιές, Καλονές, Κέρκυρες. Τους τα λέμε. Λοιπόν, τα ίδια κάνεις και εσύ με Γιάννενα, με ιστορίες και τα λοιπά. Με Καλονές και τέτοια. Άστα. Ένα κομμάτι από τον τίτλο. Κοίταξε να τα κάνεις εις διπλούν. Και φέτος έχασα. Κοίταξε να τα κάνεις εις διπλούν. Πάρε την ΕΠΟ γιατί κατακεί το πα στο έργο. Μπράβο. Άντε μπράβο. Και κάνε και ομάδα.
Λοιπόν, Μπερμπάτοφ δεν υπάρχει σαν παίκτη. Δεν υπάρχει σαν παίκτη Μπερμπάτοφ. Είναι τώρα. Ταλαιπώρια. Φτάνει, αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Τα καραγκιοζλίκια. Θα παίξω 4-4-2. Καλά κάνει ο Τούντορ. Σου λέει τι θες Μπερμπάτοφ, μπες. Μπες και εσύ Κλάους, 2. Πολύ ωραία. Τρώτε τον Μπέλκα, γιατί δεν υπάρχει Μπέλκας δεκάρι και καλά κάνετε. Και από την άλλη μεριά, έχεις εκεί τρως τον Κάτσι για να παίξει ο Τζίμι Ροτ και έχεις και τον Τζιόλι. Με Τζιόλι λοιπόν, αν πας, και Τζίμι Ροτ, φας τον Μπέλκα. Απάντησε μετά. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο Μπερμπάτοφ παίζει και λίγο αριστερά σήμερα. Τι έγινε? Δεν ήταν ακριβώς δεκάρι και λίγο αριστερά έπαιζε στη γραμμή. Πήγαινε προς την γραμμή. Τι να τον πει τώρα. Από τότε μας έλεγε ότι είναι για δεκάρι και έμεισε τώρα. Δεκάρι είναι ρε παιδί μου. Για δεκάρι τον έχει. Επιτελικό τον έχει. Δίπλα στο center for έπαιξε. Δίπλα στο center for έπαιξε. Τέσσερις. Ναι. Δίπλα στο center for. Με τον Γιώργο περισσότερο ήταν ένα 4-4-1. 4-4-2 ήταν ρε. 4-4-2. Άσε τη γράφω ρε. Μίχρονο με την Καλονίκη. Σταμάτα ρε. Σταμάτα ρε. Λοιπόν. Εκεί ήταν καθαρό. Αριστερός εξτρέμ ο Μακ. Εδώ είσαι. Αριστερός δεξής εξτρέμ Ζάιρος. Σκόνδρας εκεί το παλικάρι. Και ο Σκόνδρας ήταν ηρωικός παρά το λάθος που έκανε. Πήρε τον πέναλτι. Κοροβέζης για τα σκουπίδια. Μαλεζάς ήταν καλός. Για τα σκουπίδια είναι. Λοιπόν. Βιτόρο, σωστός Βιτόρο. Όσο ανέβηκε ρε παιδί μου. Και άστα Κοροβέζη ρε. Λοιπόν, φάρισε εσύ τέταρτη. Ο Σκόνδρας ήταν απαράδεκτος σήμερα. Όσες ανόδους έκανε ο Κοροβέζης που ήταν καλός. Και ο Μπερμπάτοφ ήταν εδώ κοντά στον Κλάους. Εδώ. Ο Μπερμπάτοφ ήταν εδώ. Από εδώ και εδώ. Σταμάτα ρε. Έβγαινε από εδώ, εγώ λίγες οι κινήσεις μου κτλ. Δεκάρι, αν γράψουν αύριο 4-2-3-1 με δεκάρι Μπερμπάντοφ, είναι να τους πας εκεί στη σχολή που πήραν. Να κάνω κανένα σουμπουτεάκι εδώ πάνω. Να τους βγάλεις αυτούς που πήραν από τη σχολή δημοσιογραφίας, να τους δέρνεις. Έναν-έναν. Και το δάσκαλο που τους έδωσε χαρτί δημοσιογραφίας. Ξύλο! Ξύλο! Είναι 7, πρόσεξε να δεις. Και βλέπω τον Μπερμπάντοφ δεκάρι. Και βλέπω τον Μπερμπάντοφ δεκάρι και προ εμά μεριά στη γραμμή. Λοιπόν, γράψτε αύριο 4-4-2 να το τελειώσουμε. Με το θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα, Μαγεύσκι, Άρτσε, Σιόντις με πήραν το κέντρο στο πρώτο ημίχρονο. Εδέησε, είναι πολύ γρήγορο. Εδέησε και έβαλε τον πώς το λένε, center back τον Τζιόλι σε ευθεία πάρα πολύ επικίνδυνο. Και έβαλε το Χαρίση να τρέχει, να πηγαίνει κάθετα, να ανεβάζει την ομάδα γρήγορα και τα λοιπά. Και τον κάτσε να μαζεύει τα σκουπίδια. Δεν θα μιλήσουμε άλλο για αυτό το παιχνίδι. Δίκαια κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Ενοχλητικός διαιτητής. Ρα πόσες ελλείψεις είχε η Βέρεια σήμερα, αν έπαιζε κομπλέ θα κερδίζαμε. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εάν μπορείς και έχεις δημόσιες σχέσεις, να μην έρχονται οι άλλοι όπως δεν πάνε με... Δεν χτυπιέται άλλο ο Ολυμπιακός, πρέπει να κάνει κάποιος το ίδιο. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κτλ. Θα μου πεις πρωτάθλημα είναι αυτό, όχι. Να πηγαίνει Λεβαδιά. Πώς ο Αμπντούλ ήταν σήμερα. Πώς. Ο Αμπντούλ ήταν. Ναι, να πηγαίνει Λιβαδιά Καρασιά ναι, και να δηλώνει τις κάρτες ας πούμε ναι, σε αυτό το παιχνίδι και αυτό το βίωμα που ζούμε με τον Ολυμπιακό. 3 φάουλ σε 90 λεπτά. Ναι. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Φυσικά. Και ο ΠΑΟΚ σου λέει τι έκανε. Το παιχνίδι σήμερα Παναθηναϊκός Πανιώνιος που κόντρασε πολλές καρσάνδρες. Ο Πανιώνιος κατέβηκε και έπαιξε 90 λεπτά. Ένα physical game. Σκολοκατάβλητη ομάδα. Σωστά τις αποστάσεις του Ζουνίδης. Εκπληκτική διαχείριση. Δεν έβγε στην κόντρα. Δεν φάνηκε καθόλου το κενό του Μπουμάλ. Καθόλου για το Πανιώνιο. Φάνηκε. Στην κόντρα. Κυρίως στην κόντρα, ναι. Εκεί δεν μπορούσε. Ειδικά στο τελευταίο 20 λεπτό που είχε τα μέτρα για να κάνει. Είχε τα μέτρα. Συγχαρητήρια. Εγώ στο live. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πέταξα 3 ευρώ νικητή Πανιώνιο. Συγχαρητήρια. Εκεί άμα είχε ένα που μάλλον θα το κάνει. Γιώργο, ακούω, Γιώργο. Γιώργο, ναι. Ακούω, Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Λοιπόν. Ναι. Ναι, Γιώργο. Να, μπράβο. Κάτσε λίγο πριν ξεκινήσει. Ναι. Πιστεύω ότι έχεις σου και λίγο ψωμάκι συνέδεξε σήμερα του Άρνεσεν. Βέβαια, πολύ. Θα τα πει ο Γιώργο, ναι. Λοιπόν, χαρούμενοι για την νίκη, εννοείται. Από εκεί και πέρα, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Είδαμε πως αντιμετωπίσαν τον ΠΑΟΚ αυτές οι ομάδες, έτσι πως τον αντιμετωπίσαν, είτε από σοκ, είτε από δέος, είτε από οτιδήποτε. Το αν είναι καλή και στρωμένη ομάδα από αυτά που ακούγονται ήδη στα site από τους γνωστούς ανθρώπους, οι οποίοι αναθεματίζαν και τώρα φυσικά εννοείται, θεωρούν ότι όλα πάνε καλά, θα φανεί στα δύσκολα ματς. Αυτό. Θα φανεί στο κύπελο, θα φανεί με την ΑΕΚ, θα φανεί σε αυτά τα ματς. Έτσι. Θα φανεί έτσι σε κανένα. Μέσα στον Πανόπουλο, ας πούμε, αν πάρουμε ένα διπλό, θα είναι ένα καλό διπλό. Εννοείται. Εκεί δεν μπορώ να πω τώρα ότι είμαστε φιλαράκια με αυτούς. Έτσι. Εννοείται. Και κλωτσιά να μην δώσουν εκεί, είναι παλικαρίσια η νίκη μας. Εκεί δεν πρέπει να παίξει με τσίμηρο του. Κάτσε ρε, περίμενε. Δεν διάφορο. Εκεί τρία θα θέλει. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα πάει τώρα. Να παίξει. Πώς θα πω, γιατί να πω έτσι. Πάει γι' αυτό ξεκούρασα το τσίμηρο. Για την ομάδα. Για τον Μπερμπάτοφ καταρχήν. Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα. Σήμερα θεωρώ ήταν το καλύτερο παιχνίδι του. Από τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Αλλά να μην ξεχνάμε, γιατί το έχει ξεχάσει πολλοί κόσμος, ποιος ήταν ο Μπερμπάτοφ.
Γι' αυτό το ποδοσφαιρικό διαμέτρημα που είχε αυτός ο παίκτης όταν έπαιζε, που εγώ τον παρακολουθούσα, εμφανίζεται κατά πολύ κατώτερος. Εγώ περίμενα δηλαδή προσωπικά ίσως και οι προσδοκίες μας να είναι πιο μεγάλες. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα με τον προπονητή. Και φαίνεται. Ακόμα και από τον τρόπο δηλαδή που ο παίκτης χειρίζεται τους πανηγυρισμούς και το οτιδήποτε. Sorry, ρε Γιώργο, όταν στο βάζεις το 75, δεν είναι καψόνι. Ναι, είναι καψόνι. Σε ένα παιχνίδι τελειωμένο κίνδυνο. Συμφωνώ. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για τις δηλώσεις του κυρίου Άρνεσεν. Δεν βάζει κανένα παιδάκι μέσα. Δεν αναφέρθηκε πουθενά το όνομα του κυρίου Βεζιρτζή. Ρώτησαν τον κύριο Άρνεσεν πώς κάνει τα γραφές ο ΠΑΟ και τι είπε. Βλέπουν οι σκάουτ τους παίκτες. Άκου και εσύ αν δεν άκουσες τη συνέντευξη. Ρωτάω, λέει, εγώ τον προπονητή. Σ' αρέσει αυτός ο παίκτης? Λέει πρώτο προπονητή το ναι. Το μελετάω κι εγώ και όταν θα πω και εγώ, λέει το ναι, άρα είναι δύο τα ναι, πηγαίνουμε στον κύριο Τζακ. Έτσι τον είπε. Δεν είπε τον κύριο Γκελή, τον κύριο Τζακ. Κύριο Τζακ. Φαντάζομαι τον Τζακ αυτό είναι. Ιεραρχικά, καλά είπε. Μπράβο. Ναι. Και μετά λέει περιμένουμε το OK του κυρίου Σαββίδη. Ο Τζακ το λέει στο Βεζιρτζή. Δεν αναφέρει και πουθενά το όνομα του κυρίου Βεζιρτζή. Η Βόντα γράφει. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, βέβαια, έχει ένα ελαφρυντικό το ότι η συνέντευξη λέει δόθηκε με, πώς το λένε, πριν αλλάξει λέει το ΔΣ, αλλά μετά την ακύρωση της μεταγραφής του Γκαλίτσιου. Έτσι. Άρα, εδώ κάτι μυρίζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρω εγώ προσωπικά σαν φίλαθλος να πω από ποιο να περιμένουμε μεταγραφές. Όποιοι είστε εκεί, τέλος πάντων, αυτή η οργάνωση, η παρέα εκεί που κάνετε τις πάρτες αποφάσεις, πάρτε αποφάσεις διότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο πρόβλημα. Παρόλο που κέρδισε με 3 τα Γιάννενα, παρόλο που κέρδισε έτσι όπως κέρδισε την Καλονή, εγώ είπα ότι για μένα έπρεπε να μπουν όλα τα γκολ της Καλονής, πάλι θα προκρινόμασταν έτσι πως πήγαινε το μάτς. Έδειξε αυτή τη στιγμή ότι Βίτορ και Τζαβέλας δεν έχουν καμία θέση στην ομάδα. Ο ένας να ρίχνει μπουνιές και ο άλλος αγκονιές και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι ξεφτιλίκια. Και είναι το χειρουργείο που χρειάστηκε να φάει Καλονή για να πει, θα πω και για το κύπελο. Γιατί το προϊόν έχει χάσει εντελώς το ενδιαφέρον, δεν το έχετε καταλάβει. Και τι όλος τυχαίος, ρε παιδάκι μου, έτυχε οι τέσσερις μεγάλοι να μην πέσουν μεταξύ τους. Για να έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού τους Big Four να παίζουν την τελικά κυπέλου. Μπας και πάει κανένας άνθρωπος στο γήπεδο. Μπας και τα απονομήσει κανένα κανάλι. Μπας και οι εφημερίδες. Ωραία, και να δούμε κάτι χειρουργίας πρώην τελικούς. Δούμε κανέναν Ηρακλή του κόμματο τα ποδάρια. Έχει δίκιο ο Στράτος. Έτσι είναι Στράτο. Στράτος. Σεβόμαστε τη γνώμη του Στράτου. Έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα. Στο θέμα του τερματοφύλακα. Ναι. Όσο και αν δεν μ' αρέσει, όσο και αν δεν μ' αρέσει ο Όλσεν, δυστυχώς από αυτό το μικρό είναι καλύτερος. Δυστυχώς. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να διαφωνώ τώρα με τον Φιλαράκη και τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ να τον γιώσω τόσο τώρα, πολύ τον Όλσεν. Φανερό είναι το πράγμα. Είναι καλύτερος. Ο άλλος είναι και τρακαρισμένος. Στην πρώτη φάση με τη Βέρεια κάνει το λάθος. Κάνει λάθος. Το έγκλημα. Δυστυχώς, αν ας είναι, εγώ για μένα τι πρέπει να κάνω. Το άλλο ξαφνικά του προέκυψε η θέση. Τι πρέπει να κάνω. Ένας θερματοφύλακας. Βάλ τον μέσα να παίξει μέχρι να πάρουμε τον άλλο. Ένας θερματοφύλακας. Όχι. Ένας θερματοφύλακας. Και δεν πρέπει να ξαναπαίξει. Να είναι δεύτερο. Ένας θερματοφύλακας που κάνει μια τέτοια έξοδο είναι, δηλώνει πολύ άπειρος. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν πάει να πει ότι αυτός με τα παιχνίδια δεν μπορεί να. Σίγουρα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τώρα όμως. Θέλει πολλά παιχνίδια. Περίμενε. Όταν εσείς έχετε δεχθεί 5 μήνες να περιμένετε τον Μπερμπάντοφ, να σας δουλεύει 5 μήνες ο Μπερμπάντοφ. Χάσουμε άλλη μια χρονιά. Περίμενε. 5 μήνες περιμένετε τον Μπερμπάντοφ. Για σαν τους μάγκες. Περιμένετε 5 μήνες τον Όλσεν, έχει ψυχολογικό, θα πάει στο ψυχίατρο, θα τον δει ο Κάζης, ο τρελογιατρός κτλ. Λοιπόν, σα φταίρε καριόλιδες το παιδάκι που έφαγε τον γκολ. Βέβαια, μα φταίρε, φίλε. Είστε καριόλιδες. Άσε, ρε, φίλε, τώρα. Είστε καριόλιδες. Άσε, ρε, φίλε, τώρα. Φταίει. Εσύ το έχει πει, επαγγελματία. Φταίει. Άκου. Τώρα, όταν εσεί βρε τα γάρια, περιμένετε 5 μήνες το Βούλγαρο και ο Βούλγαρο περπατάει. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Να ολοκληρώσω, ρε ψεκασμένε. Πάμε τελικό. Πάμε playoff τώρα, ρε. Πού πάμε με τον Μωρό τώρα. Όταν ο Όλσεν τρώει γκολ. 7 τον αριθμό, 6 για να είναι. Κάνει 10 άσχημε εξόδου. Και λε, περιμένω τον Όλσεν. Δεν είναι για πρώτο τραυματοφυλάκα του ΠΑΟΚ. Και σε φταίει. Ο μικρό. Καταρχήν ο Βελίδη θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Ποιο? Ο Βελίδη. Καταρχήν ούτε εδώ ξέρει. Θέλουν από τον πατραγικό τον Αθανασίδη. Στον πάτο ξέρει, από πέρυσι το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι λάθος αυτό τώρα. Βάλτε τον Όλσεν μέσα. Έχει τεράστια προσόντα. Δώστε του να. Ούτως ή άλλως έκανε 5 λάθη
σε 15 παιχνίδια αυτό, ρε φίλε. Ναι, ποιο. Όλσεν. Είναι πιο έμπειρο. Έχει πιο πολλά στοιχεία. Μη μου γουρλώνει τα μάτια, ρε. Μη με γουρλώνει τα μάτια. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Άλλο σου λέω, ρε Τζόρνταν. Μη έχετε διπλέ συμπεριφορέ, ρε Τζόρνταν. Σου λέω, ρε Τζόρνταν, ρε Ταγαρο Τζόρνταν. Τον Τζερίκο θα τον βάλει σε σπού, ρε φίλε. Έχει τον Όλσεν πρώτο, το κάνει 3-0 αυτό, τον πετά μισή ώρα μέσα απ' εξυπάρξει. Συμφωνώ. Ναι, δεν θα τον ψήσει το. Το θέμα είναι, θα είναι 3-0 με τον Όλσεν όμω. Θα είναι σε κάποια παιχνίδια, δεν το βάζει κάθε βράδυ. Εγώ διαφωνώ με τη διπλή συμπεριφορά σα. Ναι, να σταυρώσετε τώρα τον τερματοφύλακα που έκανε τη βλακία αυτή. Λέμε ότι ναι. Είναι στο καθήνο να πιάνει. Είναι άπειρο, είναι άπειρο, αλλά όταν περιμένει αυτό το ταγάρι τον Όλσεν 5 μήνες και τον άλλο τον απατεώνα τον ποδοσφαιριστή, ποδοσφαιρικά απατεώνα Μπερμπάντο 5 μήνες, δεν δικαιούσε να μιλά και να ζητά το κεφάλι του. Αυτός για μένα δεν είναι ούτε ο ένα απατεώνα ούτε το άλλο του ταγάρι. Είναι θέμα εγκληματισμού στην ομάδα, είναι θέμα. Δεν ήρθαν ακόμα στην ομάδα. Δεν περιμένω, τίποτα άλλο από σένα που στέλνεις το μήνυμα, γιατί είσαι μεγάλος προσωπολάτρης. Δεν κάνεις ποτέ κριτική ποδοσφαιρική. Τον Γκάτσε τον έβγαλες out γιατί είναι ο Τσεκάς. Μετά τον είχες ανάγκη, τον γύρισες πίσω. Τώρα δεν υπογράφει. Ποτέ δεν έχεις κάνει σαν πάω οξύς κριτική. Και γενικά δεν κάνετε κριτική. Δεν κάνετε κριτική εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνουμε κριτική ποδοσφαιρική. Κάνουμε κριτική βάσει το τι γουστάρουμε και τι μας πλασάρουνε. Άρα είμαστε ό,τι μας πούνε. Δηλαδή είπαν οι δημοσιογράφοι σήμερα, ο καλύτερος ο Μπερμπάντοφ, τα ταγάρια θα πούνε. Τα μάτια ναι. Μου ρε φίλε, ό,τι σου λένε, ναι. Ό,τι σου λένε οι ποδοσφαιρικοί δημοσιογράφοι, λες ναι. Ό,τι σου λένε οι δημοσιογράφοι των Αθηνών κάτω στο πολιτικό, λες ναι. Άποψη δεν έχεις, μάτια δεν έχεις. Άρα είσαι μαλάκας. Δεν έχεις άποψη ποδοσφαιρική. Μάτια δεν έχεις να δεις. Πρέπει να σου γράψει ο άλλος στο site, να σου πει ο άλλος, να σου επιβάλλει ο άλλος. Συγγνώμη κύριε, εγώ δεν θα πάρω, δεν έπαιρνα στα νιάτα μου. Στα γεράματα θα πάρω. Το Κοροβέση λίγο να πω, ναι. Που είπες πριν. Όντως ο Κοροβέση σήμερα για μένα δεν ήταν καλός. Δεν είναι η θέση του αυτή. Δεν ήρθε στον πάγκο για να παίζει αριστερό μπακ. Καταρχήν δεν έκανε καμία άνοδο. Έτσι. Φάνηκε δηλαδή, έκανε για μένα το καλό ότι φάνηκε να πούμε, άρα να γυρίσω λέω βατς πίσω ας πούμε. Ο, ναι, θες να το διαβάσεις, να μιλήσω. Κάτσε, έχει μια ερώτηση. Μην το διακόψεις, έχουμε μια τάση εδώ να... Ναι. Όχι, γιατί μου δείχνες το κινητό. Ναι, ναι, για το Σκόνδρα, αν έκανε λάθος ο Σκόνδρας. Ο Σκόνδρας δεν κάνει, για μένα ο πρώτος που κάνει το λάθος είναι ο κεντρικός αμυντικός ο Βίτρο που χάνει τον επιθετικό, που τον έχει στην πλάτη. Γι' αυτό αναγκάζεται να βγει και ο μικρός. Βγαίνει ο μικρός, εντελώς λάθος φυσικά για μένα. Και ο Σκόνδρας εκεί ναι, δεν μιλάει με τον τερματοφύλακα. Για τη φάση του γκολ μιλάτε τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί η φάση. Ήταν συνεννοησία και το δύο. Ναι, έγινε μια συνεννοησία στην άμυνα. Όταν παίζει, αλλάζει τρεις τερματοφύλακες σε 20 μάτς. Δεν μπορεί να έχει. Δεν υπάρχει συνοχή, ρε Τζόρνταν. Τι γίνεται, ο τερματοφύλακας είναι μεταφράζει. Πάω και είμαι σε πληροφορία, α το μην στέλνει μήνυμα. Δεν κάνω αβάντα του σύνδεση. Συνέχατο, συνέχατο να πάμε σε διάλειμμα. Πώς το λένε, αυτό. Έχουμε θέμα στην αμυντική γραμμή. Γενικώς έχουμε θέμα, χρειαζόμαστε μεταγραφές. Έχουμε θέμα και για το κύπελο. Για το κύπελο. Θέλουμε το κύπελο και τη δεύτερη θέση. Ατλέτικο είδες. Τι, όχι, δεν είδα τίποτα. Δεν είδα πολύ διάθεση, δεν είδα τίποτα. Ομάδα που σε σκοτώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν να σου πω κάτι. Τι πρέσικ είναι αυτό. Καρμπόνι φετινή τη χρονιά. Πώς θα αντέξουν αυτοί, ρε. Δεν είδα, αλλά καταργήσαν τα εξτρέμ αυτοί. Καταργήσαν τα εξτρέμ. Και παίζουν όχι με κλασικό σέντερφορ, με ψευτοενιάρι. Με ένα αέρινο, με ένα. Μπαίνει ανάμεσα στα center back με την πίεση και μπαίνει. Χαμπάρι δεν παίρνει πώ σε καθαρίζει σαν αυγό αυτή η ομάδα. Χαμπάρι δεν παίρνει. Χαμπάρι δεν παίρνει. Και εδώ είμαστε να με θυμηθεί. Εγώ τη δίνω πρώτη φαβορή για πρωτάθλημα. Με κοροϊδεύουνε. Εγώ τη δίνω πρώτη φαβορή. Όπω και πρόπερ, έτσι δεν την υπολογίζει. Καλό. Ωραίο. Λοιπόν. Λοιπόν για εμά θα πούμε για ακόμα μια Κυριακή ένα υγιεινό περίπατο από ένα ακόμα γήπεδο. Δεν το δα. Ναι, θα σου πω εγώ. Δεν το δα, ναι. Εντάξει, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με την καλημέρα στο 5 λεπτό 0-1. Μετά έγινε σωστή διαχείριση. Κάναμε πολλές. Μάνταλο δεκάρι, αραβίδι φορ, πώς πήγε. Μάνταλο δεκάρι, αραβίδι φορ, έξω Τζιμπούρ, έξω Μπανανότε. Πέρυγες ο Βάρκας έκανε το καλύτερο του παιχνίδι φέτος. Έξω αριστερά, έξω δεξιά Μπερμπόσα, με το αριστερό πόδι. Κλασικά μετά ξέρεις, Γιώχασον, Σιμόες. Τετράδα πίσω. Τώρα παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ε. Χάνει πέναλτι τα Γιάννενα για να τα λέμε όλα, το πιάνει ο Ανέσης. Πήγε να γίνει και 1-1, κάνουμε πάλι ένα γκολ ακόμα 0-2 και μετά μισή ώρα διαχείριση, παύλα fair play και καλά κάνανε. Δεν το κυνηγήσαν, τρίτο στόπερ τελευταία 20 λεπτά στο ποιος, Τζανετόπουλος. Πάει μέσα το Λαμπρόπουλο. Με τον Τζανετόπουλο ξέρω τι γίνεται. Τι γίνεται εκεί για έχει μάνατζερ το Τσάρτα και υπάρχει θέμα. Δεν το ξέρω.
Για ποιο λόγο τον τρώνε. Θέμα και δεν, δεν, τα δεν τα πάει καλά ο Τσάντας με τον Μελισανίδη. Δεν τα βρήκε. Κάτι ναι, τέτοιο έμα. Ναι, 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 ναι. Δεν τα πάει καλά. Πώς το λένε. Μελινότανε το θέμα. Τώρα το μας του πάω. Κοίταξε κι εγώ. Στο μπάσκετ. Μισό παθρακικό, μισό μπάσκετ είδα. Φοβερή μεγάλη ανατροχή. Έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πρώτα. 4.000 οπαδοί στον Παλατάκι. Θα σου πω τι έγινε στο μπάσκετ. 4.000 οπαδοί. Θα σου πω τι έγινε στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ έχει, η ΑΕΚ δεν έχει ομοιογένεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σαν το ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ενώ ο ΠΑΟΚ αντίθετα έχει πολύ μεγαλύτερη ομοιογένεια στο μπάσκετ. Γιατί δεν έχει κάνει ούτε μια μεταγραφή από την αρχή. Δεν πήρε, άλλαξε, έδιωξε, και με κακός Βοσγιανίδη. Ναι, και με κακός Βοσγιανίδη γενικά ο ΠΑΟΚ. Με κακός Βοσγιανίδη, γιατί ο Μπρουτόταυρος δεν ήταν στα καλά του. Μπράβο, εμένα μ' άρεσε. Εδώ μου δίνετε και μια πάσα για να αναφέρω ότι... Η νίκη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μ' άρεσε. Και ο κόσμος μ' άρεσε και για πρώτη φορά είδα φέτος μπάσκετ. Μ' άρεσε να πει. Γιατί το είδα παθρακικό, ήρθαν κάτι παοξάκια. Τον Άρη δεν τον είδε σήμερα. Μου λέει: Παθρακικό. Έλα ρε, τώρα να δούμε λίγο μπάσκετ και τα λοιπά. Άντε, λέω: Γύρνα το μωρέ, τώρα το παθρακικό θα κοιμηθούμε. Και το άλλαξε να πούμε και είδαμε μπάσκετ. Και μετά είδαμε δεύτερο ημίχρονο. Και μετά είδαμε Ηρακλή. Λέω: Αγγελόπουλε, πού τα πετά τα λεφτά σου στο μπασκετάκι. Έλα να τα βάλει τώρα στην μπάλα να χτίσουμε εκεί κανένα γήπεδο. Να τη στείλουμε την ομάδα να φύγει στη στρατόστερα. Τώρα με το μπάσκετ ασχολείσαι. Αυτό που έχει το μπάσκετ. Πολλά λεφτά και πεταμένα ρε φίλε. Δηλαδή, πού θα πα στο μπάσκετ. Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει του άλλου δύο. Τώρα τι να λέμε βλακίε. Και ένα σχόλιο ακόμα θέλω για τις δηλώσεις προχθές. Δεν ξέρω, Τζόρνταν, άμα άκουσε τον Κυρτζίκη. Στην ουσία σε δικαιώνει ο Κυρτζίκης. Τι έγινε, ρε Κυρτζίκη, νεκροθάφτη, σφίξαν τα γιαούρτια. Σφίξαν τα γιαούρτια. Σφίξαν τα γιαούρτια. Τι είπε, Σταυρίδης, για πες. Τι να πει, είπε ότι τι έγινε, λέει. Προσπαθούν λέει, να φέρουν ουρανοκατέβατους στην ΕΠΟ. Γιατί εσείς τι ήσασταν. Φυτευτός. Τι ήσασταν εσείς. Αλλά έτσι, μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις. Θα πάρουμε την ΕΠΟ. Με ικανοποιούν. Πάρουμε την ΕΠΟ. Να κάνει ο Τζαβέλα αγκογίνε και να λέει παίζει. Άσο Τζαβέλα. Τζαβέλα, άσο. Εγώ να σου πω κάτι, σαν οπαδό. Παρακαλώ να πάω στο Καρασκάκι και να παίρνω απάτη πέναλτι και να φεύγω με διπλά. Λοιπόν, το έχω ακούσει. Δύο λόγια για Ηρακλή πριν πάμε στο διάλειμμα και ανοίξουμε τι γραμμέ. Αλλά μόνο με αυτού. Ω ομάδε, ω σύνολο, ω γενική εικόνα, σημειώνω εδώ ότι ο Λεβαδιακό είναι εδώ, καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή. Έχει καλύτερου παίκτε, ιδιαίτερα στον άξονα. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο φαίνονταν αυτό, ιδιαίτερα με τι αλλαγέ που έκανε ο Μάτζιο. Δηλαδή, ο Μαχαίρας το 65 φαινόταν η Νιέστα, ο Μαχαίρας, και ο Μερασασβλή, πώς το λένε αυτό, Τσάβες. Αντίθετα, ο Ηρακλής είχε τον Τζιότρα εκεί. Το παιχνίδι για μένα για τον Ηρακλή δεν χάθηκε στον κόλ που γίνεται. Χάθηκε στο πρώτο 30 λεπτό όταν ο Ηρακλής είχε τη δυνατότητα, όταν έπεσε ο Μαϊντή Στόπερ, είχε ανοιχτό το χώρο ο Ηρακλής, να χτυπήσει κάθετα και σπαταλήθηκαν 4-5 πολύ καλές κόντρα επιθέσεις. Στο 13 χάνεται μια φεύγουν 4 συν 1-5 χάνεται. Στο 16 με τον Μπουλούτ χάθηκε που βγήκε από τα εξτρέμ. Στο 29 κόντρα με 5 κακή πάσα τελευταία στιγμή ο Πασάς. Και επίσης εκεί πέρα βλέπεις από το 30 μέχρι το 45 κόβεται ο Ηρακλής στα 2 γιατί ο Κυριακίδης με τον Καρασαλίδη γυρίζουν προς τα πίσω, χάνεται το κέντρο, δεν υπάρχει Τσιλιανίδης σαν τρίτος, δημιουργείται κατάσταση δυσάρεστη και γλιτώνει ο Ηρακλής τα χειρότερα. Αργότερα, να πω ότι κάνει αλχημίες ο προπονητής του Ηρακλή, γιατί ο Κυριακίδης είναι παίκτης γραμμής, είτε εξτρέμ είτε μπακ. Ο Καρασαλίδης είναι στόπερ, πήγε, έκανε καλό παιχνίδι, αλλά δεν είχε διάρκεια ο Καρασαλίδης. Μια ποδοσφαιρική ερώτηση, έκοψε και πολλά, του φύγαν και πολλοί. Ο Τσιότρας είναι εξαρροστόπερο. Κανένας δεν είναι καθαρός κόφτης. Θα έβαζες τρίτο στόπερ εσύ αν ήσουν Παπαδόπουλος τελευταίο 20 λεπτό. Εκεί που έδινε ότι ψιλοπιέζει λίγο ο Λεβαδιακός για να κάνει το 2-1. Ποιον? Δεν ξέρω. Όποιον έχει διαθέσιμο. Ποιον έχει διαθέσιμο. Ποιον. Ένα άλλο πρόβλημα είναι. Δεν ότι... το κάνει αυτό σε πολλά παιχνίδια. Ναι, δεν το κάνει. Δεν το κάνω όπως το κάνει ο Πογιέτ. Δεν το κάνει. Και το κάνει και ο Ντιέγκο Σιμεών αυτό πολλές φορές με την Αθλέτικο Μαδρίτη. Ναι. Εδώ Μωρίνο έχει σηκώσει τη Champions League. Όταν αναγκάζεται και βάζει στόπερ στα χαφ. Εντάξει. Κάτι που δεν το έκανε και ο Δέλας. Να βάλει και ένα στάμου, ας πούμε, τρίτο στόπερ και να βγάλει. Ναι, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Χάσει σε ταχύτητα όμως. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, αλλά να το κάνει 10 λεπτά, 8 λεπτά. Αυτό τόσο σου λέει. 9 λεπτά, 25 λεπτά δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν έχει και την ταχύτητα. Κάτι που δεν έκανε και ο Δέλας. Δύο φορές δεν συνδέλα προηγήσει στη Ξάνθη. Κλείδωσε λίγο ένα γόρι μου τον αγώνα. Το κάνει και με το Παναθηναϊκό στο Περιστέρι και το 1-0 σου γίνει 1-2. Ξύπνα επιτέλου. Από πέρσι τον θεωρούμε. Ποιο Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή ο Αθανασιάδης της Κομωτινής, ναι. Άμα κάτσει κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, στην Κομωτινή κάνει 3 καλές αποκρουσάρες και κάνει και 2 λάθη. Τα λάθη στον ΠΑΟΚ θα μετρήσουνε.
Θες τερματοφύλακα από την Κομωτινή εσύ. Βλάχο. Εγώ θέλω τερματοφύλακα. Λέω ποιον θέλω. Εμείς δεν είναι άμπραβο. Δηλαδή, καταρχήν ο άλλος είναι Ζουμπάς, πώς το λένε ο Βελίδης. Ποιος είναι Ζουμπάς. Κοντός, πιο κοντός είναι. Τι, από ποιον είναι κοντός. Από αυτόν εδώ. Αυτός είναι πιο ψηλός. Και επειδή είναι πιο ψηλός και όλος είναι ίδιο πιο ψηλός. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Είναι 80 ο Βελίδης, πώς είναι. Το ίδιο. Είναι 81. Ένα 82. Έχει θέμα στον αέρα, λένε καλός τερματοφύλακας. Καλός τερματοφύλακας. Δεν είναι τερματοφύλακας. Ο κορυφαίος ήταν ο Διούδης. Για σύγχρονο τερματοφύλακα το 1,80 θεωρείται κοντός. Αλλά εντάξει, έχει καλά χαρακτηριστικά. Ποιος. Ο Βελίδης. Είναι καλός τερματοφύλακας. Ο Βελίδης και είναι και πεσμένος. Όπως πολύ καλός είναι και αυτός του Λεβαντιακού. Πολύ καλός είναι αυτός ο πιτσιρικάς. Ο Βελίδης φέτος είναι πεσμένος πρώτον και δεύτερον. Και τα Γιάννενα είναι πολύ πεσμένα. Ναι, πάρα πολύ. Και στα Γιάννενα η ατομική απόδοση των δύο στόπερ και των δύο που παίζουν εξάρι και οχτάρι τον έχουν σκίσει το Βελίδη. Δηλαδή, εάν δεν πάρει ο Βελίδης μεταγραφή και πάρει, ας πούμε, θα φταίνε τα στόπερ των Ιωαννίνων και τα χάφ των Ιωαννίνων, έτσι. Τον έχουν. Θεωρώ ότι βλέπεις μπάλα. Πού οφείλεται, σε ποιες θέσεις οφείλεται η πτώση των Ιωαννίνων, να σου πω κάτι. Στο τετράγωνο μεταξύ δύο στόπερ, δύο εξάρια. Εκεί φέτος τα Γιάννενα δεν βλέπω. Διαλύθηκαν. Δεν βλέπω. Διαλύθηκαν. Εκεί ήταν η δυναμική. Συν το γεγονός ότι κάπου πήγαν να παίξουν και λίγο ποδόσφαιρο πρωτοβουλία καταδυτικό. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Ενώ ο Πετράκης το είχε στήσει το έργο του Ιωαννίνων και έχει και ταχύτητα του Γιωτοτζάβες. Ακόμα και το στόπερ του που πήραμε εμείς ο Κολοβέτσος ήταν τόσα χρόνια βασικός. Κοιτάξτε, τα Γιάννενα πέρσι κάνανε διαφορά, τέσσερις παίκτες ήταν Χαρίσης, Κοροβέτσης, Τσάβες και ο Λίλα. Ο Χαρίσης έκανε δουλειά πέρσι. Και ο Λίλα έκανε και την προσπάθεια με τον Παναθηναϊκό. Αυτοί τέσσερις βγάλανε πεντάδα πέμπτου στα Γιάννενα πέρσι. Έκανε και πήγε να κάνει και υπέρβαση στη λεωφόρο προχθές, εντάξει, έκανε. Ο Τζαβέλας είναι ο καλύτερος, το είπαμε, στο kickbox αμυντικός. Είναι σταθερός αμυντικός γιατί οι άλλοι δεν βλέπονται. Για άλλοι τον κάναν ήρωα σήμερα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε τίποτα άλλο το οποίο είναι μη ποδοσφαιρικό. Έχει να κάνει με το θέατρο, με τον κινηματογράφο. Αυτό που έγινε στην πύλη Αξίου, που έγινε πάρα πολύ θέμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, έγινε πολύ θέμα. Τι έγινε στην πύλη Αξίου. Ο τραγουδιστής. Το λες και δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, γνωστός τραγουδιστής της νύχτας, μεγάλο όνομα για τη μουσική που αντιπροσωπεύει. Πήγε στο μαγαζί να τραγουδήσει. Ναι, να την κάνει ο Θεός μουσική. Γι' αυτό που αντιπροσωπεύει πήγε να τραγουδήσει. Τέλος πάντων. Παντελίδη, μιλάς συγκεκριμένα μάλλον. Ναι. Λοιπόν. Τι έγινε. Να την κάνει. Κάτσε καλά, είναι. Δεν κατάλαβα. Τι λες, ρε μεγάλο. Μία να ξεκινήσω να λέω μουσική. Θα πέσει ο ταβά μας πλακώσει. Αντιπροσωπεύει μια μουσική που έχουν τραγουδήσει Διονυσίου. Ακόμα και. Δεν εκφράζει εσένα. Όχι, περίμενε. Δεν με εκφράζει, αλλά να μιλήσουν διάφορα. Εμένα τώρα όταν μου λέει κάποιο ότι τον Παλτσχάλτερ ζει. Ποιο Παντελίδη. Είχε κόσμο εκεί που πήγε. Τι σχέση έχει αυτό. Είχε κόσμο. Για ποια ποιότητα. Οπότε εκφράζει κάποιο άλλο. Για άλλο λόγο πηγαίνει ο κόσμο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Θα το ξαναδεί. Μία μπράβο, μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σα αρέσει ο Παντελίδη. Εντάξει, τελείω. Σεβαστό. Ωραία, το ότι πήγε αυτό το παιδάκι εκεί να τραγουδήσει και του πέταξαν πάρα πολλά γαρίφαλα. Έγινε χαμός από γαρίφαλα. Ωραία. Καταρχήν, πρώτον, πού το υπερασπίζομαι εγώ. Και τι, ποιο, και ναι, και βγήκαν όλοι και είπανε και πού είναι η κρίση και κορυδεύεται και μια χαρά είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη και έχετε λεφτά και τέτοια. Και ποιοι το πάνε αυτό. Γενικώς, στα μέσα κοινωνική, γνωστοί επαναστάτες των πληκτρολογίων. Ποιοι επαναστάτες. Στα blog, σε αυτά, στα Facebook, στα Twitter. Ναι, λοιπόν, περνάμε καλά. Και το υπερασπίζομαι εγώ που είμαι και μεταλλάς. Πρώτον, έτσι διασκεδάζουν εκεί. Δεν διασκεδάζουν αλλιώς, το κάνουν πάντα αυτό. Πού είναι η πύλη Αξίου. Η πύλη Αξίου είναι δίπλα μας. Α, εδώ δίπλα. Ναι, σου μην τη λες γιατί. Κοντά μας. Κοντά μας. Λοιπόν, δεύτερον, το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν, δεν ζούμε και στην Ουγγάντα. Δεν μπορεί, γιατί ήρθαν από τη Βόρεια Ελλάδα στην πύλη Αξίου, δεν έρχονται μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων η οποία έχει λεφτά. Όταν έχουν λοιπόν αυτοί λεφτά σε τέτοιες περιόδους, φαίνονται ακόμα περισσότερο ότι έχουν λεφτά. Μπορεί. Άρα λοιπόν, κακώς βγαίνουν όλοι και κράζουν. Μπορεί να είναι επιχειρηματίες που έχουν πάει τις δουλειές τους στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και να ήρθαν εδώ. Γιατί το απλώνεις πολύ. Σε ένα διαμέρισμα που λέγεται Μακεδονία, 3 εκατομμυρίου κόσμου και παραπάνω. Βρεθήκαν 1.000 άτομα και βγάλαν λεφτά. Ορίστε. Μεγάλο άνθρωπο που γυρνάει, που γυρνάει από τη Βόρεια Ελλάδα, σας τα πει. Να μην σας τα πω εγώ. Είναι ξεφτύλα μόνο που το κάνετε θέμα σας. Ακριβώς. Πού είναι 1.000 άτομα, μα γουστάνε, λέει, πολλά είναι. Δηλαδή περνάμε στη Θεσσαλονίκη καλά, ενώ εσείς μιλάτε. Δεν ξέρω, όχι. Πολύ καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμέ 2-31-05-40-601. Πάμε να τα πούμε και στο κείμενο.
Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου, όμως ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31. 231 0555 703. Πείνασες και βαρέθηκες στα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Deliway, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά, μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, γκούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερί Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερί Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-0-85-2727. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής
με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Εάντε, για μια ώρα. Ναι. Ναι, 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 σωστό. Ο Γκορμπούνοφ είναι τραματοφυλακάρα, βέβαια. Κυριακίδης είναι σε φόρμα καλή. Κάνει φέτος καλή χρονιά ο Γκορμπούνοφ. Βαρύς είναι λίγο. Τζενάμο, όχι, ρε φίλε, έχει τελειώσει. Βαρύς είναι λίγο. Για Τζενάμο διαφωνώ, αλλά για Γκορμπούνοφ, ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, ο Κυριακίδης είναι καλύτερος. Πάμε. Ναι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, καλλιτέχνη. Καλησπέρα, Τζόρνταν, καλησπέρα σε όλους πάντα. Έτσι. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, πώς τον είδες τον Ηρακλή? Πήρε βαθμό, πήρε βαθμό χρυσάφι. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι όσο παδί. Εντάξει. Τα παιχνίδια πρέπει να κερδίζεις. Όχι, ρε φίλε. όχι, ρε φίλε. Όταν έβγαλε, όταν έβαλε Γιάχιτς μέσα Μαχαίρα και τον άλλο τον Σβασβαβίλη, πώς το λένε, σε διέλυσε, εσύ που είναι το κέντρο. Συμφωνώ μαζί σου. Τι δεν είσαι ευχαριστημένος. Πήρες βαθμό. Πήρες βαθμό σωτηρίας. Και δεν είναι πήρες βαθμό σωτηρίας. Δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας η Λιβαδιά. Πήρες βαθμό στην πεντάδα. Και πολύ καλά τα σέντερ μπακ σου, σε όλη αυτή την πίεση που δέχονται και ο Μπαρτολίνη και ο Γιαμπάρης, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Μεγάλη πίεση όταν τα χάψουν τα αμυντικά. Τρώνε την πατάτα από τους άλλους, τους κεντρώους των αντιπάλων. Κάνουν μεγάλα παιχνίδια και δεν βλέπω κανέναν να βγαίνει και να λέει μπράβο στον Μπαρτολίνη και στον Γιαμπάρη. Τρώνε πολύ πίεση, φίλε, αυτοί εκεί πέρα. Για τον Γιαμπάρη να σου πω ότι θυμάσαι εγώ το καλοκαίρι, σύλλογος Γιαμπάρης δεν κάνει. Το παιδί είναι ταγάρι. Να ξέρεις, μέσα στα Χριστούγεννα, στις διακοπές των Χριστουγέννων, έχει κάνει ατομικές το παιδί. Κατεβαίνει Αθήνα, κάνει ατομικές, γι' αυτό. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και τακτικά και εξωαγωνιστικά και σε όλα έχει βελτιωθεί. Καλλιτέχνη! Μπράβο στους Γιαμπάρη. Ξέρεις γιατί στο λέω επίσης. Κάτσε λίγο να το ρωτήσω. Κάτσε λίγο να το σου. Ναι, όταν σε πλευροκοπούνε οι αντίπαλοι και σε φέρουν τη σέντρα στην περιοχή, στον πέναλτι, ξέρω εγώ και κτλ. Ναι. Ούτε ο Σαραμαντάς, ούτε ο Μπουκουβάλας, ενώ είναι καλή μπακ. Ποτέ δεν μπορούν να γίνουν τρίτη στόπερ λόγω ιδιοσυγκρασίας σώματος. Ναι, ναι. Και επίσης, ο Σαραμαντάς αυτό που κάνει είναι απόκρουση ερασιτεχνική. Είναι δηλαδή... Έκανε ναι, για μένα η MVP σου είναι ο τερματοφύλακας και οι δύο στόπερ. Σε πάρα πολλά μάτς. Ο Καρασαλίδης έκανε πολύ καλά κοψίματα, αλλά κάπου χάθηκε με το ρυθμό που πήραν οι αντίπαλοι. Να κοντολογήσει, είσαι τυχερός που πέφτουν δύο. Με άλλα λόγια, α, μπράβο. Αν πέφταν τρεις, θα βαρικομούσες. Πάλι θα σωνώσουν. Και τρεις να πέφταν, πάλι θα σωνώσουν. Αλλά θα ζοριζώσουν πιο πολύ. Τώρα είσαι χαλαρός. Και μπορείς να σχεδιάσεις και την ομάδα για του χρόνου. Τώρα ακούγεται Τετάρτη ο Λεωζίνιο. Τετάρτη. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Ναι. Πολλά ακούγονται, αλλά λεφτά. Αυτό είναι καλλιτέχνη, άμα το πάρει, θα βοηθήσει. Σου λείπει η παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εγώ είναι καλή μεταγραφή. Καλλιτέχνη, πολλά ακούγονται, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, Ράπο. Επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό, κάτι θέλω να το ρωτήσω το καλλιτέχνη. Επόμενη γραμμή. Μιλάνε 10 άτομα στην εκπομπή, περιμένουν 5.000. Λιγότερο χρόνο. Καλημέρα. Κάτι σε ρωτάει εδώ στο μήνυμα. Το ρωτά στην άλλη Κυριακή. Όχι, εδώ κάποιο σε ρωτάει κάτι. Δεν ακούμε, φίλε, καθαρά τι λες. Πάμε στην επόμενη. Και παίζει βίντεο από YouTube. Ναι, ναι. Σποτάκι σου. Εντάξει.
Πάμε επόμενη γραμμή καθυστερημένα. Άντε μέσα σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη της κουλτούρας. Λειτουργήσε. Λειτουργήσε λίγο, ναι. Ναι. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ένα ερώτημα στο Ραπτόπουλο παρακαλώ. Μάλιστα. Προχθές την προηγούμενη Κυριακή πάω και αν ήταν φιλικό, έτσι. Συνέχισε φίλε. Ναι, ήταν φιλικό όπως είπε Στρατόπουλε. Σήμερα Γιάννα ΑΕΚ ήταν φιλικό, ναι ή όχι? Δεν το είδα. Όχι, δεν το είδε. Δεν το είδα. Α, όχι, σε παρακαλώ. Όχι να το να απαντήσω εγώ που το είδα. Μια στιγμή τα λέμε όλα. Πάω ΚΑΕΚ, πριν να γίνει το παιχνίδι, λέγατε ότι είναι φιλικό. Πάω ΚΑΕΚ. Ναι, πάω ΚΑΕΚ, συγγνώμη, πάω Γιάννενα. Να απαντήσω. Λοιπόν, τώρα Γιάννενα πάω. Ναι, απήντησε. Ναι. Για μένα φυσικά και ήταν. Έλα, δεν σε παίξαν καλά και εσύ. Η άμυνα των Ιωαννίνων ήταν αέρα πατέρα. Ναι, είναι γεγονός ότι η άμυνα των Ιωαννίνων είναι πολύ χαλαρή σε κάποια μάτς με τις μεγάλες ομάδες. Δεν δίνουν κλωτσιές, ρε εσύ. Δεν μαρκάρουν. Άρα να τα λέμε όλα. Όχι μόνο πάω κάνει φιλικά. Μα ο πρώτος που κάνει φιλικά είναι ο Ολυμπιακός. Ακολουθείτε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτός που παίρνει τα σφυρίγματα είναι ο Ολυμπιακός. Ακολουθείτε οι υπόλοιποι. Φυσικά. Έγινε. Να σε καλά, φίλε μου, γεια σου. Ωραίο, σωστό. Έχει δίκιο, δεν έχει άδεια. Όχι, δεν είναι σκληρά. Ναι. Τα φάουλ πόσο κοντά είναι εκεί. Αν σου πει κάτι κλωτσίδι εδώ, εγώ δεν είδα να σαρπάξει από το γιακά εκεί. Ένα-ένα έγινε το μάτι. Δεν έπρεπε να κάνει κάτι. Είδε πόσου παίκτε τη Βέλγια είδατε μετά το 1-1 να πέφτουν κάτω. Ένα πέντε θέατρα. Κάτω για κάθε ένα πεντάλεπτο. Πάμε κόσμο. Έτσι δεν εννοώ εγώ τα φιλικά. Έτσι. Ενώ Πανιόνιο Γιάννενα είδαμε τον Μπουμάλ τριπλό μαρκάρισμα. Έτσι. Τον Μπουμάλ τριπλό μαρκάρισμα. Ο Κόρμπο ήταν ο Σιώπη. Ο Κόρμπος έκανε μεγάλη δουλειά εκεί. Δηλαδή στο 1-1 δεν είδες τον τερματοφύλακα της Βέρειας να κάνει καθυστέρηση. Εκεί. Καθυστέρηση, δεν το είδες. Δεν το είχαρε κάνει το κόσμο. Ούτε εμείς δεν γιουχάραμε, εντάξει. Γιώργο, παιδεύεσαι εσύ με την έκταση του σκορ σε ένα παιχνίδι. Είναι άλλο η έκταση του σκορ. Εντάξει, πάμε. Έλα. Ναι. Τα εύκολα φαινόμενα παραλείπονται, ναι. Έλα. Έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, ναι. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Λέγε, μην την κάνεις φίλε την ερώτηση, πάμε στον επόμενο. Ας, τι έχω να κάνω μια ερώτηση. Καλημέρα να ρωτήσω κάτι, ρώτα. Τι έχω να κάνω μια ερώτηση. Ας, το άργησες. Άσε που σε... Πήρε και... φόρα να κράξεις. Ναι, πήρες φόρα, σε πήρα καμπάρι. Όμως ήταν έτοιμος. Ναι. Λέγε, ναι. Ναι. Να σε πω. Να με πεις. Θέλω να σε γαμίσω. Και αυτός έτοιμος ήταν, τον πήρα καμπάρι. Αυτός μιλάμε, όπλησε με τη μία έτσι, μπαμ. Πάμε στον επόμενο. Φίλε. Πάμε γραμμή. Κοίταξε να δεις. Τόσο γρήγορα, ρε φίλε. Τζόρνταν, να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι. Τον Ηρακλή, πόσο. Ελεύθερε οι γραμμέ. Θέλω να τον ρωτήσω πώς λέει τον Ηρακλή. Ναι. Ο Ηρακλής, φίλε, γρήγορα, έχει πάνε, πρόβλημα με τις μεταγραφές. Mm-hmm. Χρειάζεται ρευστό. Θέλει έμαθα 70.000 ευρώ να μπορεί να μπει σε ρύθμιση να πάρει η φορολογική ενημερότητα για να κάνει πάλι μεταγραφές. Πάλι τα ίδια. Πάλι. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ναι. Η καλύτερη μεταγραφή για μένα που πρέπει να κάνει ο Ηρακλής είναι να πληρώσει τους 3 μήνες που χρουστάει στα παιδιά. Χρουστάει 3 μήνες λεφτά. Αυτά πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή, λες ότι ο Ηρακλής. Καλύτερα να πληρώσει τα παιδιά, αφού δεν μπορεί να πάρει λεφτά, δηλαδή να πάρει ενημερότητα, παρά να κάνει μεταγραφή. Σε ρωτάω, γιατί με είπε να σε ρωτήσω ένας φίλος μου, ο οποίος μου είπε τις προάλλες, γιατί λέει να παίρνει ο Πανιόνιος στο Σαλπιγκίδι και να μην μπορούμε λέει, να τον πάρουμε, λέει εμείς. Μεταγραφή δεν πρέπει να τον πάρει. Με μεταγραφή. Θέλει φορολογική ενημερότητα. Λέω, μπορεί να μην έχει λεφτά. Λέω, χρειάζονται 70.000 ευρώ για να κάνει. Να πάρει στον Ηρακλή. Όχι, λέει γιατί δεν παίρνει το Σαλπιγκίδι. Ναι, μου είπε ένας φίλος Ηρακλειδέας. Και τι να μπορεί να τον πάρει ο Πανιόνιος που δεν έχει δικαίωμα για μεταγραφές και δεν έχει λεφτά και το ένα και το άλλο και δεν μπορούμε λέει να τον παίρνουμε εμείς. Ναι. Και λέω δεν ξέρω, λέω τι να σου πω, ρε φίλε, μάλλον δεν θα έχει λεφτά. Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε τώρα υπάρχουν γραμμές. Θα το πούμε και για τον Λαζίνο εκεί και δεν έχει για το λοιπόν, πάμε κόσμο, ναι. Έλα. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Του κατάλαβα, κύριε Κώστα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ο Πιερικός σήμερα δεν έπαιζε. Ο Πιερικός έπαιζε με τον Φωκικό, ο οποίος αποχώρησε. Άρα πήρε 3 βαθμούς. Ναι. Πολύ ωραία πάει ο καμπύλης. Και την Τρίτη εκδικάζεται η υπόθεση για τους 6 βαθμούς που πήραν ο Όφη και Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου. Και... από ό,τι μου είπαν από Κατερίνη, επειδή ο Όφη πήρε τους βαθμούς, ενδέχεται να τους πάρει τον Πιερικό. Έχασε τις τελευταίες ελπίδες του. Έχασε σήμερα Όφη. Ο Ιγυνιακός κέρδισε την Νίκη Βόλου 3-1 ναι. Και η Νεοκεσάρια ένα χωριό 7 χιλιόμετρα εδώ από την Κατερίνη κέρδισε στη Φαρκαδόνα, στη Ρικάλο. Έχει φράγκα αυτός κύριε Κώστα, εκεί είναι το χωριό του Αρετόπουλου, Φαρκαδόνα. 500 άτομα. 7 χιλιόμετρα είναι από εδώ. Άστε λοιπόν, τη γεωγραφία κύριε Τίνο. Κύριε Σόλεπ, να ρωτήσω λίγο τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα, από τον όμιλό σας ποιος λέτε να ανέβει? Ο Ιγυνιακός ή ο Καρεσκάκη, δεν είναι στον ίδιο όμιλο? Ναι.
Ο Καρεσκάκης ή ο Γινιάκος. Θα παλέψουν ο Γινιάκος. Αν και ο Πιερικός από τότε που ανέλαβε ο Καμπερίδης την πήρε χαρίτη. Δεν προλαβαίνει. Την πήρε χαρίτη από το τέλος. Αλλά και να παραμείνει φέτος θα είναι επιτυχία για τον Καμπερίδη. Ο Καμπερίδης πρέπει να είναι αιώνιος προπονητής του Πιερικού. Τι φεύγει, παίρνει το γιόγκα, έρχεται κάτι. Πρέπει να γίνει ο φυρός του Πιερικού. Όχι, ο φυρός ήταν. Σα ακούω, κύριε Κώστα. Έλα, Τζόρνταν, σε σένα πεθαίνω. Άκουσε πάλι κάτι. Εγώ. Όταν ήρθε ο Ριβάλτο εδώ, το συχάθηκα. Δεν μπορείς ρε Ριβάλτο, από Μπαρσελόνα και Ρεάλ, να έρθεις εδώ, να πας στην Άκη και μετά να πας στο Καζακστάν. Βρε δραχμοφωνιά και τα λιροπαγίδα, ξετυλισμένε. Το συχάθηκες εσύ? Ναι. Τότε δεν αγαπάς τον ποδόσφαιρο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, αν έρχονται τέτοιοι μεγάλοι. Άλλο σου λέει ρε Τζόρτζα, οι Βραζιλιάνοι πάντα έτσι ήταν. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Δεν μπορεί από την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ να πεις στην Ελλάδα σε τελείωση. Καλά, εσύ τι ήθελες, Τζαμπαρδί. Μισό λεπτό. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Για τον Μπερμπάτο θα μου πεις. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Ο Μπερμπάτο έχει σε 400 εμφανίσεις 210 γκολ. Πέρασε τον Στόιτσκοφ, ο οποίος υπήρξε μεγαλύτερος παίκτης. Αυτοί ήταν οι δύο πιο μεγάλοι Βούλγαροι ποδοσφαιριστές. Πέρασε τον Στόιτσκοφ και τον Ασπαρούχοφ. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ο Μπερμπάτο, επειδή πάντοτε μένει η τελευταία εντύπωση, πολύ φοβάμαι και θα λυπηθώ γι' αυτό, αν θα γίνει, θα χάσει την ιστεροφημία του. Δεν νομίζω, κύριε Κώστα. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Μακάρι να μην δικαιωθώ. Φυσικά δεν θα δικαιωθείς. Εγώ τα μάτια μου σήμερα είναι άλλα πράγματα. Ναι. Μακάρι να μην δικαιωθώ. Γλάφκομα έχουν τα μάτια. Λέω. Μακάρι να μην δικαιωθώ. Του Ραπτόπουλου τα μάτια έχουν άλλο είδους γλάφκομα. Λέω. Τον Μπερμπάτο θέλει να μας τον κάνει καπνίδι και τον Καλατζίδη Μουρίνιο, ας πούμε. Εγώ σήμερα είδα τον Μπερμπάτοφ και τι να σου πω. Είμαι πολύ περήφανος που αυτός ο παίκτης παίζει στην ομάδα μου. Έτσι, εγώ σήμερα είδα την ΑΕΚ. Κατάντια είναι αυτό, βέβαια. Εγώ σήμερα Δουλοπρέπεια. Δουλοπρέπεια. Την ΑΕΚ, αλλά ευτυχώς. 400 χρόνια σκλαβωμένα. Φτάσαμε λοιπόν. Ο Έλληνας, ο σκλαβωμένος. Φτάσαμε λοιπόν όταν έρχονται πολύ τεράστιοι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα να είναι κατάντια για μας. Ναι, φίλε. Πόσο γιατί, άρρωστοι είμαστε. Γιατί εμείς θέλουμε να παίζουν και να δίνουν παραπάνω από όσα δίνουν οι τζαβέλες. Εμείς θέλουμε. Όπως να δίνουν, να πούμε, πώς λένε, οι μπαλεζάδες, ναι. Οι σκόνδρες, οι κίτσοι κτλ. Και αυτός περνάει. Και Κώστα, πώς την είδε στην ομάδα σήμερα. Πώς την είδε στην ομάδα. Λοιπόν, για κολλήριο για τα μάτια ήταν το παιχνίδι. Για ποιο παιχνίδι? ΑΕΚ. Γιάννη ΑΕΚ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ειδικά αυτό ο άρθρο. Ναι, δεν υπάρχει αυτός. Είναι να τον πάρεις και να τον πετάξεις στην ασβεσταριά μέσα, να καεί. Τα έχει δει αυτά, μην ανησυχείς. Γι' αυτό τον λόγο βάζει και πολλές φορές τρίτο center back τελευταία λεπτά. Για δεν βάζει τον άλλο, χαρτάκι παίρνει. Τον άλλο σου είπε, υπάρχει θέμα. Τι θέμα υπάρχει? Με απογοήτευσε ο Μάνταλος. Α, τώρα σε απογοήτευσε ο Μάνταλος, είσαι. Όχι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Α, χθες, ναι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με απογοήτευσε ο Μάνταλος. Εντάξει, όμως κύριε Κώστα, μην ξεχνάτε ότι ήρθε από μεγάλο σοβαρό τραυματισμό και προσπαθεί σιγά σιγά να τον ενσωματώσει. Άμα δεν φοβάται να μπει σε κόντρες. Με ηγέτη το Μάνταλο, βρε το χέρι του Μάνταλο. Ακριβώς. Ο Μάνταλος έπαθε το ίδιο που έπαθε και ο Σιώβας μετά από τον τραυματισμό. Δεν έχει καμία σχέση με το Σιώβα πριν τον τραυματισμό. Κάτσε, θα απαντήσω και στον Ραπτόπουλο, γιατί αυτή την καραμέλα την ακούω από πάρα πολλούς ότι και καλά δεν έχουμε ρόστερ και τέτοια. Και θα σας θυμίσω ότι σε πάρα πολλά παιχνίδια μένει εκτός ενδεκάδας όπως σήμερα ο Τζιμπούρ. Παίκτε σαν τον Τζιμπούρ, σαν τον Πουανανόπουλο. Για άλλο λόγο μένει ο Τζιμπούρ. Το 85 λεπτό. Ο Μάνταλος. Βάρκας και Μπαρμπόσα έχουν πολλές ομάδες. Η μεγαλύτερη απάτη ο Μάνταλος γίνεται ρόμπα από ένα Γιώχανσον που του έχει δώσει ο προπονητής ένα ρόλο διαφορετικό και του έχει πάρει τα σόβρακα. Και κόφτης και πασέρ και διείσδυση και γκολ. Και ποιο Μάνταλος. Που άμα καίει το μάτς ή θράσει τα πάθη ή ψυχολογικό. Κύριε Κώστα, με την ευκαιρία να σας δώσω και μία είδηση. Μέσα στη βδομάδα έρχεται ο Ορλάντο Σαν δανεικός από τη Ρέτινγκ. Λοιπόν, Center Four. Και ένας ακόμα δεξιός half extreme. Εγώ παλικάρι μου αεξή θα σου πω ένα πράγμα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι στη θέση του Μάνταλου ο Μπουανανότη είναι 10 φορές καλύτερο. Καλά εννοείται, άμα δείτε την ενέργειά του στο μάτς Κυπέλλου προχθές με τον Λεβαδιακό. Το μάτς το 85. Περνάει 4 παίκτες, άμα το βάζει εκείνη την ενέργεια θα μιλούσαμε για τον κόσμο. Το 85. Κύριε Κώστα, να σου πω κάτι. Ναι, μην το ξεχάσω. Τελευταίο. Ήμουνα στην Καβάλα της προάλλες και βρήκα τον διαιτητή του Τζανακλίδη. Ναι. Και του είπα αυτά και αυτά ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια είναι. Και μου είπε. Αλήθεια είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Και μου είπε ο άνθρωπος
να τους πεις ότι ο ΠΑΟΚ με Τσανακλήδη διαιτητή δεν κέρδισε ποτέ. Αυτό τι σχέση έχει, ναι. Εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο. Είπες ΠΑΟΚ Πιερικός, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Με σφαγή του Πιερικού έγινε. Δεν κέρδισε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Σφαγή του Πιερικού. Δεν υπήρχε Τσανακλήδη του. Μα κέρδισε. Ε, τρελός, ρε. Τι να κάνουμε τώρα, γυρίζουμε την ιστορία ανάποδα. Υπήρχε offside goal ο Σαράβης στο 88. Εσύ πού ήσουν, το είδες το μάτς. Γιατί εσύ όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός ο Τσανακλήδης μου είπε. Δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ με μένα διαιτή. Ότι δεν έπαιζε. Ναι. Όχι. Ότι δεν έπαιζε. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε ποτέ με μένα. Έπαιζε ρε, ο Τσανακλήδης έπαιζε. Ας τον άλλο αυτό. Σφαγή του Πιερικού ήταν, ας τον άλλο. Ας τον άλλο το μαλάκα. Είναι ψεύτης. Άιντε βρε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι του είπε αυτή... ότι δεν έπαιζε. Άκουδο, άκουδο. Ποια αυτή εδώ, αυτό είπες? Το 74. Αυτοί εδώ θέλουν να ακούνε μόνο τις σφαγές που γίνανε εις βάρος τους. Αυτοί ως ποιοι δείξανε δεν ισχύει. Επόμενη γραμμή. Άντε, γεια. Γεια σου, κύριε. Για αυτόν που έστειλε πριν το μήνυμα, δεν φταίνει οι γυμναστές και οι γιατροί, ρε φίλε. Δεν γίνεται πρόβλεψη τραυματισμό στον ΠΑΟ. Δεν κάνουν για προέλευση. Τα τελευταία χρόνια είναι, ναι, δεν γίνεται. Γιατί. Έχει εκεί τον οπαδό μέσα τον γιατρό. Έχει ο ΠΑΟΚ τον οπαδό τον γιατρό. Έχει τον Νικολάου, εσύ τον άλλο τον Ράλι. Και όπως το λένε αυτό. Νικολάου είναι. Σε Νικολάου είναι γιατράκλα. Α, μεγάλη γιατράκλα. Άσε ρε φίλε, καταστρέψει. Γιώργο κάνει μεγάλο λάθο. Δεν είχε ο Κόκκαλη, τον είχε. Έχουν ξέρετε, έχει τον καταστρέψει, ναι. Τον ήθελε μόνιμο για τον Ολυμπιακό. Καλά, καλά, καλά. Μεγάλο χειρουργό. Πάρα πολύ σημαντικό κόσμο. Εντάξει τώρα, πλάκι. Δεν λέω εγώ δεν χειρουργό. Σου Ιάσο, δεν να στα πω εγώ. Δεν λέω εγώ. Δεν είναι ο Κόκκαλη, ρε. Άστον να λέει αυτό. Γιατί έχει να πει το αντίθετο. Εγώ του τροματισμού σάκ βλέπω που δεν μπορεί να στεριώσουν και αυτή τέτοιο. Ο γυμναστή είναι. Όχι, όχι, δεν λέω. Λέω που είναι και ο γιατρό. Τι κάνει ο γιατρό, τι φταίει άμα τραυματίζει το παίχτη. Πού κολλάει αυτό τώρα. Πού κολλάει. Όχι, που δεν κάνει τέτοια ρεπέδια. Ο γυμναστή. Ο Νικολάου είναι ρε παιδιά χειρούργο. Ακριβώ. Ο Νικολάου κάνει και τελευταία στιγμή. Δηλαδή ο Νικολάου έκανε την επέμβαση στον μπακάκι, το δεξιό μπακ και ναι. Τον πες τον, τον άλλο, το μάνταλο ναι. Που είπε τώρα ο κύριος Κώστας που είχε το σοβαρό τραυματισμό, δηλαδή για ρήξη χιαστών, για τέτοια πράγματα. Δεν πάει, δεν μπαίνει μέσα στο γήπεδο τώρα, μα τα πουλεί στον ήχη του τώρα ναι, ο άλλος ναι. Στη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, αυτό, λοιπόν, είναι ο τελευταίος να κάνει την επιχείρηση. Ναι. Έλα ρε κολόμαγκα. Έλα ρε φύγε από εδώ πέρα, καραγκιόζη. Δεν βρήκε γυναίκα, πάει επιδείξει, μα βλέπει εδώ πέρα, άσε τα διάλο. Σερσερι, πάμε πόνο Έλληνα. Νέο Έλληνα. Νέο Έλληνα. Σαν χλαμάρα να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Χέστη. Λέγε φίλε. Σε ακούω φίλε. Θέλω να σε πω κάτι. Όχι ρε, δεν θέλω. Δεν θέλω να πεις κάτι. Μπαμ κάνεις και εσύ ρε φίλε, εντάξει. Τι σε μαλάκας κάνεις μπαμ. Ναι, φτιάξ' το λίγο. Λίγο... Λίγο υποκριτική. Κάνε λίγο. Ούτε να ξέρετε ρε. Ούτε να... Liverpool United είδατε σήμερα. Τι άρχισε να 0-0 έλειξε. Δεν μπορούσε να το πάρει. Καλό παιχνίδι, τι βγήκε 0-0. Έβγαλε άντερ ο Βεγγέρ. Άντερ. Κουλούρια. Τυχαίο άντερ όμως. Στοκ σε περισσότερη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν καλύτερο. Ποια, Στοκ. Εντάξει, βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι τη άρχισε να τη λείπουν το 0-0 με το άντερ, ξέρει πόσο μακριά είναι. Τυχαίο άντερ λε. Το τυχαίο το λε για ένα γκολ. Τυχαίο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Τρία γκολ πρέπει να μπουν για να γίνει over μετά. Ναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι το παιχνίδι ήταν. Πάμε, έλα. Το διαγόρα λε να ξέρω. Δεν κατάλαβα τι. Δεν ξέρω. Κάτι λέω όταν κάτι έπαιξε. Ξαναλέει, τι έχω κάνει. Έπαιξε στην Αλεξανδρούπολη, λέει σε ένα παιχνίδι παίδων. Τι... Όχι, τι παίδων, κανονικό. Ναι. Καλημέρα Κώστα. Καλώ τον. Ευγενή. Ο τέτοιο είναι. Ηρακλή. Έλα. Γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Ηρακλή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το δεξί. Εντάξει, σε ένα γήπεδο που. Τον Άρη. Α, ναι. Ναι, για τον Άρη. Που μπορούσε και να μην γίνει το παιχνίδι. Και το εορταϊκό σε Κοζάνη αναβλήθηκε λόγω. Εντάξει, εκεί χιόνιζε όμως. Εμάς στην Πέλα δεν. Καμία σχέση, άλλα καιρικά εκεί πάνω. Ναι, άλλα καιρικά. Εντάξει, και το γήπεδο δεν προσφέρονταν τόσο για να γίνει, αλλά εντάξει, έτσι είναι τα γήπεδα της ΓΑΜΕΘ και τα περισσότερα τουλάχιστον. Ο Ντούλης ήταν ο καλύτερος παίκτης, αν και δεν το έδειχνε πουθενά το παιχνίδι. Από ό,τι άκουσα δηλαδή. Ο Ντούλης, φίλε, sorry λίγο που σε διακόπτω, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Ντούλης και εγώ απορώ γιατί παίζει γάμα είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι πολυτέλεια το ότι βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, να το ξέρεις. Είναι παίκτης που, να σου πω κάτι, μπορεί αν ήταν να είναι σε ρόστερο ομάδα Super League, να έρχεται από το πάγκο. Επειδή τον έζησα τον Ντούλη, όταν το πήραμε εμείς. Τον πήραμε από το Πανιόνιο που έπαιζε βασικό στο Πανιόνιο. Έτσι ακριβώς. Ο Ντούνις δεν κατάλαβα τι έχει γίνει. Και για τον Τάτο επίσης. Για αυτούς τους δύο δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Ο Τάτος είναι παλέμαχος. Ο Ντούνις θα βοηθήσει πολύ τον Άρη κατά την άποψή μου και του χρόνου στη Βιτάλη. Ο Τάτος είναι 25 χρονών και μοιάζει καταρχήν με 50. Δηλαδή άμα το δεις τον Τάτο στον δρόμο. Κάτσε. Άμα δεις τον Τάτο στον δρόμο 25 χρονών άνθρωπο,
Θα πει είναι 45-47 χρονών. Τώρα είναι, είναι ενεργεία βετεράνη. Ναι, εντάξει, τι είναι βετεράνη τώρα. Αγαπητέ, τον Ντούνι είναι. Συνέχισε, φίλε. Ναι, ο Κόκκι δεν ήταν αρκετά καλό σήμερα. Έχει και ένα τραυματισμό. Βγήκε από τον αγώνα. Το πόνεσαι στο στομάχι από το φαγητό. Όχι, το δικέφαλο στήσιμο. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Την άλλη εβδομάδα έχει καθάριση, ρε. Πιο δύσκολο παιχνίδι. Με την Καβάλα. Την άλλη εβδομάδα η καθάριση δεν είναι, 21 του μηνός. Α, την Καβάλα, εκεί είσαι και εσένα. Κράτα καμιά πισινή, φίλε, για, την, για το μάτσο αυτό. Ναι, με η καθάριση 21 είναι, ναι, Γιώργο. Γι' αυτό σε λέω τώρα. Και στο φινάλε, φίλε, χάσει και την Καβάλα. Και τι έγινε. Εντάξει, μπορεί να μειώσει τη διαφορά. Λοιπόν, Ηρακλή, άκου τώρα. Κάτσε, θα πει ο Τζόρτα που τα ξέρει. Μέσα στον Άρη, ένα Στάτο, ένα Ντούνη και κάνα δύο ακόμα είναι λίγο αυτοί που ξέρουν μπάλα. Με αυτού θα βγει φυσικά η ομάδα αγωνιστικά στη Β' Εθνική. Ναι. Αλλά για παραπέρα δεν πάει. Ναι, θε παίκτε εννοείται. Με αυτού. Κάπου στη μέση της βαθμολογίας θα στη Β' Εθνική του χρόνου με αυτού. Γιατί εντάξει, εκεί θέλει άλλους. Εγώ έτσι, τώρα. Κατηγορία με κατηγορία διαφέρει. Έτσι. Είναι, καμία σχέση δεν έχει η Γ' Εθνική έτσι, με τη Β'. Έτσι, έτσι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Β' αλλά... θα βρεις βαθμολογία. Και στη Γ' Εθνική, στον όμιλο που είσαι εσύ, καλύτερη ομάδα είναι ο Νέστος Χρυσούπολης. Μια κουβέντα την οποία τη λέμε από το καλοκαίρι. Ναι, αλλά. Όλοι οι περισσότεροι έχουν πει ότι είμαστε ομάδα Super League. Βέβαια, ναι. Δεν το δείχνει. Σαν όνομα, σαν ιστορία. Σαν, όνομα, σαν ιστορία, σαν πανέλα. Σαν είστε ομάδα Super League. Φυσικά. Εννοείται, τι είστε. Άλλο σαν οντότητα. Αλλά με αυτή την ομάδα, με αυτέ του παίκτε, δεν ανεβαίνει η ομάδα, φίλε. Θέλει κι άλλο. Άλλο σαν οντότητα και άλλο σαν αγωνιστική παίκτη. Ηρακλέα, σου δώσω ένα παράδειγμα. Θέλει πολλέ προσθήκε. Όχι... Η Λάρισα φέτο πάει τρένο και είδε στο κύπελο. 3-3 μάζεψε από ομάδα Αλφαεθνική. Υποτίθεται είναι το πρώτο φαβορί. Υποτίθεται είναι και πρώτο φαβορί για να ανέβει. 0-5 περάσαμε. Τώρα η Λάρισα, η Κασιόπη, ο Απόλλων Αθηνών, τώρα κάτι και σου μάθει, λέει, άμα παίξει μαζί του, θα σε κάνουν, ξέρει, σε κάνουν. Εκτό αν πάρει παίκτε, πού θα πάρει. Καταρχήν παίρνει σφυρίγματα φέτο. Το ξέρει. Ναι, ναι, το έχω παρατηρήσει όντω. Τι παίρνει. Σφυρίγματα. Τον καμπανιακό. Εγώ ήμουν με έναν πρόεδρο Γάμα Εθνική την εβδομάδα που μα πέρασε. Μου είπε, πέρασε ο Άρης από εδώ με σφυρίγματα. Αν δεν ήταν ναι, Άρης, 3-0 τον είχα. Δεν με δώσαν πέναλτι στην αρχή, δεν με κάναν μετά, ξέρω εγώ, 1002 μου είπε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Καλά, μωρέ. Ο Άρης παίρνει σφυρίγματα στην Γάμα Εθνική. Στην κατηγορία. Και εσύ παίρνει στην Αλφα. Εντάξει. Σφυρίγματα παίρνει γιατί πρέπει να βγει. Ο μόνος φουκαράς που δεν παίρνει σφυρίγματα σε αυτή την πόλη είναι ο Ηρακλής. Και ο Αναστόπουλος προπονητής λίγα πράγματα. Δεν είναι τώρα για Αλφα Εθνική. Κλέψει βαθμόνι. Εντάξει. Είναι παιδί του Αλέφαντου, έχει λίγο σπρόξιμο, τα ξέρουμε όλα αυτά. Κλέψει βαθμόνι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Αναστόπουλος. Για αυτή την κατηγορία και για την άλλη καλό είναι. Τζόρταν, μην τον αδικήσει. Το κοτσάρισμα είναι καλό. Είναι καλό. Ναι, για Β' Εθνική καλό είναι. Ο Αναστόπουλος είναι ένα προπονητή που σέβεται του Αναστόπουλου. Ο Αναστόπουλος είναι ο εφιάλτης του Τζόρταν. Ναι. Με Κέρκυρα θέλει. Με πει που έκανε προπονητή ο Αναστόπουλος. Κατάλαβε. Είναι προπονητή. Ο Αναστόπουλος δεν είναι για τον Άρη για να θέλει Άρη αρχή Ευρώπη. Άμα εσεί θέλετε να κάνετε ομάδα μεγάλη με τον Αναστόπουλο, κρατήστε το. Ο Αναστόπουλος. Αναστόπουλος είναι ο εφιάλτης του ΠΑΟΞΗ. Ναι, βρε, ο εφιάλτης είναι. Φάγαμε 5 γκολ από τον Αναστόπουλο. Απ' τη μια είναι ο Γκάλης και απ' την άλλη ο Αναστόπουλος. Τι λες, ντροπή για το Γκάλη είναι αυτό που λες τώρα. Σαν παίχτης ο Αναστόπουλος, ναι. Όπου τους έβρισκε. Ήταν προπονητής στην Κέρκυρα, ας πούμε, και ήταν ο εφιάλτης του ΠΑΟΞ τώρα. Φαντάσου τώρα. Δεν τον κέρδισες ποτέ. Ποιο να δεις. Με τα Γιάννα τρία διπλά. Ήρθε με τον Ατρόμητο, έκατσε με 11 παίκτες μέσα στην εστία και δεν μπορούσε να το βάλει τον γκολ. Και εσύ στην Τόρμπινγκ. Αυτό και... είναι ο Αναστόπουλος. Και εσύ είσαι. Κατενάτσιο. Πέρασε και τον. Πώς το λέγανε εκεί τη Γιουβέντους εκεί να. Τον προπονητή. Ποιο τον παίζει τον Κατενάτσιο τη Γιουβέντους. Ρε, τον κέρδισες ποτέ τον Αναστόπουλο. Γεια λαβρε τώρα. Ένα μάτς. Δεν υπάρχει προπονητής Αναστόπουλος τώρα για μεγάλα πράγματα. Για αυτές τις κατηγορίες καλώς. Άντε πάλι. Ρε τον Αναστόπουλο εσύ σαν πάω τον κέρδισες ένα μάτς. Ένα μάτς! Ένα! Πώς δεν το κέρδισε. Για πες μου να μάθω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Πού να θυμηθείς, αφού δεν υπάρχει. Άσε ρε. Διάλειμμα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Café στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Café στην Πολύχνη στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Café βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση.
Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομωτήριο Έφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Πείνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά. Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο. Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που τοστάρονται με σος φέτας, bacon, κούντα και γύρο ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρο, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια χνηστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα. Στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι η ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί.
διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκο Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Έλα ρε Φρανκόπολα. Έλα. Ναι. Έλα ρε Κολόμαγκα. Έλα. Έλα ρε. Ε. Ε. Το θυμάσαι ρε. Ναι. Θυμάσαι. Να σε πρίξω ρε. Αχα. Τι πλαστικός χειρούργος είσαι ρε φίλε. Τι να πρίξεις ρε. Τι να πρίξεις. Το μόνο που μπορεί να μας πρίξεις είναι τα αρχίδια. Έτσι. Πάμε σωστό. Επόμενη γραμμή. Σωστό. Έλα. Έλα. Άιντε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Αεκτής από Αθήνα. Ποιο μέρος της Αθήνας. Μένω Καλλιθέα. Τι είναι Καλλιθέα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το ξέρουν και άλλοι αυτό. Ποιο. Ότι είσαι και Καλλιθέωτης και Αεκτζής ρε. Έλα, σταμάτα, έχει πολύ. Τι γάβρι είναι κύριε. Έχει. Πλάκα σε κάνω, ναι, πλάκα. Έχει πρόσφυγες, έχει. Πλακίτσα σε κάνω, ναι. Όπως και να σε πω, έχουμε πάρα πολύ κόσμο σε κάτι κορυδαλού, σε κάτι τέτοιο. Πλακίτσα να κάνουμε, μωρέ, αμέσως υπαρξηγήθηκε. Έλα, πες ρε φίλε. Πάμε, πράγματε. Λοιπόν, χαιρετίζω όλη την παρέα και πιο πολύ το Δήμο, το φίλο των Αεκτζή. Έτσι, γεια σου. Ομοειδιάτης, αδερφός. Πώς την είδες την ομάδα σήμερα, φίλε. Ναι, για πες. Είμαστε στο σωστό δρόμο πάντως. Ναι, έτσι δείχνει. Η ομάδα βρίσκει τα πατήματά της. Συγγνώμη λίγο. Πολύ καλό ο Βάργας σήμερα. Συγγνώμη λίγο. Όντως έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, αυτό είπα στο Ραπτόπουλο γιατί δεν είναι. Συγγνώμη λίγο. Ναι, δεν το παιχνίδι. Μη μου ξαναστείλετε μήνυμα για τον Μπερμπάντοφ, για τον οποιοδήποτε παίκτη και μου πείτε έδωσε πάσα. Θα σας πάρει ο διάολος ποδοσφαιρικά τον πατέρα. Ναι, δηλαδή. Μη μου ξαναστείλετε. Λοιπόν. Τι ωραία πάσα έδωσε. Είναι θα σαν να στείλετε σε μένα το λογιστή, έκανε λογιστική εγγραφή. Έλεος. Εγώ συμφωνώ το μήνυμα, έχει Λάξε. Δίκιο το μήνυμα. Είσαι άμπαλος γι' αυτό. Ναι. Εσείς είσαι έμπαλοι λοιπόν. Είσαι άμπαλος. Έμπαλοι. Σήμερα. Σήμερα το δεκάρι. Το δεκάρι. Κάνει άλλα πράγματα. Τι πράγματα κάνει το δεκάρι. Μαρκάρι, πατάει περιοχή αντιπάλου. Πατάει περιοχή, μαρκάρι. Μάθατε την περιοχή τη. Εσείς την πατήσατε καμιά φορά την περιοχή, ρε. Λέγε φίλε. Λέγε. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Συγγνώμη. Το όνομά σου, αδερφέ. Ταπεινά, συγγνώμη. Μίλτος ονομάζω. Γεια σου, Μίλτο. Καταρχάς θέλω την άποψη του Ραπτόπουλου αλλά και όλων των παιδιών εκεί πέρα για το παιχνίδι της Κυριακής, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Άντε, επιτέλους καταρχήν να ξεκινήσω και να ξεκινήσω λίγο τα σοβαρά τα παιχνίδια. Πουλάνε διαφορετικά, κακά τα ψέματα. Καταρχήν οι προπονητές παίζουν μεγάλο ρόλο. Για μένα ο προπονητής της ΑΕΚ είναι μακράν καλύτερος από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μακράν. Άρα η ΑΕΚ εκεί κερδίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα. Στα χαφ. Και εκεί η Γιώκανσο, Σιμόες. Έχω ενστάσει για το Μάνταλο. Εκεί αν αυτοί οι δύο σε 4-3-3. Και με τον Μπαρμπότσα. Είχαν ένα παίκτη επιπέδου. Δηλαδή πλήρωνε ο Μελισανίδης αντί το Μάνταλο που τον βλέπαμε εδώ και δύο χρόνια στη Σπορντέι πρώτη μούρη και το πρωτοσέλιδο τα μούτρα ήταν πιο άσχημα από τα δικά μου. Όχι ρε φίλε, εγώ την ΑΕΚ που κοντεύω τα 50 την έχω δει με Μπάρλο, την έχω δει με Μελισανίδη, την έχω δει με παιχταράδες, με προπονητάρες, με χαφάρες κτλ. Δε αρνούμε Σιμόες Γιώχανσον ότι καλύτερο. Και ο Κορδέρο μου αρέσει. Και ο Κορδέρο μου αρέσει. Για μένα είναι τόσο δυνατό, sorry λίγο Ραπτόπουλε, πάνω σε αυτό που λέει ο Ραπ. Είναι τόσο δυνατό, φίλε, για μένα όλη η ιστορία ανασταλτικά τη ομάδα είναι αυτό το δίδυμο. Σιμόες Γιώχανσον. Και ειδικά την κίνηση αυτή την εσωτερική που έχει κάνει, άκουσε τι είπε προχθές ο Γιώχανσον. Δεν πιστεύω ότι εγώ ίδιο πόσα γκολ βάζω. Ναι, του βρήκε ρόλο ο προπονητής. Κάτι που άλλο. Εγώ καταρχήν, φίλε, γουστάρω αυτό που λέει ο Ραπτόπουλο. Γουστάρω του προπονητές να είναι ανήσυχα πνεύματα. Να μην κοιμούνται. Και ειδικά στο κοτσάρισμα στο 90 λεπτό. Δεν παίζεται ο τύπος. Διαχειρίζεται εκπληκτικά και το ρόστερ της ομάδας. Το βλέπω εγώ πώς κάνει το rotation. Δηλαδή, πώς άρχισε επίσης σήμερα που ανανώτε Τσιμπούρ έξω, τους είχε στο παιχνίδι Κυπέλλου ενώ είχε έξω τον Αραβίδη και τους άλλους. Πώς τους διαχειρίζεται και δεν φαίνεται το κενό. Επίσης. Τα στόπερ μας είναι σόρυβο αυτό που λέει, είναι της πλάκας. Απλώς είναι το δίδυμο των αμυντικών χαφ τόσο πολύ καλό που δεν φαίνεται το πόσο κακό είναι ο Άρθρο. Σωστό. Και εδώ διαφωνώ με το χειρισμό της υπόθεσης Τζανετόπουλου. Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί γρήγορα λύση. Εκτός άμα πας να πάρεις το Γενάρη center back. Που εμένα πληροφορίες μου είναι ότι δεν θα πάρεις το Γενάρη center back.
Παίρνει μάλλον τον Ορλάντο Σα, ήδη γίνονται διαπραγματεύσει, ξέρω, 3-4 μέρε αυτό που το θέλαμε. Όχι, σίγουρα. Ε, δανεικό μιλάμε ότι η Ρέντινγκ έδωσε γι' αυτόν 1,2 το καλοκαίρι. Αυτό ξέρεις, το θέλαμε και το καλοκαίρι πάρα πολύ. Είναι στα φόρ μπροστά. Πιστεύω ότι με αυτό καλύπτουμε γιατί ο μαύρο μπροστά φεύγει, να ξέρει. Δήμο, να ξέρει ότι το πρώτο παιχνίδι που είχα πάει ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν το 11 που ρίξαμε την 4. Ναι. Με σκόκολε και με τέτοια μέρα. 4-0. Ναι, τότε με Σάχα, με. Ναι, καλά, ο Μαντάρα επίση εκείνη επί Ντέμι να πούμε. Πάρα πολύ καλού παίκτε. Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα πίσω. Και θέλω και την άποψη των φίλων. Βέβαια. Εκεί τότε πληρώναμε τι παράγκε σα. Ο καλό Ζάιρο σε 4-3-3 και ο Μακ μπορεί να σου κάνουν ζημιέ στα πλευρά. Δεν θεωρώ τα μπακ σου υψηλών προδιαγραφών. Παρά το γεγονό ότι ο Γκάλο είναι μοντέρνο, ανεβαίνει, κλείνει, σουτάρει, κάνει γκολ κτλ. Παίρνει πολλά μέτρα. Και ο Αθανασιάδη, ο Όμπερ Μπάντοφ, μπορούν να σου κάνουν ζημιά σε φόρτωμα. Σε φόρτωμα. Ο Πάκου ξέρει που πρέπει να χτυπήσει στο αριστερό άκρο τη άμυνα μου. Δεξιά, είτε παίξει ο Μπακάκη ή τον Γκάλο, είμαστε πολύ δυνατοί εκεί. Ίσως έχουμε και το καλύτερο δίδυμο όσον αφορά τη θέση του δεξιού μπακ. Για μένα πρέπει να χτυπήσει εκεί και σήμερα ο Βάρκαξης γιατί ήταν καλός. Όχι γιατί έβαλε τον γκολ και αυτά που λένε οι MVP. Ακόμα θα παίξει ο Ροντρίγκες. Ντούμπλαρε πάρα πολύ και βοηθούσε πάρα πολύ το Σοϊλέδη που στερεί σαν αριστερό μπακ. Και κακός για μένα δεν παίζει ο Ντίντακ. Αλλά έχει κάρτες και πρέπει να δηλωθεί κάποιο παιχνίδι. Σε καλύψαμε, έτσι. Ναι, και την άποψη των φίλων που αυξήσουν. Και ίσως πάρεις, και Μίλτο, ίσως πάρεις και αυτό το παρτίγιο της Μπέτης. Κοίταξε, θα σου πει ο Τζόρδαν και μετά σου πω. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι ένα ντέρπι το οποίο μπορεί να κρυθεί από πολλά πράγματα. Αφύρωπο είναι. Αφύρωπο είναι. Η ΑΕΚ πατάει καλά τα τελευταία, είναι ο γεγονός αυτό. Παίζει και καλά, καλούτσικα. Εντάξει, όχι, τώρα. Όχι, καλούτσικα, καλά, εντάξει. Και στην ημέρα είναι και στην ημέρα και ντέρπι είναι. Τώρα, τι εμένα, εμένα η άποψή μου προσωπικά. Θεωρώ ότι τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ είναι πιο γρήγορα από τη ΑΕΚ. Πολύ γρήγορα είναι. Ναι, αλλά έχει καλύτερα χαφ. Έχω Τσίμηρο εκεί πέρα μπροστά. Εγώ βασίζομαι πολύ σε αυτόν. Ξέρει πολύ μπάλα. Μπάλα πολύ δεν ξέρει. Το πρόβλημά μας είναι στο τερματοφύλακα. Ο Τσίμηροτ που λέει αυτό. Γιώχανσον δεν θα γίνει ποτέ. Στο σέντερμπακ έχουμε πρόβλημα. Ναι. Ο Τσίμηροτ που λέει αυτό. Γιώχανσον δεν θα γίνει ποτέ. Ο Ροντρίγκες θα είναι έτοιμο, θα παίξει. Εγώ νομίζω στη θέση 1 πονάμε εμεί. Κοίταξε, φίλε. Για μένα Τζόρνταν έχει μεγάλο θέμα και στα χαφ. Ναι, πιστεύω ο Ραπτόπουλε πάντως για αυτό το παιχνίδι και φίλε, sorry λίγο που διακόπτω, ότι ο Λέοβατς είναι σημαντική άποψη για αυτό το παιχνίδι. Ναι, για να φόρτωνε και να βοηθούσε σε overlap. Εγώ πιστεύω πάλι όπως ότι του οι ομάδες είναι τόσο ισοδύναμες που απλά, που απλά είναι να μην, γίνει καμιά στραβή, μόνο εκεί θα είναι πραγματικά χαμένη μια από τις δύο ομάδες. Και τα λέμε μεγάλη διαφορά και την τα λέμε για χαρά. Ωραίος. Καλυφιάτης. Έστειλε μήνυμα γι' αυτό. Καλυφιά Λουκάς Σαραδήμος προπονητής. Γι' αυτό που έβαλε τον Αστέρα 2-0, τον αγροτικό. Φιλικές σχέσεις πάντα το σωματείο του με τη δικιά μου την ομάδα. Γι' αυτό που έστειλε μήνυμα είναι 26 χρονών και κυνηγάει μια 40 ελεύθερη. Το πιο βασικό είναι εδώ φίλε, το μέτρο. Της, έτσι, τη σαραντάρα τι είδους ελεύθερη είναι. Δεν έχει παντρευτεί ποτέ, έτσι. Είναι χωρισμένη. Κανονικά έχει, θα έπρεπε αυτή έχει... η σαραντάρα να τον κυνηγάει. Ναι. Μπορεί να του κάνει τσαλίμια ρε παιδάκι. Στα. Κανονικά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ωραία, θέμα άνοιξε με το η σαραντάρα μπορεί να ψάχνει άντρα για να τεχνοποιήσει και είναι στα τελειώματά της. Πρώτον. Λέω τι ελεύθερη είναι. Πρώτον. Γιατί μπορεί να θέλει να βρει κάποιον να κάνει παιδιά. Ναι. Δεύτερον, μπορεί να είναι χωρισμένη και να μην το θεωρεί τόσο εχέμηθο τον 26χρονο. Μπορεί να βρωμάει πολλά εις τη μέση. Αυτό είναι το κυριότερο. Αυτό είναι το κυριότερο. Στήρια εσύ μας... βλέπεις... Να μας στείλει μήνυμα το παλικάρι τι ακριβώς να θέλει. Να διευκρινίσει. Ναι, να διευκρινίσει. Το πιθανότερο είναι μια σαραντάρα να ψάχνει να βρει τη μία και ας κρίσει μητρότητος. Θυμήθηκε στα 40. Ότι πρέπει να παντρευτεί. Το πιο λογικό είναι να γουστάρει τώρα το Μίλφε. Ψάχνει το Μίλφε. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι να γουστάρει και του κάνει παιχνίδια. Μπορεί να του κάνει παιχνίδια, ρε παιδιά. Μπορεί να του κάνει παιχνίδια, μπορεί χιλιά δυο. Αλλά το πιο πιθανό είναι για να μην τον θέλει. Το quiz που θα μάθει πρώτον. Να λαλάει αυτό και στον κύκλο τη να μην θέλει να το μάθει. Γιατί δεν θα είναι χέμηθο. Γιατί η γυναίκα θέλει ασφάλεια, χρήμα, δημοσιότητα και χεμήθεια. Πρώτα χεμήθεια θέλει. Φίλε, εσύ που ξέρει το μήνυμα. Και εμείς αυτό είπαμε ότι θέλει 5-6 προσθήκες και δεν θα δούμε τίποτα. Sorry λίγο και κάτι τελευταίο για όσους ήταν το Liverpool United. Ο Ασλαμάς έχει βάλει ένα quiz. Για ποιο λόγο ήταν σήμερα πάρα πολύ τυχερή United στο παιχνίδι αυτό. Τυχερή. Ναι. Αν δεν απαντήσει κάποιος θα το πούμε εμείς στο τέλος. Επόμενη γραμμή, ναι.
Έλα, Κωστή. Πάλι, ναι. Δώσ' μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Πάρε δύο λεπτά. Ναι, ναι. Ναι. Άκουσε, Τζόρνταν. Λοιπόν, όταν σου λέω κάτι δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δύο διαιτητές από την Καβάλα ήταν τότε, ο Τσανακλήδης και ο Κυφωνίδης. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω να ξέρω το δεύτερο. Ποιον, όχι, δεν το ξέρω. Ο Κυφωνίδης, δύο ήταν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ρώτα έναν παλιό. Το γράφει η ιστορία του Πιερικού. Άμα μπει μέσα στο ίντερνετ, τα γράφουν και οι ουδέτεροι τα γράφουν. Ρώτα έναν παλιό που δεν ξέρω. Τι να ρωτήσω, τον ίδιο τον Πιερικό. Καταρχήν, παίζαν Πιερικό Πάο και του πήρε το Καρτατζόγλιο. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξή. Εγώ θα σου πω το εξή. Ότι 68-69 κερδίσαμε τον Πάο. 1-0 μέσα στην Τούμπα. Δεν αφήσει ούτε αυτά που λες, εγώ λοιπόν, άλλο σου είπα. Λοιπόν, άκουσέ με. Ναι. Λίγο να τελειώσω. Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ 1-0. Οι παίκτες μεταξύ τους μιλήσανε και μας βοηθήσανε εκτός από το Φουντουκίδη, ο οποίος σκύλιασε για να βάλει γκολ. Λοιπόν, και για και εδώ μας βοήθησε μία φορά. Εδώ και μέσα στην κατέρα. Και γιατί να σε βοηθήσουνε, μωρέ. Για να μην πέσουμε. Για να ρίξει τ' άλλους. Για να μην πέσουν, μας βοήθησε. Τώρα για να ρίξουν τ' άλλους, για να μην ρίξουν τ' άλλους, μας βοήθησε. Μας βοήθησε. Αφού να φανταστείς το 85 λεπτό χτυπάει σούτα από 30 μέτρα ο Παπαγιάννου, χτυπάει το οριζόντιο δεκάρι και βάλει τα δυο χέρια μέσα και βγαίνει. Όπως Τζόρνταν, να ξέρεις την ομάδα που πρέπει να ανεβάσουμε λοιπόν, την Πέτα Εθνική να τρίκαλα. Επίσης θα πω, Κωστιάκου, να δεις. Θα έχετε σημαίες, όπως ο Κούβας, όπως ο Μανολάς, ο Στέλιος, όπως ο Κούης, πιθανόν και ο Φυρός, εδώ βοήθησε με Κωστή, πιθανόν και ο Γιώργος ο Φυρός. Τι, σταματήσανε στις ομάδες τους και δεν πήγαν αλλού. Λάθος κάνεις. Ο Φυρός πήγε κι αλλού. Πήγε στον Ηρακλή. Α, δεν ξέρω. Για τους τρεις τώρα. Κούβα, Μανολά και Κούι. Ο Μανολάς δεν πήγε. Ο Κούις δεν πήγε. Ούτε ο Κούδας πήγε. Ούτε ο Κούδας πήγε. Στο τέλος αλλού. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί το λες αυτό, πού κολλάει αυτό. Εγώ αυτούς τους παίκτες τους εκτιμώ αφάνταστα. Παίκτες σημαίες. Και ο Σαράφης. Τους λατρεύω. Ο Σαράφης. Άκου, ο Σαράφης που του δίνει ο Μπάρλος πολλά λεφτά να πάει στην ΑΕΚ, τα πέριψε. Και ο Ιωσιφίδης. Που θα μπορούσε και αυτός να πάει και σε ΑΕΚ. Και σε Παναθηναϊκό και δεν πήγε. Τον Μανολά τον έδινε ανοιχτή επιταγή ο Κόκαλης, να τη συμπληρώσει. Να μην, αδικήσουμε τον Κώστα τον Ιωσιφίδη και τον Σταύρο τον Σαράφ. Άμπρα. Βέβαια έκανε κάτι μαγκίτσες, κάτι τα λίγα εκεί με την Άξο, τα θυμάσαι. Και βέβαια τον πολύ μεγάλο Χατζηπαναγή, ο οποίος φάφτηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα ήταν έγκλημα του ιδίου. Δεν ξέρω. Εκεί πέρα ήταν έγκλημα του ιδίου. Κάτσε τώρα, δεν μπορείτε κύριε Κώστα τους άλλους να τους λέτε σημαίες και αυτό να τον λέτε έγκλημα του ιδίου. Ποιος. Γιατί και αυτό πρέπει να παραδεχτείτε. Γιατί δηλαδή, ο Μανολάς δεν έκανε έγκλημα που δεν πήρε τη λευκή επιταγή. Εγώ σου λέω για τον αυτόν. Ο Σαράφης ήταν σε μία ομάδα υψηλότερου διαμετρήματος. Ποιανού ήταν υψηλότερου διαμετρήματος. Από τον Ολυμπιακό. Από τον Ηρακλή. Α. Ναι, μα σε καλύτερη ομάδα θα πήγαινε και ο Σαράφης. Δεν πήγαινε στην ΑΕΚ όμως. Στην ΑΕΚ θα πήγαινε. Θα πήγαινε σε καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Πιο δυνατή, πιο καλούς παίκτες. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Έτσι ήταν. Τι έτσι ήταν. Και έτσι είναι. Έτσι λέτε εσείς. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Κάνουμε τα άσπρα μαύρα. Αυτό λέω και εγώ τώρα. Θα μου πείτε τι είναι. Όμως για αυτό που είπες πριν για τον Ριβάλτο, προσυπογράφω και γενικότερα για τους Βραζιλιάνους, δεν σε κατάλαβε ο Τζόρνταν τι εννοούσες. Οι Βραζιλιάνοι είναι γνωστοί δραχμοί. Τώρα μου πει με έναν Τζόρνταν δουλειά. Τώρα κάνει παιχνίδι τότε φίλε. Ο κύριος Κώστας ήθελε να σου πει Τζόρνταν ότι οι Βραζιλιάνοι είναι γνωστοί δραχμοδολοφόνοι. Δεν είναι σαν τους Αργεντίνους. Και λοιπόν τι να κάνει. Τζάμπα να έρθει εδώ. Δεν πρέπει να έρθει εδώ. Φτάνει, επόμενη γραμμή. Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδί. Φτάνει, να σου κάνει παιχνίδια. Φτάνει, επόμενη γραμμή. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα Ριβάλτο δεν θέλουμε. Μπερμπάτοβ δεν θέλουμε. Εντάξει ρε παιδί. Τι να περιμένουμε. Ριβάλτο. Μα του βγάζει φραγκοδολοφόνοι γιατί έχουν να κολλήσουν τα τελευταία. Σιγά. Τι σιγά ρε τώρα. Θέλουμε ναι. Σε ένα υπομονή. Στα 30, στα 28. Στα μάταρο, όχι ρε. Στα 50 μπορεί να έρθει. Άλλο τι. Αλλά να δώσει παραπάνω ναι. Να πάρει ομάδα θέαμα ναι. Και ουσία από αυτού. Ναι. Του Γιωβάνι δεν πήρε, ρε. Έτσι ακριβώς, δεν πήρε. Ποιο το είπε αυτό, ποιο. Παίρνει η ομάδα συνέχεια. Θα σου έλεγα την παίρνει. Άσε τώρα ρε φίλε. Και ο Ριβάλτο πήρε. Επόμενη γραμμή, ναι. Δηλαδή παράδειγμα τώρα, Μαγέρι. Εσύ πόσο καλύτερος είναι. Έλα, από το λαγό. Κόψτε τώρα. Ναι. Πόσο καλύτερος είναι εσύ από το λαγό. Επόμενη γραμμή. Μάγκες. Του κατάλαβα. Ναι. Έλα ραπ. Έλα, πες τα ρε φίλε, τα λέω μόνο εγώ. Ακούγομαι. Ναι.
Πάω και μέχρι να μιλήσω με τον Τζόρνταν εδώ, τον φίλο μου. Για να φίλε μου, έλα. Πώς είδες πάω κάρα σήμερα? Μέτρια. Γιατί μέτρια? Στο πρώτο ημίχρονο τίποτα και στο δεύτερο μέτρια. Εσύ δηλαδή πώς την είδες? Εγώ πώς την είδα. Έπαιξε καλή μπάλα. Δεν έπαιξε καλή μπάλα. Εντάξει, μέτρια ήταν. Είστε επηρεασμένοι. Μέτρια ήταν. Πολύ... Αυτό ήταν ο καλύτερο, ήταν ο Μπερμπάτοφ να πούμε, που ένιωσε πάνω του σιγουριά. Είστε επηρεασμένοι πολύ από αυτά που διαβάζετε. Τα έκανε όλα, τα έκανε όλα. Ποιο τα έκανε όλα? Μπερμπάτοφ. Πάσε, σα. Τα πάντα όλα. Τι έκανε, τι έκανε. Ηγέτη ήταν. Έτσι, μπράβο. Τι έκανε. Τι έκανε, ρε φίλε. Τα πάντα, τι. Τι άλλο, συγκεκριμένα, δεν μπορούσα να σου. Μέχρι έτρεχε κιόλα, έτρεχε. Έτρεχε. Όχι, κοίταξε, σε αυτό συμφωνώ που λέει ο φίλο. Είναι γεγονό ότι εγώ το είπα. Ήταν ο καλύτερο Μπερμπάτοφ. Που έχουμε δει. Ωραία. Ποτέ στον ΠΑΟΚ. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος. Αυτό. Τι έκανε σήμερα? Έβγαλε φανταστικές παλιές. Άστα να μιλήσει, ρε. Φασίστα. Τι έκανε? Τι έκανε? Ήταν ηγέτης. Συγκεκριμένα τι έκανε? Έβαλε το πέναλτι. Τι έβαλε? Έβαλε ένα γκολ. Έβαλε το πέναλτι. Δηλαδή ο Μελεζάς δεν μπορούσε να το βάλει, λες. Ο Μελεζάς δεν βάλει. Θα το έκανε. Πάρε κάτω. Τι έκανε? Έβαλε το πέναλτι. Ναι. Μοίραζε, πάει στους παίκτες σου, πες. Από 10 παίκτες που θα σουτάρουν 10 πέναλτι, πόσα θα παίρνει το μήνυμα ντροπή σου? Στάσου, ρε. Λέγε, φίλε. Περβάλλει. Κάτσε, ρε, φίλε, να απαντήσει ο άνθρωπος το μήνυμα. Εντάξει, μωρέ. Τι έκανε, ρε, φίλε, σήμερα? Τι άνοιγε το παιχνίδι, δεξιά-αριστερά, τα πάντα έκανε. Δεξιά-αριστερά άνοιγε το παιχνίδι. Άλλο. Τι άλλο, τι άλλο θα σας κάνει? Ήταν ο κορυφαίος με λίγα λόγια. Μπράβο, παλικάρι μου, καλά να λες. Τα είπα εγώ, μου τα λέω. Έστω λίγο σε ποια φάση άνοιξε το παιχνίδι και άνοιξε άμυνα και κάνω ευκαιρία. Καταρχήν ήταν λάθος, ρε παιδιά. Για το να κάνω ερώτηση, κάνω στον άνθρωπο. Εγώ είμαι ο φασίστας, ρε. Λέω ερώτηση κάνω. Λέω σε ποια φάση ο Μπερμπάτοφ άνοιξε την άμυνα της Βέρειας και δημιουργήθηκε ευκαιρία του ΠΑΟ. Έδωσε 40. Μπράβο, φίλε, έτσι καλά έκανε. Καλά τα λέω, φίλο. Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ δεν λέω, μπορεί εμείς να μην είδαμε σωστά. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή την πόλη. Φυσικά δεν υπάρχει ελπίδα. Στο 35, στο 5, για μένα κάνει ένα εκπληκτικό κατέβασμα που όντως είναι κλάσης Μπερμπάτοφ. Άλλο τι να κάνει. Μετά, κάνει εκείνο το σουτ. Η τεχνική δεν ξεχνιέται. Η τεχνική δεν ξεχνιέται. Κάνει 40 πάσες τελείως. Το Χατζηπαναγί να πάρει τώρα. Είναι γεγονός ότι νιώθει σαν φύλαχλος που ήμουν. Πάστα στους συμπαίκτες, ρε φίλε. Στα πόσα μέτρα. Από τα 5 μέχρι τα 20. Μεγάλη παλιά δεν έκανε καμία. Άσε ρε τώρα που δεν έκανε παλιά. Δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτή την πόλη. Είναι γεγονός ότι όποτε έπαιρνε την μπάλα. Εγώ προσωπικά που τον έβλεπα ένιωθα μια ασφάλεια. Σε αυτό συμφωνώ εγώ με τον Τζόρνταν σε κάποια πράγματα. Ότι ήξερα ότι δεν θα γίνει λάθος, ότι δεν θα κάνει την μπάλα. Το μάτσο του άλλαξε. Γραμμές, εντάξει, δεν άλλαξε το μάτσο. Το μάτσο του άλλαξε ο Χαρίσης. Ποιος Χαρίσης? Ο Χαρίσης άλλαξε το μάτσο. Ποιος Χαρίσης άλλαξε το μάτσο? Τώρα να με σκάει τώρα γάμο. Πάμε επόμενη γραμμή. Δηλαδή υποβαθμίζεται τον Μπερμπάτοφ τώρα. Πάμε. Ρε, μάθετε μπάλα, ρε, μην βγάζετε συνέχεια. Σήμερα ήταν ο κορυφαίος, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού, ρε. Αύριο ψάξτε 30 εφημερίδες, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Θα με σκάσετε τώρα. Συγγράφους στις εφημερίδες. Άντε πάλι ποιοι γράφουν. Εσείς είστε οι μοναδικοί σε αυτό το κομμάτι, ρε. Με σκάσετε τώρα. Εγώ δεν ξέρω μπάλα. Εσείς δεν ξέρετε μπάλα. Μια ερώτηση, ρε αγόρι μου. Ούτε είπα ότι δεν ξέρεις μπάλα ούτε τίποτα. Μια ερώτηση σε κάνω. Τέτοιες εμφανίσεις που έκανε ο Μπερμπάτοφ. Άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ δεν έχεις δει να κάνει ποτέ. Σήμερα ήταν λάθος, ρε. Με μία λέξη δεν έκανε ένα λάθος. Καταλαβαίνεις. Ερώτηση. Πες μου. Δηλαδή, ο Πέλκας, αν έπαιζε, τι λιγότερο θα έκανε σήμερα? Πολλά λάθη. Πέλκας, δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ που δεν έκανε λάθη σήμερα. Μες. Δηλαδή, ποιος δεν κάνει λάθος? Ο Πέλο. Σήμερα δεν έκανε αυτός. Τι έδωσε την μπάλα, από πού? Από πού? Ρε φίλε, είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις πώς δίνεις την μπάλα και σε ποιο χρόνο, ρε Μπράβο. Φίλε. Μπράβο, νάτος. Ναι. Εγώ συμφωνώ με το παλικάρι. Εδώ είμαι. Ο Χαρίσης είναι η διαφορά. Εντάξει, άποψή σας είναι. Αρχίσαμε να έχουμε σούτ έξω την περιοχή. Όλοι ακουγόμαστε εδώ, ρε φίλε. Άποψή σας είναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλά, φίλε. Πώς πάει? Καλά. Από Κατερίνη και εγώ τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Θα τα πω και μετά συζητήσετε. Βεβαίως. Πάμε. Πάμε, ναι. Πάμε, ναι. Λοιπόν, αρχικά, δηλαδή, ο Μπερμπάτο έχει περάσει όπως έχει περάσει και ο Ριβάλντο. Έχει όπως περάσει και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα και έχει κάνει παρόμοιες εμφανίσεις. Τρελός είναι. Πρώτον, όχι, θα τα πείτε μετά, θα σας περιμένω να σας ακούσω. Και δεύτερον. Και ο Τζόρνταν, εντάξει, όλα καλά. Το άλλο του παλικάρι θα ήθελα να μου μιλήσει γιατί το βλέπω λίγο πιο ανοιχτό, λίγο πιο ωραίο. Πες. Το όχι, ο Τζόρνταν ωραίο είναι, Τζόρνταν, εντάξει. Τζόρνταν, όχι. Πες τα παλικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με το άλλο του παλικάρι είμαστε λίγο πιο κοντά στην ηλικία. Ναι, βρε, ταιριάζει, δεν μπορεί. Και για τον μπάσκετ μια παρατήρηση, Βγήκε και είπε ο Βασιλιάδης ότι είμαστε κοντά στο μπάσκετ.
Εννοώ με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και. Καλά, σε άσο Βασιλιάδη, σε άσο. Αν πω για Βασιλιάδη, θα γίνει χαμό. Ποιο Βασιλιάδη. Συγγνώμη, αυτή δεν είναι η καλή φιλοσοφία. Και εκεί ακριβώ θα ήθελα να σταθώ στον Γιώργο που είναι πάρα πολύ καλό και σωστό. Και σα ακούω. Σα ακούω. Καλή συνέχεια, παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, τι να συγκρίνω εγώ, ρε φίλε, τώρα τον Μπερμπάτοφ με τον Ριβάλτο, ένα έπαιξε 4 χρόνια μπάλα στην Ελλάδα και τον άλλον από τον πρώτο μήνα τον κράζουμε. Οπότε σωστό. Είναι άτιμο αυτό σωστό. Που κάνουμε. Σωστό, συμφωνώ. Από τον πρώτο μήνα κράζουμε. Συμφωνώ. Βάχτο Φρίδι, δεν ξέρω να παίζει, ήρθε γέρος, ήρθε τόνα. Άστο να παίξει 2 χρόνια, το δούμε. Δεν υπάρχει κριτική να πούμε. Καταρχήν, μην ξεχνάς βέβαια ότι ο Ριβάλτο ήρθε στον Ολυμπιακό. Σε μια ομάδα που αν τολμήσεις εκεί να βγεις σε ένα ραδιόφωνο να κάνεις κριτική, τσακ, κόβεται το τέτοιο και ό,τι πει ο κύριος Τσουκαλάς και φίλοι του. Δεν ξεχνάμε. Φασίστες. Βγήκε ο κύριος Κώστας, ο αξιοσέβαστος κύριος Κώστας κατά τα άλλα. Να μου πει τώρα ήρθαν αυτοί οι φραγκοδολοφόνοι, ας πούμε, που να μάσουν τα λεφτά. Άλλο γιατί έτσι, έτσι το κατάλαβα εγώ. Ο Ριβάλτο Μπερμπάτο. Δεν νομίζω ότι ανεφισβήτησε την ποδοσφαιρική του αξία. Για τα λεφτά μίλησε. Καλά, δεν άκουσα να τον πει παλτό. Τζάπα θα έρθουν. Ναι, δεν άκουσα να τον πει παλτό. Ναι, μισό λεπτό τζάπα. Ήταν τόσο μεγάλο παίκτη που αποτέλεσε βαρόμετρο. Δηλαδή ήρθε σε εμά και πήρε καμπάκι πρωτάθλημα. Η αίσθησή μα είναι η εξή. Όταν παίρνω εγώ ένα τέτοιο ελληνικό, έχω απέτηση. Πρώτο, να με σηκώσει σε επίπεδο, σε ποιότητα και κάποια στιγμή αυτό να μου πάρει και πέντε μάτς. Δηλαδή, ο Βιερίνια μου έχει πάρει τέτοια μάτς. Αυτό δεν μου πήρε. Πρώτα απ' όλα είναι το δεύτερο. Απάντησε με ερώτηση. Είναι το δεύτερο μάτς. Ποιον επιλέγει την Κυριακή να κατεβάσει το άκρο. Είναι νομίζω το δεύτερο μάτς αυτό του Μπερμπάτοφ που παίζει 90 λεπτά. Ένα με την Τόρκμουν και ένα με αυτό δεν ξανά παίξει 90 λεπτά. Αν είσαι τούτο, Κυριακή πα να παίξει το ΑΚΑ και πρέπει να παίξει ένα σχηματισμό με έναν μπροστά. Ποιο θα διαλέξει, Κλάου ή Μπερμπάτοφ. Μπερμπάτοφ, εγώ θα διαλέξει. Ιδιολόγηση. Για ποιο λόγο. Σαν πολύπυρο, σαν είναι επειδή μεγάλο παιχνίδι, επειδή θα τραβήξει δύο παίκτε πάνω του, σαν πολλά πράγματα. Σαν προσωπικότητα. Σαν τεχνική κατάκτηση, σαν μάγο τη μπάλα, σαν πολλά πράγματα, ρε φίλε. Τι κάνω. Θέλω να πατήσω και να περιμένω για μεγάλα παιχνίδια. Στα μεγάλα παιχνίδια. Σωστό, εδώ συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ με τον Ιόρδο. Στα play-off, στα κύπελα. Εκεί πρέπει να φανεί. Όχι με τη Βέρεια. Αυτό είπε και άλλο Ελίγα. Αυτό περιμένω. Τον περπάτο θέλω. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σου Κωστή μου. Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά στο πάνελ. Ολυμπιακό είμαι εγώ. Καλώ ήρθατε. Θεσσαλονικιό. Δεν θα σχολιάσω κάτι, σε βλέπω τόσο καιρό. Αλλά το μόνο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι γίνεται μεγάλο ντόρο για τον Περμπάτοφ και δεν αξίζει γιατί. Μπορώ να πω για το Σισε, ντάμπι πήρε. Κάτσε, μιλάει το παιδί. Συγγνώμη. Μόνο και μόνο για τον Μπάτ, δηλαδή και το όνομά του Περμπάτοφ το ρίχνει πιστεύω. Ότι εντάξει, τζάμπα ασχολείται την Παπτζίδη με τον Περμπάτοφ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ο Περμπάτοφ ρίχνει το όνομά του. Ποιο το ρίχνει το όνομά του. Μπερμπάτοφ, εγώ το λέω. Ο Μπερμπάτοφ ρίχνει το όνομά του. Όχι, ο Πάκο ρίχνει το όνομά του ασχολούντα με τον Μπερμπάτοφ. Αν παίξει την παίξει μπάλα. Α, να πάρουμε τον Γιάννου τώρα. Κύριε Τζόρνταν, έτσι είναι τώρα. Εντάξει, επειδή είσαι και μεγαλύτερο, η πραγματικότητα έτσι είναι. Η πραγματικότητα ποια είναι, να διώξει τον Μπερμπάτοφ να πάρουμε ένα, τον Κουλούρι, α πούμε. Όχι, δεν υπάρχει Κουλούρι. Δεν υπήρχε παπάκι. Το Γιάννου. Ποιο να. Βέλιο. Γιατί δεν μπορεί ο Βέλιο να σταθεί. Α, μπράβο. Α, είναι αυτό που είπα προηγουμένω εγώ. Τον Μπερμπάτοφ να τον κάνουμε καπνίδι και τον Καλατζίδη Μουρίνιο. Στηρίζονται όλοι γύρω από τον Μπερμπάτοφ και περιμένουν να παίξει ο Μπερμπάτοφ μπάλα όπως κάναμε εμείς τα άλλα του χρόνια στον Πειραιά. Κάτι δεν μας εσύ το μάτι του Πάουκ το είδε σήμερα καταρχήν. Το είδα, ναι, το είδα. Έπαιξε καλά, μ' άρεσε. Τότε γιατί το κρίνεις τότε σήμερα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ήρθε ο Τάσος ο Μητρόπουλος 40 χρονών στον Ηρακλή. Και ανέβηκε ο Ηρακλής επίπεδο. Αυτό είναι. Ακού. Έτσι συμφωνώ. Φεύγει ο Μητρόπουλος 41 χρονών από τον Ηρακλή και πάει στη Βέρεια. Και αλλάζει Βέρεια επίπεδο. Ήταν μικρές ομάδες αυτές, γι' αυτό ανέβηκαν επίπεδο. Από τον Μπερμπάτοφ εγώ στον ΠΑΟΚ. Και ο Μπερμπάτοφ ήταν μεγαλύτερος παίκτης από τον Μητρόπουλο, ρε Τζόρντα. Εννοείται. Ο Τάσος Μητρόπουλος ήξερε μπάλα. Παράδειγμα. Ήταν μεγαλύτερος παίκτης. Άρα θα έπρεπε να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ. Όχι, ήξερε μπάλα ο Τάσος Μητρόπουλος. Όχι, και ανέβηκε επίπεδο ο Ηρακλής από τον Μητρόπουλο. Κατάντια για τον Ηρακλή. Και για τη Βέρεια. Και το άλλο που ήθελα να πω, το ραπ τον Ολυμπιακό, πώς το βλέπεις απέναντι στην Άντρελεκτ. Τι θα κάνει. Φίλε. Έχει παρατεταμένο ντεφορμάρισμα. Συμφωνώ σε αυτό, συμφωνώ. Μπορώ να σου απαντήσω κι εγώ. Ο Ντρούλης δεν βάζει καθόλου τίποτα μα κορυφαίο. Έχει αργού στόπερ και αργού κόφτε για υψηλό επίπεδο. Το ότι ψάχνει να βρει το σαλίνο να το χώσει εκεί στα χαφ, σου λείπουν πράγματα. Λείπουν εκεί και σε αυτέ τι θέσει που λέει ο Ραπτόπουλο, πλήρωσε και τον αποκλεισμό σου. Εκεί οφείλεται ο αποκλεισμό. Ναι, συμφωνώ. Σε εκείνο το τετράγωνο. Φίλε, να σου απαντήσω κι εγώ λίγο στο φίλο. Επίση, κάνει ένα μεγάλο προμόσιο για το Φορτούνι, ο οποίο είναι, α πούμε,
ένας καλός παίκτης. Ένας καλός παίκτης. Είναι αλλά, αλλά δεν μπορείς, επειδή θες να πουλήσεις εσύ το Φορτούνι, να παίζουν όλοι να σηκώσει το Φορτούνι. Έχεις την πολυτέλεια να το κάνεις. Έλα ρε φίλε, τι παιχτάρες τώρα, συγκρίνεται με το Τσόρι το Μίγκες τώρα. Φαντάσου το Τσόρι στα 25. Βάλατε άγγιστο το Τσόρι. Τι μπήκε προχθές στα 35, να σου πω κάτι. Το Τσόρι, εγώ σαν να εξής, για ένα χρόνο το Τσόρι το Μίγκες το καλοκαίρι που φέρνει. Για πλάκα βγάζω από την ομάδα να παίξω με ένα πάω. Και στον πάω. Και με τους ρυθμούς που πήρε στο Champions League, ο Τσόρι δεν μπορούσε. Ο Τσόρι με πίσω του Σιμόε Γιόχανσον το θέλω για ένα χρόνο. Στο λέω αυτό που λέει εδώ φορά παρτίδα. Είναι, μπορεί, μπορεί να τα απεξέλθει, πιστεύω. Μπορεί, μπορεί. Ένα χρόνο. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα. Λίγο. Ο Τσόρι με Σιμόε Γιόχανσον είναι καλύτερα χαφ από Μιλόγεβιτ. Πώ το λέει τον Μιλόγεβιτ. Καμπιάζο και Φορτούνι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό που λέω αυτό το που λέω. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Τίποτα άλλο θέλω να πω την καλησπέρα και τα χαιρετήματά μου. Και έχω και ένα, και θέλω να κάνεις και ένα σχόλιο, επειδή ο συγκάτοικος μου είναι Λάρισα, αλλά να κάνεις ένα σχόλιο για τη Λάρισα, πώς τη βλέπεις φέτος. Θα σου πω εγώ γρήγορα, στα γρήγορα, φίλε. Έχεις μια μεγάλη αρρώστια μέσα στη Λάρισα που λέγεται Κούγιας. Εδώ η Λάρισα πλέον τα έχω καλά, δηλαδή εγώ πήγα. Τα έχουν καλά, ας ρωτήσουν όλες τις προηγούμενες, ας ρωτήσουν όλες τις προηγούμενες ομάδες. Όταν αυτός ο άνθρωπος έφυγε από την ομάδα, τι παρέδωσε. Με βλέπεις. Να σας πω το αυτό ένα περιστατικό που λέω μια φορά γήπεδο στη Λάρισα. Γίνεται ένα πρόβλημα στην κερκίδα και κατευθείαν ο Κούγιας, δηλαδή, πετάγεται από τα επίσημα και πηγαίνει και βλέπει, ξέρω εγώ, τι πρόβλημα έγινε, γιατί είχαν μανουριάσει κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτό βλέπω. Ε, φίλε, επειδή κερδίζουν και αυτό τα έχουν καλά μαζί του. Στην Παναχαϊκή καλά τα είχαν. Ο Κούγιας. Όταν μαλώσουμε του εργαζομένου εκεί θα χαθεί μπαλά. Ρε, άκου εδώ τώρα να μάθει. Και εσύ κι αυτό. Ο Κούγιας ήταν ενάντια με το κατεστημένο, το Μαρινάκι κτλ. Τώρα και δε... όμως και αυτός. Τώρα που τα βρήκε, τώρα θα μένει Λάρισα. Έκανε κολοτούμπα. Μια γαρά θα πάρει Λάρισα. Να ανεβάσει έτσι ρε, μπράβο ρε, ραπ, τα λες ωραία σωστά. Τίποτα μάγκες, καλησπέρα. Τελευταίο διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Τερρορίτσα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Εφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβγες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23 231 0 515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Εφη. Ολύμπου 31 231 0 555 703. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά, μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που το στάρονται με σος φέτας, μπέικον κούντα και γύρω ή ό,τι όλο θέλεις. Τορτίγες, κλαμπ με γύρω, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι
ρόκα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρότους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 231-0-510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιάκια συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Τρεις γραμμές πριν το τέλος. Κάνει λίγο και κάνει έτσι. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Πολύ καλά. Γαύρος από Ρεθόνας και Τούμπα. Α, ναι. Καλώς το. Άργησες. Έλα, φιλαράκι. Έτσι, καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να πω πρώτα... Μα εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του, αυτός επειδή... Ναι, βρε, έτσι το είπαμε, ωραίο. Ότι, εντάξει, τον έκτη μια φορά ψιλομαλώσαμε, αλλά... Έλα, εντάξει, ρε. Ναι, βρε, έτσι το είπα και μην είσαι και εσύ παρεξηγής. Εγώ μιλάω πολύ αντικειμενικά όταν κάνω ανάλυση. Ραγκάτσι, στέλνεις μήνυμα, ξέρω. Καλός είναι ο μυροφορίδης. Ο Ραγκάτσι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, να πω ότι όποιος... Τα κύλα είναι ο μυροφορίδης. Λέγε. Να πω ότι όποιος θεωρεί ότι η μεταγραφή του Ριβάλντο τότε, που δεν έφερε ο Ολυμπιακός, είναι η άξια της ποδοσφαιρικής αξίας με τον Μπερμπάτοφ του καλοκαιριού που ήρθε τώρα. Είναι ποδοσφαιρικά ανίδεως. Κάτσε να το αποδείξει. Κάτσε να το αποδείξει. Συμφωνώ μαζί με τον Γαβρο, έχει δίκιο. Κάτσε να το αποδείξει, μωρέ, και εσύ που συμφωνείς. Έλα τώρα, τι να σου. Κάτσε να το αποδείξει. Δηλαδή φέτος, αν ο Μπερμπάτοφ, για να μην λέτε ότι πάω στην διακόντρα τον Ιορδάνη,
πάρει τον ΠΑΟΚ από το Σεράκι και τον πάει και κατακτήσει κανένα κύπελο, τι θα πει. Γιώργο, ο άλλο ήταν παίχτη βαρόμετρο. Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό. Γιώργο. Φεύγει από τον Ολυμπιακό, έρχεται σε μένα. Καθίστε να βγαίνει η ομάδα, ρε. Καθίστε, δεν έχει κορμό η ομάδα, ρε. Περιβάλλον το πήγε σε μια ομάδα με κορμό. Δεν έχει κορμό η ομάδα. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Έλε, μίλα τώρα πρέπει να μιλήσει. Ποιον είχε δεκάρια έγκρεφιλε. Ποια κίνητη χρονιά. Είχαμε το Ριβάλλον. Είχε το Βλάντα Νίβιτς, αν θυμάσαι. Α, εσύ το θυμάσαι. Ο ΠΑΟΚ ποιον έχει δεκάρι, ρε φίλε. Έλα, πες τα ρε Τζόρτα. Είστε εσείς τελικά ανίδεοι ποδοσφαιρικά. Φού δεν λέμε, δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Ξέρεις, ρε, πλάκα, ρε, φίλε, ότι όταν ήρθες εσένα είχες έτοιμη ομάδα. Είχες έτοιμη ήταν ομάδα. Ήταν στα πάνω του, να πούμε. Ήταν και στα πάνω του Ολυμπιακός. Μισό λεπτό. Ο Κλάους όταν έπαιζε σε δεύτερο, ποιον είχε δεκάρι ο ΠΑΟΚ. Και ο Κλάους αδικημένος είναι. Γιατί το βρίζετε το Κλάους. Ποιο το βρίζει το Κλάους. Ευρωμόσκυλα. Ποιο το βρίζει το Κλάους. Ποιο το Κλάους. Λέγε, φίλε, μίλα. Γιώργο. Τι ακούω, φίλε μου. Προσωπολάτρες. Δεν μπορείς να σύρεις μια ομάδα στο τελικό κύπελλο και να πάρεις ένα κύπελλο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Δεν πάει να είσαι και ο Μέση, αλλά περπατώντας δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, για το θέμα που με άλλωστε 100 φορές σήμερα μεταξύ για το περπάτημα, για την απόσπιση σήμερα, εγώ που δεν είμαι επόπτης, ούτε κάποιο συμφέρον έχω να το κάνω αυτό το περπάτημα, που είμαι αντικειμενικό επόπτης. Α, θα το κρίνει άλλο αυτό. Άμα είσαι αντικειμενικό. Ναι, τέλο πάντων, πέτρε φίλε, ναι, άστο να μην. Sorry, λίγο για το μήνυμα, συμφωνώ μαζί σου. Κοντέψανε να το ξενερώσουν τον Κλάους. Ό,τι και να είναι, εγώ δεν λέω ότι είναι το center for το wow, αλλά είναι αυτός που τα παστελώνει 4 χρόνια. Ήταν εκεί που έπρεπε για να κάνει τον goal. Είναι ο βασικός σου striker. Και σήμερα πάλι αυτός το βάζει. Ήταν εκεί που έπρεπε. Για μένα το Μπερμπάτοφ κάτι παραπάνω από τον Κλάους. Πρακτικός. Ναι. Ας την ποιότητα. Έτσι ακριβώς. Και ο ένας σερβιρισμένος θα θέλει και ο άλλος το ίδιο. Σερβιρισμένος κι άλλος. Γιατί να θέλω εγώ το 35χρονο και να μην θέλω να κρατήσω το μικρό. Από ποιον ρε παιδιά. Ένα γκολ έβαλε ο ένας, ένα ο άλλος. Δηλαδή ο Μπερμπάτοφ λέει στείλτε την μπάλα στην περιοχή και να το παστελώσω. Και ο Κλάους δεν ξεχνάτε, βλέπετε μπάλα. Δηλαδή, ήταν εκεί στη φάση σήμερα ο Κλάους. Ποιοτικός ο ένας, μη ποιοτικός ο άλλος. Όμως κάνουν πρακτικά την ίδια δουλειά. Έλα, κοντέψαν να το ξενερώσουν τον άνθρωπο. Καλά, ίδια δουλειά. Φόρη και ίδιο. Θα βγάλουμε τον Κλάους άχρηστο και τον άλλον κάνουμε Θεό. Περιμένει να μιλήσει το παιδί. Μίλα. Μπορώ να συνεχίσω. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως έλεγα τον Μπερμπάτοφ, εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να τον κάνω βάρτα. Σε σχέση με αυτά που έχει δείξει στον ΠΑΟΚ αυτή τη χρονιά που διανύουμε, έχει πιάσει μια καλή απόδοση όπως λέει ο Ζόρτα, αλλά δεν έχει πιάσει απόδοση Μπερμπάτοφ. Τι εννοώ, ότι αν αποβάλει αυτή την βαργιστημάρα, αυτή την περπατοσύνη που τον διακατέχει. Αυτό ήταν το στυλ του πάντα. Αυτό ήταν το στυλ του πάντα. Το κυνηγούσε, η μοναδική περίπτωση που έτρεχε αυτός ο άνθρωπος ήταν να τον κυνηγούσε ο Φέρκιουσον στα ποδητήρια. Λοιπόν, και καλά τον έκανε. Και θα κλείσω και μερμένο να σου απαντήσω και θα σου πει τηλεόραση, θα ακούσω. Λοιπόν, από του εκεί είστε 4 άτομα, ωραία. Από του 3 υποστηρίζετε κάποια ομάδα. Έχετε παντικό δέος. Αν το αποβάλλετε για μια ερώτηση, πού πιστεύετε με βάση το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός φέτος ότι μπορεί να φτάσει στο Europa League? Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Να απαντήσω πρώτος. Ναι, βέβαια. Σε εσάς τους δύο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ολυμπιακός, καταρχήν αυτό που εξαρτάται πάρα πολύ για το πού θα φτάσει είναι για το πόσο ενδιαφέρεται. Έτσι. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται και την UEFA Ολυμπιακός. Και τι θέλει να αποκλειστεί δηλαδή. Το έχει αποκλειστεί ότι μετά το Champions League καταραίει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι χειρότερο. Αν μπράβο, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το πάρουμε όμως καθαρά παικτικός και ότι ενδιαφέρεται, πιστεύω ότι μπορεί να περάσει μόνο αυτό το γύρο, όχι κάτι παραπάνω. Επειδή βλέπω πολύ διεθνή ποδόσφαιρο, αυτή την Άντερλεχτ την έχει για πλάκα. Ναι, για πλάκα. Η οποία σήμερα αλλά να δούμε αν ενδιαφέρεται. Η οποία σήμερα έφαγε στο ντέρμπι 3 από τη Γάντι. Ή 2 ή 3. Στον επόμενο γύρο όμως ορίζουν πολύ τα πράγματα. Όσο λιγοστεύουν απλώς οι ομάδες. Είναι αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος. Είναι αυτός η χαλάρος που έχει ο Ολυμπιακός. Και δεν ξέρω τώρα αυτό αν μπορεί να το συμμαζέψει. Όσο λιγοστεύουν οι ομάδες από το Europa League, τόσο μένουν οι πιο ποιοτικές. Παθαίνει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Κάτσε να τελειώσει λίγο. Το λέω άλλη μια φορά, όσο λιγοστεύουν και πάνε στους 16, πάνε στους 8, τόσο φεύγουν λοιπόν τα λιμά που λέμε και μένουν οι πιο ποιοτικές ομάδες. Εκεί είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός να περπατήσει για το λόγο του ότι δεν έχει μεγάλο ρόστερ. Ναι. Οι άλλες ομάδες έχουν πιο μεγάλο ρόστερ. Ναι, τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτή θα την περάσει την αντιλαμβάνεια. Υπάρχουν και δύο άλλα πράγματα. Πρώτον, ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει το κατακτητικό ποδόσφαιρο. Και δεν μπορεί να μεταβληθεί σε Παναθηναϊκό. Σε Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είχε την πολυτέλεια. Την ποδοσφαιρική ευφυΐα. Την ποδοσφαιρική ευφυΐα, συμφωνώ. Και κυρίως επί Μαρκαριάν τότε. Με και πιο μπροστά από τη δεκαετία του 70 κιόλας. Πρόσεξε. Το άλλο είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός έμαθε ο παίκτης του. Είναι στα σύντομη την Άντερλεχτ αυτό που θα κάνει. Που κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό που κάνει, το παίξιμο που κάνει λοιπόν, είναι στα σύντομη την Άντερλεχτ. Συμφωνώ. Γιατί.
Γιατί είναι πιο αδύναμη η Άντρελεχτ. Είναι αδύναμη η ομάδα. Κατάλαβε. Ωραία. Συμφωνώ. Μπορεί. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ναι, και από μένα. Και από μένα, βέβαια. Πήρε στροφή. Τι. Έτσι είναι. Ωραίο. Εδώ ήταν. Πρόσεξε όμω τώρα. Κουκράσου. Το άλλο είναι το εξή. Ότι ο Ολυμπιακό όταν ζοριστεί στην Ελλάδα. Λέει, ναι. Γιατί παίρνει σφυρίγματα ο Ολυμπιακός. Μα τα σφυρίγματα που παίρνει ο Ολυμπιακός που δεν τα έχει ανάγκη είναι μην τραυματιστεί ο παίκτης, το αποζόρισμα. Μην τραυματιστεί, μην κάνει μοιράνη κτλ. Άλλο λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία τη βοήθεια τη μηχανική. Μη χασμουριέ. Είναι αντιτηλεοπτικό. Ναι. Ξεχάστηκε. Ναι. Μπαίνει σε μια τέτοια κουλτούρα. Είναι σωστή παρατήρηση αυτή που κάνει έτσι. Δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι βγαίνει έτσι. Πρώτο τελευταίο, ναι. Έξω, τύπο μήνο, ρε φίλο, ο καθένα θα βγάζει τώρα και από ένα τραυματοφύλακα. Yeah, έσκασε, το... έσκασε τώρα, η είδηση όλοι θα λένε από ένα τραυματοφύλακα. Και το Γουάντερ δεν μπορεί να πει. Πέρσι ενδιαφέρεται για τον Βελίδη, δεν το γνωρίζουμε. Έχει καλέ σχέσει με τον Γιάννη. Κοίταξε, από αυτού όλου δάφου, μάφου, ο Βελίδη είναι μια κλασική. Έχει καλέ σχέσει με τον Γιάννη, είναι ψιλοπινάνε κιόλα εκεί. Από ό,τι έδειξε τελευταία, ο δάφο είναι ο καλύτερο τραυματοφύλακα τη Ελλάδο αυτή τη στιγμή, ο πιο φορμαρισμένο. Έχει περάσει και τον πατέρα του. Επειδή είναι και δραμμένο πατριώτη, να πούμε, το γνωρίζουμε αυτό. Είναι καλύτερη κατάρτιση από τον πατέρα του έχει. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν θα τον πάρει για, και για άλλους λόγους. Γιατί εγώ δεν τον είδα φορμαρισμένο το δάφκο. Είναι ο καλύτερος παίκτης προθέσει. Πάμε. Εντάξει, όταν έχω μια ομαδάρα απέναντι μου και βομβαρδίζει και φάω 3 γκολ και βγάλω 7 γκολ. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, πάμε, ναι. Φαίνεται πιο πολύ σε μια ομάδα που πιέζεται. Προτελευταίος, ναι. Φίλε, το Διούδη πρέπει να πάρει. Με ακούτε. Ναι. Φώναξε λίγο. Συγγνώμη. Λοιπόν, είμαι ο εκείνο που έκανε τι παρατηρήσει σε σχέση με τον Ριμπέρτο. Με Ριβάλτο και σε σχέση με, το, με τον Μπερμπάτο, φέτο. Ναι. Από ήθελε το μήνυμα. Υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες, το ένα, το άλλο κτλ. Αλλά συγγνώμη, δεν φαινόταν τα καντάρια που ήξερε ο Ζιλιμπέρτο ή ο Ριβάλτο κτλ. Αφήστε του Ολυμπιακού και το ένα και το άλλο και του Παναθηναϊκού. Δεν φαινόταν τα καντάρια. Πρώτον. Ο Ρίμπο ήταν βιρτουόζος της μπάλας, ρε παιδιά. Ήταν βιρτουόζος της μπάλας. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν φαίνεται εσύ. Αρτίστας. Εσύ σαν πες ότι δεν έχει όνομα επάνω η φανέλα του, του Μπερμπάτοφ. Δεν φαίνεται ότι όντως ο παίκτης έχει μια ποδοσφαιρική κλάση. Φαίνεται αυτό. Και τα δικά του τα καντάρια φαίνεται ότι το κατέχει το τόπι. Ότι ο άνθρωπος αυτός πες ότι δεν έχει ιδέα, δεν παρακολουθεί ποτέ ποδόσφαιρο. Ότι θα πεις ότι κάτι έκανε αυτό στην καριέρα του. Βέβαια. Τι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Και άλλο η προσφορά. Ναι, πες μου φίλε μου. Ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, δεν φαίνεται τα καντάρια που ξέρει άλλο τόσο ότι δεν προσπαθεί. Ναι, είναι ξενερωμένος γενικά. Τι να προσπαθήσει, ρε φίλε, να γίνει κατοστάρι να τρέχει. Πρέπει να είναι και κακός χαρακτήρας. Ναι, είναι λίγο βρωμοχαρακτήρας. Είναι παλιό χαρακτήρας. Έτσι, έτσι. Δεν ακούω. Αγέλαστος. Είναι λίγο βρωμοχαρακτήρας, αυτό δείχνει τώρα. Αγέλαστος. Να δείχνουν τώρα σε βίντεο. Ίδια η πάει πάω. Συγγνώμη λίγο, φίλε. Να πω δύο πράγματα μόνο. Ωραία, λοιπόν. Και το άλλο. Λοιπόν. Τώρα με χάσετε λίγο, με τον Μπερμπάτο. Με τον Μπερμπάτο φαίνεται. Συγγνώμη. Για τον Τζόρνταν που είπα πριν και δεν ήθελα καν να το θίξω, έτσι. Δεν ήθελα καμία, σε καμία περίπτωση να το θίξω. Δηλαδή, σε σύγκριση με τους δύο παίκτες που προανέφερα, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με το ένα το άλλο. Δηλαδή, δεν φαίνεται ο Μπερμπάτο και φαίνεται με τη Βέρεια. Με τη Βέρεια και έχουμε, ας πούμε, το απόφεγμα του Μπερμπάτοφ με τη Βέρεια να παρουσιάσουμε. Ποια Βέρεια του Σαββίδη. Συγγνώμη, ρε φίλε, με την Ντόρτμουντ δηλαδή δεν σ' άρεσε ο Μπερμπάτοφ. Τι να μ' αρέσει. Δεν σ' άρεσε. Γιατί να μ' αρέσει. Δηλαδή το καλύτερο. Δεν σ' άρεσε. Μισό λεπτό. Ναι, πε μου. Μισό λεπτό. Με την Ντόρτμουντ δεν σ' άρεσε. Θα ολοκληρώσω. Για τη Βέρεια. Οκ, bye bye. Λοιπόν. Συγγνώμη. Οκ. Και επίση να πω κάποια τελευταία πράγματα και δεν σ' άρεσε. Ακούγεσαι, φίλε. Μ' ακούτε. Ναι. Ωραία, και το κόβω. Λοιπόν, αυτό που λέτε ρε παιδιά με την ΕΠΟ και το ένα και το άλλο δεν είναι υγιές. Όποιος δεν είναι Ολυμπιακός θέλει να τον βρει και να μετασυγχωρήσεις βέβαια και να τον πειδήσει. Αλλά δεν είναι αυτό το τόπι. Είναι η πραγματικότητα αν δεν είναι υγιές όμως, είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, δεν είναι ένα πρωτάθλημα αγγελικά πλασμένο. Δεν κατάλαβα, τι θέλει να πει το παιδί τώρα. Δεν είναι υγιές να λες ότι θες να αγοράσεις την ΕΠΟ για να υπάρξει πρωτάθλημα. Α, τώρα όπως είναι η ΕΠΟ είναι υγιές, ρωτάω εγώ. Τζόρνταν. Απάντησε μου λίγο, είναι υγιές τώρα. Τζόρνταν, Παναθηναϊκός. Δεν έχει σημασία, είναι υγιές τώρα.
Όχι. Σου λέω Παναθηναϊκός. Σου λέει, σου απαντάει, είμαι Παναθηναϊκός. Άρα σου λέει. Δηλαδή παρατήρησε σήμερα, φίλε, που είσαι Παναθηναϊκός αυτή την αγωνιστική. Ένα offset κατά σου στη Λεωφόρο, ένα offset κατά μου στα Γιάννενα, ένα offset του ΠΑΟΚ κατά του στη Τούμπα. Είναι τυχαίο αυτό. Μέχρι να το σκάσει σήμερα το είπε. Εγώ θέλω να πω ότι με τις μαλακίες, με τις φουσκές, με τις ποινιές, όλα αυτά στο παρελθόν, πλέον ένας Παναθηναϊκός έχει μείνει. Ένας Παναθηναϊκός έχει μείνει να παίζει, ας πούμε, το υγιές. Που να φαίνει και το χινάρι με το παλιό. Άσε φίλε, στην Ελλάδα ζεις Βαλκάνια, υγιές, για χαρά. Κάσε και εσύ Παναθηναϊκέ, ήσουν και εσύ. Υγιές, ρε φίλε, και εσύ. Ήσουν και εσύ. Λοιπόν, στα δικαστήρια έπαιρνε τους παίκτες του Ολυμπιακού, τα ξεχνάς. Δυο λόγια. Τι με ρώτησες. Σου ερώτησα το εξής. Ναι. Με ο Μπερμπάτοφ με τη συμμετοχή που είχε μέσα στην Ντόρτμουντ, δεν σου άρεσε. Θα σου πω. Ναι, θα μου πεις. Ο Μπερμπάτοφ παίζω 3-5-2 με την Ντόρτμουντ. Ναι. Και στην Τούμπα, δεύτερο ρόλο. Και στη Γερμανία. Ναι. Εγώ χρειάζομαι δύο επιθετικούς ώστε όταν πάρω την μπάλα να φύγω με ταχύτητα. Ναι. Δεν μου κάνει ο Μπερμπάτοφ καθόλου το παιχνίδι. Ωραία. Άρα δεν μου άρεσε. Ωραία. Δεν μου χρειάζεται. Πάλι μια νοτελεία. Μισό λεπτό. Τον Μπερμπάτοφ τον θέλω. Εφόσον δεν μπορεί να με σηκώσει την πλάτη, τον θέλω να μου εκτελέσει. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ λοιπόν είναι πολύτιμος σε μάτς τύπου Βέρειας. Όταν θα πάρω 80-20 την κατοχή και θα φορτώσω. Που θα γεμίζεις, θα φορτώνεις. Ναι. Δεν είμαι. Το που τράβηξε μερικούς παίκτες με την Dortmund πάνω του και που έφευγε από εκεί μεριά ο Μάκ. Και που έφευγε ο Μάκ από την άλλη μεριά. Και η μακρινή μπαλιά του. Άσχετα αν δεν βγήκε. Στο Μιστακίδι αριστερά. Αυτά δεν σου απαντάω. Θα είναι πολύτιμος ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ μόνος του έξω Κλάους και οι δυο μαζί. Όχι. Δεν μπορεί. Άλλο αυτό. Ναι, άλλο αυτό. Σε μάτς με 80-20 κατοχή ο ΠΑΟΚ, 75-25, με πλήρη υπεροχή ο ΠΑΟΚ και να φορτώνει, να φορτώνει, αυτό, να εντάξει. Φορτώνει. Εκεί, ρε, εκεί λοιπόν η ποιότητά του. Έχει ένα λίμα ρε παιδί, ένα ράτς να είχε. Αυτό έχει το κάνει και ο Κλάους, ο οποίος δεν έχει την ποιότητα του Μπερμπάτοφ. Εδώ θέλω να καταλήξω στη λεπτομέρεια και των αναλύσεων. Και πάμε στα στατιστικά τώρα σήμερα, ναι. Που αύριο αν τα δεις θα δεις ότι ήταν σήμερα λάθαστος και στις πάσες και στα αυτά και στα τάρα. Οι πάσες δεν μου λένε τίποτα. Ναι, μπορεί ρε, να μου βγάλει μια πάσα φάτσα το Μακ. Δηλαδή, έτσι. Είναι ο Μακ έξω αριστερά, σου πω αργότερα. Το έχει και αυτό. Άκου. Ναι. Είναι ο Μακ έξω αριστερά. Που έκανε ο Μακ με το Ζάιρο, ρε παιδιά. Είμαι οργανωμένη άμυνα. Ναι. Οργανωμένη. Στα 30 μέτρα. Να βρει την τρύπα ο Μπερμπάντοφ στην κίνηση του Μακ και να το βγάλει τέτα τέτα. Το έχει και αυτό. Εάν το κάνει. Πιστεύω σήμερα αυτό που. Όχι πάσα. Μα το έχει αυτό, αν του δοθεί θα το κάνει. Το έχει αυτό. Θα σου πω, σήμερα πιστεύω ότι ήταν η καταλληλότερη εκπομπή για τη διαφωνία που έχουμε εγώ και εσύ με τον Τζόρνταν να είχαμε φάσεις. Αυτό δεν πρόκειται να το έχουμε. Λέω. Γιατί η Νόβα, η Νόβα δεν μας δίνει στο πόντο στη βήτα στιγμιότυπα. Και καλά κάνει, γιατί σου λέει εγώ για να δώσω στον Ραυτόπουλο θέλω 80.000. Αν είσαι μάγκας, εσύ σαν επιχειρηματίας λέμε, βρίσκεις τρεις επιχειρηματίες. Δίνεις τα 80, παίρνεις κι άλλα 80 για να κερδίσεις και τους λες ελάτε. Επειδή όμως τα πράγματα. Είναι λίγο σφιχτά. Ναι, είναι λίγο σφιχτά. Μένουμε κι εμείς πίσω. Χωρίς εκπομπή. Είχαμε καλή διάθεση. Την απάντηση για το quiz του Ασλαμά θα τη δώσει αμέσως τώρα ο Γιώργος. Όχι, για ποιο λόγο ήταν τυχερή, πάρα πολύ τυχερή ως κολόπαρτη United. Πάμε στον τελευταίο. Αμάντα. Τελευταίο. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο με το. Με τον Παοξή θα ήθελα. Δύο ποιο να φίλε, ποιο να. Δύο είναι. Συμφωνώ όλα μαζί σου, παλικάρι, ότι ήταν λάθος τους. Με σένα θέλω να μιλήσω. Συμφωνείς. Ναι, θα ήθελα να τους απαντήσεις όμως εκεί στο πάνελ, γιατί σε ρωτάνε και δεν τους απαντάς. Για ποιο πράγμα, πες μου. Σε ρωτάνε τι έκανε ο Μπερμπάτοφ και το ένα και το άλλο. Ναι. Στο 25, για πες τους, που είναι ανάμεσα σε τρεις παίκτες και κάνει το τακουνάκι και βγάζει τον Κλάους. Άμπαλο, σε άμπαλο πέσαμε. Σε άμπαλο πέσαμε πάλι. Κοίταξε. Το πέσαμε σε άμπαλο. Μόνο. Αν καθίσουν μία μία. Κάτι παραπάνω ο Κλάους και χάνει την μπάλα, φταίει ο Μπερμπάτοφ και δεν ήταν η θέση. Έχεις δίκιο, μου το θύμισες. Έχεις δίκιο, μου το θύμισες. Έχεις δίκιο, μου το θύμισες. Το ξέχασα κιόλας εγώ. Πες τους τα, γιατί σε ρωτάει εκεί το παιδί με το μουσι τι έκανε ο Μπερμπάτοφ. Έχεις δίκιο, αδερφούλε, το ξέχασα. Μόνο στο 20 για να βάλει να κάνουμε το 1-0, μετά να κάνουμε το 2-0. Έχεις δίκιο. Όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος έπαγε το πρώτο άπερκα. Λέει να ανοίξει. Επειδή η ποιότητά του υπερκαλύπτει τα πάντα σε μένα,
Ναι. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ. Έλα, ρε, έτσι, μπράβο. Εδώ έχει δίκιο ο φίλος, αλλά ηρέμησε κι εσύ. Τι να ηρεμήσει. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Εσύ, δηλαδή, μόνο με τον τερματοφύλακα. Περίμενε, να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω λίγο. Να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Μετά. Φταίει ο Μπερμπάτοφ, ρε παιδιά. Όχι, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Μπερμπάτοφ σήμερα, επειδή για μένα, εγώ δεν είπα ότι ήταν κακός, αλλά κακός εκθιάζεται τόσο πολύ. Αν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος όλα τα ματς παίζει έτσι, σημαίνει ότι είναι πετυχημένη η πορεία του στον ΠΑΟΚ. Δεκάρι, έτσι να παίξει, να όχι καλύτερα. Κοίταξε, σε αυτή την ποιότητα να παίζει. Κάτι. Θα σου απαντήσω εγώ σε κάτι. Ο Μπερμπάτοφ, ναι, εντάξει, εσύ όλο λες. Ο Μπερμπάτοφ, ναι, ο Μπερμπάτοφ είχε απέναντί του, είχε δεξί μπακ που έκανε 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν απαντάς αυτό που σε λέω, εκατομμύρια ευρώ και είχε κάτι χαφάρι. Δεν απαντάς όμως αυτό που σε λέω, σε αυτό που σε ρώτησα, βλέπω δεν με απαντάς. Την ποιότητα σου είναι της παίκτης του. Ναι, αλλά έπαιζε και ένα τύπο που έκανε 5 εκατομμύρια ευρώ και με χαφ που έκανε 10 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι ακόμα με τον Ραπτόπουλο. Θέλω να συμφωνήσω σε κάτι με τον Ραπτόπουλο. Πες το. Έλα. Με τον Ραπτόπουλο, ναι. Ότι ακόμα ο προπονητής μας ψάχνεται. Ενώ ξέρω εγώ ο Ιάκ έχει προπονητή. Ναι, δεν παίρνει από αυτό τον προπονητή ακόμα. Δεν παίρνει. Ο δικός μας ψάχνεται. Είναι ακόμα. Αλλάζει σχήματα. Δεν έχει γυρίσει, δεν έχει κερδίσει. Δεν πήρε ο Πάοκ από τον προπονητή του πράγματα. Δεν πήρε, δεν πήρε. Δεν πήρε. Δεν πήρε. Δεν πήρε. Δεν πήρε. Αυτό είναι κακό. Όταν βλέπεις ένα Χαρίση να πετάει και το βάζει μετά από 6 μήνες γιατί πρέπει να δικαιολογήσει το Σάμπο και το Μάμπο. Δίκιο. Ο λόγος ξέρεις ποιος είναι, αδερφέ, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ότι είναι άπειρος προπονητής. Ωραία πάσα. Ο Σάμπο είναι χειρότερος από το Χαρίση. Ο Χαρίση είναι χαφάρα. Φίλε, εγώ είμαι παλιός ΠΑΟΚΣΙΣ. Ακούγεσαι. Ο Χαρίσης μου θυμίζει Γκαρσία, Δαμανάκη, μεγάλο παίχτη. Και είναι ακόμα 20 χρονών. Αυτό που λέει. Βελτίωση. Θα το θυμηθεί αυτό. Γιατί στα μαρκαρίσματα μπορεί να μην είναι καλός, έχει αλλά έχει τον χρόνο. Σωστό, σωστό. Το πατήσει με σωστό. Γενικώ τα λέει ωραίο φίλο. Σωστό, σωστό. Αυτή είναι ωραία. Μπορεί να διαφωνούμε λίγο για τον Βερμπάτο, θα ήταν ωραίο. Αυτό που είπε για το κουνάκι, συμφωνώ μαζί. Ο Χαρίση είχα φάρα πριν. Δεν απάντησε όμω αυτό που είδε. Εντάξει, πανίζει μπαλίτσα, ρε παιδί. Να παίρνει φίλε. Και αν διαφωνεί μαζί μα να παίρνει γιατί είναι ωραία η απόψη. Καταρχήν, υγεία είναι η απόψη. Μάντεψα, επειδή ξέρω τον Σλαμά, αλλά επειδή και το μάτς, μάντεψα ποια θα ήταν η απάντηση. Εντάξει, αυτό που σε βλέπω και καμιά φορά στην καφετέρια και τα λέμε. Μη σε ρωτήσω. Ωραίο. Άντε, καλή νύχτα. Φιλιά, φιλιά, να σε καλά, καλή εβδομάδα. Τι ρε, τι το quiz, ρε. Το quiz, ναι. Πες το quiz. Για ποιο λόγο η United ήταν σήμερα πάρα πολύ κολόφαρδη και νίκησε μέσα στο Liverpool. Γιατί απλά δεν έπαιζε ο κύριος Φαϊστάγκερ. Ο Τζιόλης της United. Α, δεν έπαιζε. Πραγματικά. Καλά, εντάξει, έχετε ένα μέρος. Εγώ πιστεύω ότι πέντε παιχνίδια να λείψει. Αν λείψει αυτός πέντε παιχνίδια, μπορεί να κάνει κανένα United 5 στα 5. Θα βλέπεις από τον Τζιόλη αυτό που έπαιζε από τον Χαρίση σήμερα επιθετικά εννοώ. Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Όχι. Ναι. Ούτε ο Χαρίσης έχει τις τοποθετήσεις και την εμπειρία του Τζιόλη πώς θα σταθεί κτλ. Τι να λέμε. Ναι, αλλά ο Χαρίσης όμως, ο οποίος αμυντικά εμένα πρέπει να βελτιωθεί. Πρώτα απ' όλα είναι γρήγορος ο Χαρίσης ναι. Και του δίνει μια ποιότητα. Μπαίνει κάθετα γιατί μου αρέσει να τον βλέπω να μπαίνει κάθετα τον παίκτη. Πάντα βλέπω τσίκι τσίκι τα χαφ να δίνουν την μπάλα πλάγια. Ζιόλης, μπαίνει κάθετα τον βόλιο. Ο Τζιόλης έχει αυτή την κακιά συνήθεια να δίνει την μπάλα ή αριστερά και αυτό θα ή δεξιά. Και αυτό γιατί είναι διορθώνεται. Είναι πολύ μικρός ακόμα. Είναι άπειρος. Αν διορθώσει. Δεν ξέρω τον πόη του και ψηλά δεν ξέρω τι κάνει. Ψηλά δεν ξέρω τι κάνει. Όπως α πούμε ο Μπασινάς. Γιατί θεωρούταν καλό αμυντικό σκάφο. Γιατί ήξερε. Τακτικά. Την έδινε μόνο αριστερά και δεξιά, απλά ήξερε πού να τη δώσει, ρε παιδάκι μου. Και δεν γινόταν το λάθος στη μεσαία. Όχι, όχι, όχι. Δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο μπασινάς. Αν παίξει ο Χαρίσης 30 μάτς, θα κάνει τουλάχιστον 7 γκολ από σουτ. Ναι, και θα τον πουλήσει. Μπορεί να τον πουλήσει και σε πολύ καλή τιμή. Αρκεί να είναι καλύτερο κόφτη. Εντάξει. Είναι δηλαδή τσαπατσούλη στο μαρκάρισμα. Και δεν τον είδα και ψηλά. Ψηλά δεν τον είδα. Δηλαδή στι μονομαχίε ψηλά, ενώ είναι δυνατό παιδί. Δεν ξέρω τι μπόι έχει. Αυτά τα παιδιά τώρα για να εγώ να με θέλω να είμαι δίκαιο. Μοιάζει με αγελαδοτρόφο. Μοιάζει τα παιδιά... με. Πώ το λένε, με kickboxer. Ναι, ναι. Κι τη φάτσα εκεί. Ναι, ναι. Τα πιτμπουλάκια, ρε παιδί. Τα πιτμπουλάκια. Ναι, έτσι είναι. Μπαίνει, είναι μπουκαδόρο. Μπαίνει δηλαδή με άλλο στυλ μέσα. Μ' αρέσουν εμένα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι ο Χαρίσης. Κι α μη μαρκάρει τόσο καλά. Θέλω να έχει ένα κάτσε. Ναι, να κάτσε δίπλα. Όταν του πήρε ο Άγγελο πέρσι αυτού, σου λέω είναι χαφάρα. Χαφάρα είναι ο Χαρίσης. Με το Χαρίση θα πάρει στο ποτάμι. Χαφάρα είναι ο Χαρίση. Θυμάσαι. Ο Χαρίση του λείπουν παιχνίδια. Μόλις πάρει τα παιχνίδια θα διορθώσει και αυτό το σουτ που κάνει το ξέρω εγώ, το θράσος. Θα διορθώσει και την μπούκα αυτή που κάνει έτσι με το κεφάλι κάτω. Λοιπόν, επειδή έχω αέρια και θέλω να κλάνω,
Και επειδή βρωμάει τώρα. Ναι. Έτσι. Ναι, κάνει να φύγουμε εμεί. Ναι, άσε τώρα, μην φάμε το καπνογόνο στη μάπα. Καλό βράδυ. Καληνύχτα, παιδιά.